Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια Γεια σας. σας. Γεια σας. Ο Κώστας ο Πεντηνάκης. Και η Κωνσταντίνα από Τσάκωνα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 3:30 το μεσημέρι. Εδώ συντονιστείτε όλοι ζωντανά στην τηλεόραση της Ζούγκλας και φυσικά στο zoogla.gr που θα σας μεταδίδουμε όλες τις εξελίξεις με αφορμή την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ. Φοβού τους Γερμανούς και δώρα φέροντας. Παραφράζω τον Όμηρο. Εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε, αν είναι δυνατόν, Ανέστη, να ξεκινήσουμε με τη γελιογραφία του Κιρ, έτσι για να δούμε μια σχολιαστική άποψη της επίσκεψης από ένα κορυφαίο, από τους κορυφαίους γελιογράφους μας. Ο Γιάννης Κυριακόπουλος, λοιπόν, μου εξηγεί γιατί ήλθε η Μέρκελ στην Ελλάδα αφού πρώτα την έχει κάνει ερείπιο. Και απαντάει ο άλλος, στο Ζάπιο προφανώς είναι, ήρθε για τα μπάζα. Μάλιστα. Λοιπόν. Το εντύπωση μου κάνει ότι για την επίσκεψη της Μέρκελ η Deutsche Welle δεν αναφέρει κάτι. Όχι κάτι, ουδέν αναφέρει, για να είμαστε ακριβείς. Το ίδιο και ο γερμανικός τύπος δεν αναφέρεται σήμερα στην επίσκεψη της καγκελαρίου, παρά μόνο αναφέρεται στην επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές. Αυτή η επιστροφή περίφημη που έγινε τόσο θόρυβος έχει δύο όψεις, την καλή και την κακή. Η καλή όψη είναι ότι επιστρέψαμε σε αυτό που επιστρέφουν όλες οι χώρες, στην δανειοδότηση της ελεύθερης αγοράς. Μια και ανήκουμε σε μια κοινωνία που όλες οι χώρες δανείζονται, όλες οι χώρες είναι χρεωμένες έως υπερχρεωμένες, έτσι και η Ελλάδα επέστρεψε λοιπόν στις αγορές. Τώρα, εκείνο που δεν μου έχει λύσει κανένα στην απορία, την εκφράζει η αντιπολίτευση βέβαια, αλλά και εμείς ως δημοσιογράφοι κάνουμε αντιπολίτευση σε όλους για να παίρνουμε τις απαντήσεις που χρειάζονται. Είναι πώς βγήκαμε από τις αγορές, πώς μας έδιωξαν οι αγορές όταν είχαμε δημόσιο χρέος 120% και τώρα που έχουμε κοντά 180% γυρίσαμε πανηγυρικά. Δεν περιμένουμε να δώσεις εσύ απάντηση, Κωνσταντίνα, περιμένουμε από τους κυβερνώντες. Και ίσως και από τις ίδιες αγορές, παρόλο που οι οίκοι αξιολόγησης περιμένουν να έρθει το καλοκαίρι για να μας αξιολογήσουν την οικονομία μας, η οποία βέβαια... Περιμένουμε την έκθεση της Τρόικας. Περιμένουμε την έκθεση της όπως Τρόικας. Όπως είπε και ο κύριος Ολιρέν, δεν θέλει να έρθει τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα για να γίνει έτσι πιο γρήγορα η διαδικασία των δόσεων και τα υπόλοιπα. Θέλει να είναι εδώ το καλοκαίρι. Μέχρι δηλαδή το Σεπτέμβρη θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Να πούμε όμως ακριβώς τι περιμένουμε σήμερα. Έχουμε λοιπόν την άφιξη της καγκελαρίου σε λίγη ώρα το μεσημέρι. Έχουμε αποκλεισμένο το κέντρο και με απόφαση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή η ανακοίνωση είναι όλη αυτή η σελίδα που βλέπετε, όλη αυτή η σελίδα είναι οι δρόμοι που είναι αποκλεισμένοι. Άμα τους διαβάσουμε είναι αστείο, αρχίζει από την Αμερικής και καταλήγει στην Κατεχάκη ως επί των γεφυρών ανισόπεδων κόμβων διαβάσεων που υφίστανται κατά μήκος αυτών, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή τοπικής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών. Δηλαδή, δεν κουνιέται φίλο στην Αθήνα. Θα τα είπαν, προηγουμένως αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι και είπαν ότι έχουμε δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Εγώ θα τα έλεγα γερμανικής κατοχής. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Αλλά σε μια δημοκρατική χώρα όταν έρχεται επίσκεψη ένας ξένος ηγέτης θα ήθελε ο κόσμος να πάει να τον υποδεχτεί. Θυμάμαι, επειδή είμαι πάρα πολύ παλιός και ο παλιός είναι αλλιώς όπως ξέρετε, όταν με το σχολείο με είχαν πάει στη Λεωφόρο Συγκρού, έμενα τότε στην Καλλιθέα,
να υποδεχτώ τον πρόεδρο Αϊζενχάουερ. Είχε γίνει παλαϊκή υποδοχή του πρόεδρου Αϊζενχάουερ, ο οποίος ήταν, μιλάμε τώρα για τις αρχές της δεκαετίας του 60, μικρός μαθητής τότε εγώ, και πήγαμε μαζί με πάρα πολύ κόσμο, γέμιζε η Συγκρού για να υποδεχτεί τους ξένους ηγέτες που ερχόντουσαν επίσκεψη. Τώρα, ενώ έρχεται μια φίλη, σύμμαχος και ευεργέτρια σε εισαγωγικά ηγέτης μιας χώρας, για την οποία ακούμε συνεχώς κολακευτικά λόγια από τους κυβερνητικούς παράγοντες, και είναι αποκλεισμένο το κέντρο να μην ξεμητήσει δηλαδή κάποιος ώστε να εκφράσει ενδεχομένως, μπορεί να υπάρχει αυτό σε μια δημοκρατία, υπάρχουν και οι αντιρρησίες, αυτοί που δεν είναι με την κυβερνητική πολιτική, αυτοί που είναι αντιπολιτευόμενοι. Και με την ευκαιρία αυτή μπορούμε να πούμε ότι η αντιπολίτευση έχει ζητήσει να γίνει διαδήλωση στο κέντρο. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στο κέντρο. Ας να δούμε. Πάμε στον Πέτρο Σιδερέα. Πέτρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Κωνσταντίνα, η σημερινή ημέρα ξεκίνησε φυσικά με την κινητοποίηση των καθαριστριών, από την οποία νωρίτερα είχαμε ζωντανή μετάδοση. Μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών συναντήθηκαν οι καθαρίστριες, ενώ φυσικά θα κορυφωθεί αργότερα με την άφιξη της καγκελαρίου Μέρκελ, η οποία αναμένεται για τις μεσημεριανές ώρες. Όπως γνωρίζετε, απαγόρευση κυκλοφορίας, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος ο Κώστας Μπετινάκης, έχει οριστεί για τους περισσότερους ουσιαστικά, αν όχι όλους, δρόμους του κέντρου. Ενώ δεν ξέρω αν θέλεις να αναφερθούμε και με λίγα λόγια στο πρόγραμμα της καγκελαρίου από τη στιγμή της άφιξής της στην πρωτεύουσα. 3 και 4 αναμένει να ξεκινήσει η Ενελάδη, η Εναθήνες αν προτιμάς, ατζέντα της, με την παρουσία της από κοινού με τον Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά σε φόρουμ για νέους επιχειρηματίες και καινοτόμες επιχειρήσεις. Ακολούθως στις 4 και 20 θα συναντηθεί με εκπροσώπους θεσμικών φορέων, ενώ στις 5.30 θα παραδώσει συνέντευξη τύπου κοινή με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέσα σε όλα αυτά αναμένεται να ανακοινωθεί και το Ελληνογερμανικό Επενδυτικό Ταμείο, καθώς και το ποσό με το οποίο θα πρικοδοτηθεί. Τώρα, όσον αφορά στα των κινητοποιήσεων, για τις 6 ώρα το απόγευμα και παρά την απαγόρευση που υπάρχει, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος, ενώ μισή ώρα αργότερα έχει τοποθετηθεί και το κάλεσμα του Ανταρσία για τις 5 δηλαδή και μισή στο ίδιο σημείο στην πλατεία Κλαθμόνος. Να σημειώσω μόνο ακόμα, Κωνσταντίνα, ότι κλειστά από τη 1:30 το μεσημέρι θα παραμείνουν οι σταθμοί του Μετρό Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής, ενώ στις 6:30 το απόγευμα θα κλείσουν και οι σταθμοί του Συντάγματος και της Ακρόπολης. Μάλιστα. Πέτρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Κώστα. Φρούριο, λοιπόν, μοιάζει η Αθήνα σήμερα. Ναι. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας. Να κάνουμε μια διόρθωση, Πέτρο, αν μου επιτρέπεις, στα κείμενα που έχω εγώ, που έχω αλλιεύσει από το διαδίκτυο. Στις 18 κλείνει το Σύνταγμα και η Ακρόπολη. Από τις 18, λέει. Αυτό είπα, 6:30. Ναι, αυτός λέει από τις 6. Α, ναι, εντάξει, ναι, το ρεπορτάζ που έχω δει εγώ λέει 6:30, ναι, 6:30, τέλος πάντων. Ναι, όχι, παίζει ρόλο για τον κόσμο που μπορεί να είναι εγκλέζος στα ραντεβού του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Θα έχουμε και κάποια άλλη σύνδεση. Όπως καταλαβαίνεις, θα σε χρειαστούμε. Εσύ θα μείνεις στο κέντρο. Μια ωραία μέρα είναι. Ευτυχώς ο καιρός είναι ηλιόλουστος. Η καγκελάριος δεν θα δει βέβαια το κέντρο. Αλλά η υποδοχή που της κάνει ο καιρός είναι ευχάριστη. Λοιπόν. Ωραία. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Λάμπρο Παναγιώτου ή τον Σωτήρη Σκουλούδη, να δούμε πού βρίσκονται, και θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, έχουμε τα γερμανικά μέσα. Το μόνο που αναφέρονται στην Αθήνα είναι για την είδηση της έκρηξης του παγιδευμένου αυτοκινήτου στο κέντρο της Αθήνας, και μεταδίδεται από το σύνολο των γερμανικών μέσων ενημέρωσης, ενώ όλες οι αναφορές επισημαίνουν
ότι η έκρηξη συνέβη μία ημέρα πριν από την επίσκεψη Μέρκελ. Mm-hmm. Μεταδίδουν και την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου και μεταφέρει δε τη δήλωση του Κεδίγογλου: δεν θα επιτρέψουμε στους τρομοκράτες να πετύχουν τους στόχους τους. Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων ΔΠΑ. Mm-hmm. Στο τηλεγράφημα του επισημαίνεται ακόμη ότι η έκρηξη συνέβη κοντά σε υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας και στα γραφεία της μόνιμης αντιπροσωπείας του Δουνουτού στην Αθήνα. Παρόμοιο ρεπορτάζ για την έκρηξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική έκδοση της εβδομαδίας εφημερίδας Die Zeit, ενώ το περιοδικό Der Spiegel γράφει για έκρηξη η οποία συντάραξε στην Αθήνα λίγο πριν από την επίσκεψη της Άγγελα Μέρκελ. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε, είπαμε λοιπόν τι αναμένεται από την σημερινή επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ στην Αθήνα. Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο θα είναι στο επίκεντρο, σύμφωνα με πληροφορίες, σε μια προσπάθεια να δώσει ένα αναπτυξιακό στίγμα στην παρουσία της στην πρωτεύουσα και να πούμε με νοπό το μελάνι από την επιτυχημένη έξοδο στις αγορές θα επιχειρήσει τόσο με την ανάδειξη του γεγονότος της έκδοσης του τριετούς ομολόγου όσο και με την αναφορά στο νέο επενδυτικό ταμείο. Να υπογραμμίσει ότι το μνημόνιο αποτελεί παρελθόν και ότι πλέον αρχίζει μια νέα προοπτική για τη χώρα. Εκείνο που δεν υπάρχει από επίσημη, δεν έχουμε ακούσει από επίσημα χείλη είναι κατά πόσον θα θυγεί το φλέγον για πάρα πολλούς ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων. Αποζημιώσεων αυτά του χρέους της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Mm-hmm. Θα ακούσουμε πάρα πολλά καλά λόγια να μένουμε ότι εμείς ξεπληρώνουμε σωστά το χρέος. Mm-hmm. Θα ακούσει ο κόσμος ότι έχει υποστεί θυσίες. Mm-hmm. Το ακούμε συνέχεια για τις θυσίες που έχει υποστεί ο κόσμος. Mm-hmm. Ο κόσμος ο ίδιος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι θυσίες έχει υποστεί από τους απλούς εργαζόμενους μέχρι τον τελευταίο συνταξιούχο. Αλλά έχουμε και μια εξέλιξη. Συνάντηση με την καγκελάριο της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ ζητούν τα μέλη της Επιτροπής των Γερμανικών Αποζημιώσεων, τα μέλη της Επιτροπής της Βουλής, προκειμένου να τις θέσουν όλες τις εκκρεμείς απαιτήσεις με την άφιξη της στην Αθήνα. Σύμφωνα λοιπόν με ομόφωνη απόφαση που έλαβαν κατά τη συνεδρίασή τους τα μέλη της Επιτροπής, έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Βάγγελο Μαϊμαράκη, με την οποία τους ζητούν να μεσολαβήσει ώστε να συναντηθούν με την κυρία Μέρκελ. Θα γίνω προφήτης, δεν θα γίνει αυτή η συνάντηση. Για την επίσκεψη, μακάρι να γίνει, αλλά εγώ... Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής πιστεύω, για τις γερμανικές πιστεύω, αποζημιώσεις, τον κύριο Τζαβάρα, στη εντάξει, συνέχεια. Να μην κάνω προβλέψεις, τότε μην το γρουσουζεύω. Να δούμε τι θα μας πει και ο κύριος Κώστας Τζαβάρας. Για την επίσκεψη Γερμανίδας Καγκελαρίου στην Αθήνα και το θέμα του κατοχικού δανείου και των γερμανικών αποζημιώσεων μίλησε και ο Μανώλης Λέζος στη Ζούγκλα. Ως τώρα η τοποθέτηση των ελληνικών κυβερνήσεων είναι ότι δεν παρετούμαστε των αξιώσεών μας, είπε, αλλά πρέπει να βρούμε την κατάλληλη συγκυρία. Το πότε θα βρεθεί αυτή η κατάλληλη συγκυρία, είδομεν. Αυτή την κατάλληλη συγκυρία την περιμένω δεκαετίες ολόκληρες να δω πότε θα έρθει, τόνισε το ιστορικό στέλεχος αριστεράς μιλώντας στον Αντένα στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη και πρόσθεσε: η κατάλληλη συγκυρία θεωρώ ότι είναι και αυτή την ώρα πολύτιμη, διότι ύστερα από τη συζήτηση που είχαμε με τον Γκάουκ θεωρώ ότι είναι αναγκαία. Πιστεύω ότι κατάλαβε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας πραγματικά το πρόβλημα και με διαβεβαίωσε ότι θα το μεταφέρει στην κυβέρνησή του. Περιμένω από τη γερμανική κυβέρνηση να δώσει μια απάντηση. Ο Αλέξης Τσίπρας διαμήνυσε από τις Βρυξέλλες ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα θέσει και για ιστορικούς λόγους το ανεκπλήρωτο χρέος εκ μέρους της Γερμανίας, δηλαδή το κατοχικό δάνειο και τις πολεμικές επανορθώσεις. Εκτενές άρθρο του Αλέξη Τσίπρα για την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ αλλά και για όλες τις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών φιλοξενείται στην εφημερίδα των Συνταχτών. Εδώ μην μπερδευτούμε, είναι η προηγούμενη το επίσκεψη. Είναι η επίσκεψη, βλέπουμε εικόνες από το 2012. Να δούμε, όπως έχουμε πει, τι σακάκι θα φοράει τι χρώμα, σήμερα. Τι χρώμα, ναι. Τι χρώμα.
Στο άρθρο του, σήμερα. Ναι, στο άρθρο το πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, σημειώνει ότι η κυρία Μέρκελ έρχεται να κάνει προεκλογική εκστρατεία για τον εκλεκτό της στην Ευρώπη και τον προστατευόμενό της στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας θέτει και το ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων, λέγοντας πως υπάρχουν εκκρεμότητες μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, τις οποίες ο Πρωθυπουργός δεν θα θέσει στο τραπέζι. Ο κύριος Τσίπρας είναι προφητικός, όπως και ήμουν και εγώ προηγουμένως. Η κυρία Μέρκελ έρχεται να κάνει προεκλογική εκστρατεία, λοιπόν, και διάλεξε η συγκυρία που διάλεξε ή η κυρία Μέρκελ ή ο κύριος Σαμαράς ή ο κύριος... εν πάση περιπτώσει ήταν την επομένη που βγαίνει η Ελλάδα στις αγορές. Είναι σημειολογικό αυτό που συνέβη. Η Ελλάδα που βιώνει τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μνημονιακή πολιτική κατάφερε το χρέος από 120% του ΑΕΠ το 2010 να βρίσκεται σήμερα στο 175%, υποστηρίζει ο κύριος Τσίπρα. Όχι υποστηρίζει, γράφει στο άρθρο του. Η ανεργία από 10% εκτινάχθηκε στο 30%. 3,5 εκατομμύρια Έλληνες είναι ανασφάλιστοι, χωρίς πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Η μεσαία τάξη, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούσαν το βασικό πυρήνα της ελληνικής οικονομίας κατέρευσαν. Αυτά από το άρθρο του κυρίου Τσίπρα στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Λοιπόν, Κώστα, είμαστε έτοιμοι να δούμε τον Λάμπρο Παναγιώτου. Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Δεν θα τον δούμε, θα τον ακούμε. Να τον δούμε τον Λάμπρο Παναγιώτου. Καλό μεσημέρι από την Ηρώδο Αττικού. Την έρημη Ηρώδο Αττικού. Είμαστε όλοι μέσα στην τρελή χαρά σήμερα. Η χώρα του Ξένιου Δία θα υποδεχτεί για μια ακόμη φορά την καγκελάρια της Γερμανίας, κυρία Άγγελα Μέρκελ. Καλώς την ορίσει. Λάμπρο. Willkommen. Können wir sagen. Willkommen, willkommen. Καλώς να μας έρθει. Γύρω στις 2:30 θα ξεκινήσουν τα αυστηρά μέτρα. Προς το παρόν είναι λιγάκι χαλαρά. Η αστυνόμευση δηλαδή δεν είναι τόσο αυστηρή. Μπορεί αφήνουν να περνάνε κάνει... κάπου. Τα αυτοκίνητα ή... Να κάνει κάμερα, τι θέλετε να κάνει. Ό,τι θέλετε εσείς να κάνει κάμερα. Αν τι να δείξει, να δείξει κλούβες πίσω. Να μας δείξει, να μας οι οποίες συγκεντρώνονται σιγά σιγά. Ναι, να μας δείξει το χώρο γύρω γύρω η κάμερα. Ναι. Εγώ φεύγω από το πλάνο για να σας δείξω την Ηρώδο Αττικού. Ναι, ναι. Φεύγω να σας δείξω την Ηρώδο Αττικού, όπου η κίνηση διεξάγεται κανονικά τώρα. Στις 2:30 θα μπουν σε εφαρμογή τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Κάπου εκεί, δηλαδή, 3 και κάτι θα πλησιάζει και η καγκελάριος στη χώρα μας, η κυρία Μέρκελ. Να σας πω ότι μας διώξανε ως συνήθως από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα είναι για μια ακόμη φορά η δημόσια τηλεόραση, Δέλτα ΤΑΦ, που θα καλύψει την άφηξη της κυρίας Μέρκελ και την παραμονή της εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου, τη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, καθώς επίσης και τη συνάντηση που θα έχει με τους επιχειρηματίες. Τα ιδιωτικά κανάλια έχουν φύγει από το σημείο, μας διώξανε. Πρέπει να είναι, να πω και την αλήθεια, και το πλάνο λιγάκι ελεγχόμενο, με την έννοια μην έχουμε καμιά αναποδιά και ταξιδέψει η κυρία Μέρκελ με καμιά τριποκλωδία ανά τον κόσμο. Εδώ είναι όλα ελεγχόμενα. Φαντάζομαι το ZDF, η γερμανική τηλεόραση, θα καλύψει και αυτή το γεγονός. Θα έρθει με τους δικούς της δημοσιογράφους. Θα παραμείνει 2-3 ώρες εδώ, θα μιλήσει με τον Πρωθυπουργό. Είπαμε, στην ατζέντα έχουμε την ανεργία, το μεγάλο πρόβλημα όλης της Ευρώπης, καθώς επίσης και το θέμα της ανάπτυξης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα αναπτυχθούν ανάμεσα και αναπτύσσονται ανάμεσα στις δύο χώρες. Βέβαια, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι αυτά τα 100 εκατομμύρια ευρώ που υποτίθεται είναι στο Ταμείο για την Ανάπτυξη, μου φαίνεται πως μας τα έχει εξαγγείλει, αν δεν απατώμε, με μια επιφύλαξη, και ο κύριος Σόιμπλε, αν δεν απατώμε. Ακριβώς δηλαδή, έτσι. Ακριβώς αυτό έτσι. Θα είναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. 100 εκατομμύρια μπορεί να μην είναι πολλά, αλλά με το να τα εξαγγέλουν κάθε λίγο και λιγάκι που έρχεται εδώ και ένας αξιωματούχος της Γερμανίας ή η καγκελάριος, ας πούμε, φαντάζουν πολλά. 100 εδώ, 100 εκεί με δύο επισκέψεις έγιναν 200. Όπως καμιά φορά εμείς λέμε, πόσοι τραυματίες, 2, πόσοι, 4, 8. Και έτσι πάει σήμερα η υπόθεση. Τέλος πάντων, αστειεύομαι εδώ. Πιστεύω ότι όλα θα λειτουργήσουν άψογα. Το πρόγραμμα της κυρίας Μέρκελ μας δίνεται προφορικά.
Μπορεί να έχουμε δείπνο και θα έχουμε με τον κύριο Σαμαρά. Φαντάζομαι φώτο την Ακρόπολη. Πάντως η κυρία Μέρκελ δεν θα δει το τι θα γίνει στην πλατεία Κλαθ μόνος. Αν το καλύψουν άρβα τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, όπου η συγκέντρωση, οι άνθρωποι που θα πάνε εκεί θα την κηρύξουν ή μάλλον ανακηρύξουν την κυρία Μέρκελ σε περσόνα non grata, εδώ πάντως θα την υποδεχτούμε με τα βαΐων και κλάδων. Τυχαίο ότι με την άφηξη της κυρίας Μέρκελ έχουμε και το άνοιγμα στις αγορές. Δεν νομίζω. Κάποιοι άλλοι το νομίζουν. Το συζητάμε αυτό. Ρωτήστε μου ό,τι θέλετε. Εδώ είμαι. Λάμπρο, δεν υπάρχει βέβαια αντίστοιχο με τις εκδηλώσεις της αντιπολίτευσης υποδοχή επίσημη με την παράδοση του κλειδιού της πόλης των Αθηνών από τον Δήμαρχο. Επειδή εγώ θυμάμαι ότι αυτό συνηθιζόταν όταν ερχόταν κάποιος ξένος ηγέτης να του παραδίδουν και το κλειδί της πόλης, έτσι τιμητική χάρη έτσι υποδοχής. Καλά, οι Γερμανοί δεν πήραν την πόλη από ό,τι φαίνομαι, πήραν την Ελλάδα ολόκληρη τώρα. Γιατί χαριτολογώντας η αντιπολίτευση λέει ότι έρχεται η κυρία Μέρκελ να δει τι γίνεται με το προτεκτοράτο της. Κακά τα ψέματα. Πέρα από τα αστεία τώρα όμως, επειδή μιλάμε για την Ευρώπη των λαών, για την Ευρώπη της ανάπτυξης, για την Ευρώπη της ευημερίας, έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμη, σε αυτά τα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών αλλά και των υπολείπων. Πάντως σχολιάστηκε θετικά από όλον τον ξένο τύπο, και τη Γερμανία και την Αμερική και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ενημέρωσης, ενημέρωσης, η έξοδος μας στις αγορές. Όλοι είναι χαρούμενοι, αλλά οι Έλληνες κλαίνε. Αυτό μόνο εγώ δεν μπορώ να ερμηνεύσω. Πώς γίνεται όλος ο κόσμος να χαίρεται για μας και εμείς να κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Και εννοώ τα 2 εκατομμύρια των ανέργων, 55% θα πείτε τώρα είναι η μέρα, θα σήμερα να με ψημυρίσουμε. Ας περιμένουμε την κυρία Μέρκελ να δούμε τι θα μας πει, τι θα μας προτείνει, τι θα εξαγγείλει. Λάμπρο, επειδή τα ανέφερα και εγώ προηγουμένως, θέλω να μείνουμε στην υποδοχή και στα αυστηρά του ταξιδιού της Μέρκελ αυτή τη στιγμή. Μόλις έχεις κάτι νεότερο θα επικοινωνήσουμε πάλι, γιατί έχουμε και στο τηλέφωνο και μας περιμένουν για να συνεχίσουμε την εκπομπή. Είναι ο Αλέκος Αλαβάνος αυτή τη στιγμή στο τηλέφωνο, επικεφαλής του σχεδίου Β. Καλό απόγευμα κύριε Αλαβάνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Θέλω καταρχήν να ξεκινήσουμε από πριν πάμε στην επίσκεψη, να ξεκινήσουμε με αυτή την επιστροφή στις αγορές. Εσείς τι σχόλια έχετε να κάνετε για αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, εγώ ξέρω ότι χτες το πρωί όταν ξυπνήσαμε όλοι μας είχαμε περίπου χρέος 320 δις ευρώ και το μεσημέρι είχαμε 322,5, καταλάβατε. Δηλαδή για μια χώρα η οποία είναι υπερχρεωμένη, η σόρευση κι άλλου χρέους νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, επιβαρύνει τα ζητήματά της και είναι εντελώς διαφορετικό να βγεις στις αγορές για να πάρεις κάποιο δάνειο, να το χρησιμοποιήσεις επενδυτικά για την ανάπτυξή σου και χωρίς να βρίσκεσαι στην κατάσταση αυτή της υπερχρέωσης. Κυρία Λαβάνο, σε ομιλία σας στην Λάρισα μιλήσατε για 4 επιλογές. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, η πρώτη επιλογή είναι αυτή, να βγεις στις αγορές. Βγήκε και η Ιρλανδία στις αγορές και είχε ένα επιτόκιο πριν από 3 μήνες, 4 αν δεν κάνω λάθος, 1,75%. Είναι εντελώς διαφορετικό αυτό από την Ελλάδα και σας λέω είναι σορευτικό για το χρέος. Η άλλη λύση είναι και με ψηλό επιτόκιο σχετικά. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε μια εποχή που τα επιτόκια έχουν φτάσει ακόμη και αρνητικά, όπως γίνεται με την περίπτωση των γερμανικών ομολόγων. Μια δεύτερη εκδοχή θα ήταν, ας το πούμε, γιατί γίνεται αυτό βέβαια, για να καλύψουμε το δημοσιονομικό κενό σε σχέση με τις δανειακές υποχρεώσεις, που υπολογίζεται γύρω στα 20 δις. Μια άλλη επιλογή θα ήταν να πάρουμε δάνειο από το μηχανισμό στήριξης με πολύ καλύτερο επιτόκιο, 2,5%. Το δάνειο αυτό όμως συνοδεύεται με μνημονιακούς όρους και ξέρουμε τι σημαίνουν μνημονιακοί όροι. Ξέρουν όλοι οι θεατές σας, όλοι οι ακροατές σας, το έχουν πληρώσει, είναι βαρύ το τίμημα που έχει πληρωθεί. Επομένως και αυτό
δεν μπορείς να το δεχτείς. Μια τρίτη επιλογή που εκφράζει σε μεγάλο βαθμό το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να κάνουμε σκληρή διαπραγμάτευση προκειμένου να μειωθεί το χρέος. Και να μειωθεί το χρέος που δεν το δέχονται οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί μιλάνε μόνο για επιμήκυνση της αποπληρωμής και για μείωση των επιτοκίων. Εφόσον είμαστε στο ίδιο πλαίσιο, δεν μπορούμε να έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Σας λέω, είναι χαρακτηριστικό ότι με το PSI έγινε στην Ελλάδα η μεγαλύτερη στα παγκόσμια χρονικά, από τότε που άρχισε να κυκλοφορεί νόμισμα μέχρι σήμερα, διαγραφή χρέους σε κρατική οντότητα. Το PSI, 120 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα κολοσσιαίο ποσό. Είχε προηγούμενα το ρεκόρ η Αργεντινή, με γύρω στα 100 δις δολάρια. Και παρόλα αυτά είδατε τι ταχύτατη επιδείνωση υπήρξε και στην κατάσταση, αλλά και στον όγκο του χρέους, διότι η αντιμετώπιση δανειακών υποχρεώσεων με νέα χρέη δεν οδηγεί πουθενά. Και επομένως φτάνουμε στην τρίτη λύση που υποστηρίζει και το σχέδιο Β και που έχουν εφαρμόσει πάρα πολλές χώρες. Πάρα πολλές χώρες. Και η οποία στηρίζεται στην κατάσταση ανάγκης που αναγνωρίζει το Διεθνές Δίκαιο, είναι να προχωρήσουμε σε πάυση πληρωμών και ούτε να βγούμε τώρα στις αγορές χρειαζόμαστε, ούτε τίποτα άλλο. Κύριε Λαβάνο, και για να έρθουμε και στο σημερινό μας θέμα, μετά το χτεσινό που σχολιάσατε, εσείς τι βλέπετε να γίνεται μετά την επίσκεψη αυτή, την οποία έχει χαρακτηριστεί σαν προεκλογική και για την ίδια και για τον Πρωθυπουργό, επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ? Κοιτάξτε, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι σαφή ας το πούμε, και θα έλεγα ότι είναι και αξιόλογος ο σκηνοθέτης που τα έθεσε. Δεν ξέρω αν είναι ο Βιμ Βέντερς, αν είναι ο Παντελής ο Βούλγαρης, δεν ξέρω ποιος είναι. Είναι καλός σκηνοθέτης όμως. Βγήκε η Ελλάδα στις αγορές, έρχεται την επόμενη κυρία Μέρκελ, θα ανακοινώσουν ένα ταμείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα βάλουν, είπαν, 100 εκατομμύρια ο καθένας, 200 εκατομμύρια, ναι, αλλά από χτες είμαστε χρεωμένοι με 2,5 δισεκατομμύρια. Καταλάβατε. Εγώ νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε σε αυτή την πορεία επιδείνωσης και ξέρετε, η παραμικρή πραγματική βελτίωση είναι αυτή που θα γίνει αισθητή από τον λαό. Η Ελλάδα βγήκε στις αγορές, αλλά σας λέω, ποιος ξανά άνοιξε μαγαζάτορας που έχει κλείσει το μαγαζί του στην αγορά? Και ποια βιοτεχνία ξανά άνοιξε? Πήρε αυτά που του έχουν κλέψει. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, κύριε Λαβάνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, να είστε καλά. Και εσείς. Και τώρα έχουμε και πάμε... στο τηλέφωνο ένα δημοσιογράφο και αγαπητό φίλο, τον Δημήτρη τον Τζαλαπάτη, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΕΑ. Δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να μας πεις κάτι για τα δημοσιογραφικά ταμεία. Άστο αυτά, θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή. Θέλουμε να μας πεις εσύ σαν δημοσιογράφος και παλέμαχος στο ρεπορτάζ το οικονομικό, πώς βλέπεις την επίσκεψη της καγκελαρίου μας? Καταρχήν καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στους ακροάτες. Γεια σου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να μιλάω αμέσως μετά τον Αλέκο τον Αλαβάνο, διότι φοβάμαι πως ότι και εσύ και εγώ θυμόμαστε στιγμές πανεπιστημιακές παλιές, όλη τη ίδια σειρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει το εξής θέμα. Αυτή η κουβέντα που είπε ο κ. Αλαβάνος, χωρίς να συμφωνώ σε όλα μαζί βέβαια πολιτικά, είναι σωστό. Πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή από τη μια να πανηγυρίζεται πλεονασμά που είναι το έλλειμμα της δικής μας θέσης, ενώ του λαού, του κόσμου όλου. Από τις περικοπές, από το ένα από το άλλο. Από τις μη καταβολές ΦΠΑ σε επιχειρήσεις, μην τα αναλύσουμε αυτά γιατί δεν θέλω να γίνω μίζερος, αλλά να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεύτερον, βγήκαμε στις αγορές για να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα με έναν επενδυτικό τίτλο που κανείς δεν γνώρισε. Μου είχε ξέρω πάντα, ας πούμε, ότι είναι του ελληνικού δημοσίου. Με ένα επιτόκιο το οποίο δεν είναι χαμηλό, έτσι, για να μην τρελνόμαστε όλοι. Βέβαια είναι η αρχή ακόμα και μπορεί αυτό να παίξει. Αλλά υπάρχει το εξής ζήτημα. Όλα αυτά μπορεί να είναι ένα κάποιο κλίμα, μπορεί να είναι στα πλαίσια μιας καθοδήγησης και μιας κατεύθυνσης, μπορεί να είναι το αδιέξοδο αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης, να προσέξουμε να μην γίνει καινούριο αδιέξοδο για όλους μας. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι ξαφνικά τρελαθήκαν οι αγορές, ούτε ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη άρχισε να μας λατρεύει η κυρία Λαγκάρντ και οποιοδήποτε άλλη, όταν μέχρι πριν προχτές
Μιλούσε το IMF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κάνω λάθος, αγαπητέ Κώστα. Δεν έλεγε για κούρεμα του χρέου. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Πώς είναι δυνατόν ξαφνικά, δηλαδή άλλαξε. Και βέβαια αυτό το, αυτή η καταπληκτική ιστορία που νεκαραναστήθηκε ενώ επιστημονικά, έτσι, ένα καλό άνθρωπος και ένα απέναντί μας να τον κρίνουμε, αλλά ο καθηγητής ο κύριος Μπλανσάρ, ο οποίος είναι έχει την τεχνογνωσία της εσωτερικής υποτίμησης, έβρισε τα, πώς το λένε, μπούτσωσε τον εαυτό του σε ένα καθρέφτη κάποια στιγμή στις πανεπιστημιακές στιγμές στο πανεπιστημίο που διδάσκει, επιμένει να είναι αυτός του ο θεράπων ιατρός της κυρίας Λαγκάρντ, δεν είναι της επιστημονικής σκέψης, και βγήκε προχθές να μας πει ότι ξαφνικά, ενώ η εσωτερική υποτίμηση μας ρούφηξε το αίμα, ενώ, πώς το λένε, τα μαγαζιά είναι κλειστά, ενώ ο κόσμος πηδάει στις ράγες του τρένου, και ενώ εκείνος παραδέχτηκε, αυτό είναι κατατοπικό, ότι απέτυχε το σχέδιό του για την εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή το φάρμακο περίπου σκότωσε τον ασθενή, έτσι, είναι καταπληκτικά πράγματα αυτά και δεν τρέπονται που τα λένε. Προχθές βγήκε και μας είπε ότι εντάξει, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, πάνε λίγο καλύτερα. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι αυτό που γινόταν με τα CDS που όλοι ποντάρανε στη χρεοκοπία μας, τώρα ποντάρουν όλοι στο να μας πάρουν τα ρέστα. Διότι έχουν δει ότι πλέον έχει διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός. Έχει διαλυθεί τελείως. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή τα εργατικά δικαιώματα, οι μισθοί και όλα αυτά έχουν πάει, όχι έχουν πιάσει πάτο, έχουν τρυπήσει το πάτο. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Οι συλλογικές συμβάσεις σχεδόν έχουν... Οι συλλογικές συμβάσεις είναι πολυτέλειες. Θα ζητάμε συλλογικές συμβάσεις. Θα είναι πολυτέλειες τώρα. Ηρωνεύομαι για το λέω αυτό. Δεν υπάρχουν ούτε συλλογικές συμβάσεις, ούτε δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή στο 500άρικο που φιλοδοξούν να είναι ο βασικός μισθός, υπάρχει όμως η γενική διευθέτηση του χρόνου και υπάρχει το ρομίσιο που έρχεται. Δηλαδή μια που έρχεται η κυρία Μέρκελ, δεν ξέρω αν έφτασε κιόλας, γιατί όπως ξέρεις μου... Όχι, ακόμα, όχι ακόμα. Α, γιατί ανησυχούς. Την λοιπόν, περιμένουμε. Με το καλό να έρθει η γυναίκα και με το καλό να την ακούσουμε και να διαφωνήσουμε μαζί. Γιατί δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε ότι αυτή τη στιγμή, προσέξτε πώς παίζεται το παιχνίδι. Στην Ομοσπονδιακή Γερμανία. Κύριε Τσαλαπάτη, σε αυτό το σημείο να σας διακόψω, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε και τον κύριο Γιάννη Αμυρίδη, υποψήφιο ευρωβουλευτή. Να μείνετε με τη Δημοκρατική Αριστερά. Ο κύριος Αμυρίδης, όπως είναι και υποψήφιος, και του ευχόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι που τον ξέρουμε από χρόνια, καλή επιτυχία. Κύριε Αμυρίδη. Καλημέρα, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Ένα πρώτο σχόλιο θα θέλαμε από εσάς, κύριε Μυρίδη. Για την κυρία Μέρκελ και στη συνέχεια να μιλήσουμε για τις αγορές. Ναι, νομίζω ότι στην επίσκεψη αυτή το μεγαλύτερο όφελος το έχει η κυρία Μέρκελ. Έτσι δική της ήταν η πρωτοβουλία και από ό,τι φαίνεται θα μας πει ότι πέτυχε το πρόγραμμα. Ενώ μέχρι σήμερα όλοι λέγαμε το πρόγραμμα δεν βγαίνει, δεν γίνεται. Σήμερα θα μας πει ότι το πρόγραμμα πέτυχε, ακριβώς ακριβώς και ο Πολ Τόμσεν. Ότι η συνταγή της λιτότητας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το επιβεβλημένο πρόγραμμα, το οποίο θα φέρει αποτελέσματα και θα ξαναφέρει το χαμόγελο και την αξιοπρέπεια στους πολίτες της Ευρώπης και της χώρας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ και πιθανά ίσως να μιλήσει και για μια επέκταση των δανείων, ίσως μιλήσει και για μείωση των επιτοκίων, ως εκεί. Τα υπόλοιπα είναι, αλλοποιούνται νομίζω στην κυρία Μέρκελ. Έχουμε και στη τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη τον Τσαλαπάτη. Δημήτρη, κάτι μας έλεγες πριν και σε διακόψαμε. Θέλω να πω το εξής. Θα συμφωνήσω με τον Γιάννη Αμυρίδη ότι η επίσκεψη της Μέρκελ είναι για να εξυπηρετούν δική της στόχη, άλλη μόνο τώρα. Βέβαια, το να στηρίξει και το άνοιγμα αυτό στις αγορές, από το οποίο και η Γερμανία βγαίνει κερδισμένη, διότι αυτά δεν είναι με επιτόκιο κεντρικής τράπεζας, είναι ούτε διεθνών οργανισμών. Είναι με επιτόκιο αγοράς. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πριν από 15 μέρες υπήρξε η εξής συγκλονιστική στιγμή στη γερμανική κοινωνία. Μετά την συνεργασία των δύο βασικών πόλων της πολιτικής ζωής εκεί, εννοώ δηλαδή οι χριστιανοδημοκράτες με τους κοινωνιστές εκεί που είναι παράρτημά τους και τους σοσιαλδημοκράτες, το Υπουργείο Εργασίας δόθηκε
σε μια κυρία με καλές περγαμηνές από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, η οποία ανακοίνωσε, προσέξτε πως παίζει το παιχνίδι, ανακοίνωσε το καινούριο ορομίσθιο στη Γερμανία. Ταυτόχρονα εξαίρεση από αυτό το ορομίσθιο, που είναι χαμηλότερο από ό,τι ήταν πριν, ανεξάρτητα αν ο μισθός ο βασικός εκεί είναι 1.700 ευρώ, αλλά μιλάμε για άλλη οικονομία. Ανακοίνωσε λοιπόν αυτό το ορομίσθιο, από το οποίο εξήρεσε τους φοιτητές και αυτούς που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας. Το ίδιο πράγμα ακριβώς, το ίδιο πράγμα ακριβώς, χωρίς ορομίσθιο, ακόμα χειρότερα βέβαια, το προβλέπει η μελέτη του ΚΕΠΕ στο τεύχος του Ιανουαρίου, όπου ένας καλός κύριος καθηγητής εκεί, δεν θυμάμαι το όνομά του, έχει καμιά σημασία, δεν ξέρει κανείς άνθρωπο, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης και του κυρίου Μηταράκη και του κυρίου Στουρνάρα, αυτό ακριβώς πρότεινε ως μελέτη του ΚΕΠΕ, ως λαγό της Τρόικας, για να μπορούν οι άνεργοι και οι απόφοιτοι να δουλέψουν ένα χρόνο δωρεάν για να η οικονομία να πάει μπροστά. Λοιπόν, ας μην πανηγυρίζουμε τόσο εύκολα γιατί καταφέραμε. Δεν είναι μικρή υπόθεση, εντάξει, εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός. Δεν είναι μικρή υπόθεση μετά από 4 χρόνια βγαίνει στις αγορές. Δεν ξέρουμε όμως ποιοι βγήκαν, τι συμφωνίες έχουν γίνει και τι θα πούμε μπροστά μας. Και βέβαια, ναι, αυτό όλο δεν λύνει το πρόβλημα του συνταξιούχου. Τον τρόπο εννοείται, κύριε Τσαλαπάτε, δηλαδή. Δεν γνωρίζουμε τον τρόπο. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε τον τρόπο. Δεν γνωρίζει κανείς τον τρόπο. Όπως και κάποτε όταν γινόταν μια ιστορία, και τώρα είναι επίκαιρο γιατί γίνεται σχετική δίκη, με τα τοξικά και δομημένα ομόλογα. Όταν εκείνη την περίοδο έβγαινε ο κυβερνήτης και λέγανε στα ταμεία, αγοράστε τα, είναι πολύ καλά. Και πριν από το PSI χάθηκα τα μισά λεφτά, μετά το PSI Δημήτρη, τα υπόλοιπα. Να σε διακόψουμε λίγο πάλι, γιατί έχουμε και τον κύριο Αμυρίδη. Βεβαίως. Κύριε Αμυρίδη. Έχετε να σχολιάσετε κάτι από αυτά? Τα λέει όλα. Απλά δεν είπε ποιοι κερδίζουν από την ιστορία της εισόδησης στις αγορές. Και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα θετικό μήνυμα. Όπως σίγουρα κερδίζει η Goldman Sachs, η Deutsche Bank, η Merrill Lynch, αυτοί κερδίζουν χίλια. Οι διεθνείς κερδοσκόποι. Κερδίζουν και αυτοί που πάρουν τα ομόλογα τα οποία είναι πενταετούς διάρκειας μέχρι το 19 και όχι δεκαετούς. Και έχουν σίγουρα και εγώ και το αγγλικό δίκαιο και είναι σίγουροι δέντες ότι θα πάρουν τα λεφτά τους. Τώρα, το δούνο του και αυτό χαίρεται γιατί η Ελλάδα πηγαίνει στις αγορές και το πρόγραμμά του, μάλλον από ό,τι λένε και οι ίδιοι, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά τα δικά μου χρήματα που είναι μετά χρήματα να πάρει και οι μεγάλες δόσεις της Ελλάδας, το ομόλογο δεν είναι δεκαετίες. Είναι το 19, ίσως μέχρι το τέλος του 19. Όμως, όλη αυτή η διαδικασία με το ομόλογο, αν δεν υπήρξε και ένα σχέδιο ειδικής ανασυγκρότησης που υποσχέθηκε η κυβέρνηση με το ΚΕΠΕ και τον ΙΟΔΕ να φέρει πέρυσι τον Ιούνιο, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί, νομίζω δεν έχει κανένα αντίκρισμα αν δεν βαδίζει κάποιο σχεδιασμό. Δηλαδή, η έξοδο στις αγορές τώρα θα μπορούσε να γίνει και αργότερα, αν οι εκλογές ήταν αργότερα. Φαντάζομαι ότι είναι και μια επικοινωνιακή προσπάθεια της κυβέρνησης. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση η έξοδο στις αγορές. Όμως θα πρέπει και οι πολίτες να μπορούν να βγουν στην αγορά. Έτσι, έχουμε ένα σχεδιασμό για τις τράπεζες που αυτή τη στιγμή με ένα ελάχιστο ποσό θα πάνε σε ιδιωτικά χέρια και μολογιούχοι που αγόρασαν μετοχές του Eurobank θα χάσουν, ένα 54 είχαν αγοράσει. Υπάρχει το θέμα των ομαδικών απολύσεων προς το τέλος του χρόνου πήρε μια αναβολή και το θέμα των πληστηριασμών η άρση για το 2015. Αν λοιπόν συνδυάσουμε τα τρία αυτά στοιχεία που πήγαν στο τέλος του 2014, αρχές του 2015, οι τράπεζες σε ιδιωτικά χέρια, ομαδικές απολύσεις και άρση των πληστηριασμών, καταλαβαίνετε ότι το μείγμα πιθανά να είναι εκρηκτικό. Αυτά δεν πρέπει να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί και πρέπει να δίνουμε απαντήσεις. Όσο σήμερα η κυβέρνηση δεν δώσει καμιά απάντηση και να πω και κάτι ακόμη, ότι βασικός πυλώνας να ξεπεράσουμε την κρίση είναι και το οικονομικό αλλά και η δημοκρατία. Έχει μια τεράστια διάσταση το θέμα της δημοκρατίας και σε αυτό το τομέα νομίζω η κυβέρνηση τα πήγε χάλια με το θέμα του κυρίου Μπαλτάκου και όλη τη διαδικασία και την οδοπία που σήμερα υπάρχει διακυβέρνηση στη χώρα. Με αφορμή τώρα που κοιτάζω στο διαδίκτυο, βλέπω ότι επιτέλους η Deutsche Welle αναφέρεται στην επίσκεψη της Μέρκελ στην Ελλάδα και λέει ότι η καγκελάριος θα εκφράσει το σεβασμό της στον ελληνικό λαό για τις θυσίες του, αλλά θα επιμείνει στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Το Ταμείο Ανάπτυξης και Αντιμετώπισης είναι, δηλαδή, η αποσάρθρωση των εργασιακών σχέσεων. Γιατί μέχρι σήμερα η αύξηση της ανταγωνιστικότητας δεν επικαταποτελεί τη διαφθοράς της γραφειοκρατίας και τη μείωση του φορολογικού κόστους, αλλά κυρίως από τη μείωση του εργατικού κόστους.
Νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει η κυβέρνηση, αν έχει βαθμισμό συνεχίζοντας και τις προτάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας του κ. Παπούτια, να θέσει το θέμα του κατοχικού δανείου και των γερμανικών αποφάσεων. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, γιατί έχει ζητήσει συνάντηση της Επιτροπής για τις Απολεμικές Αποσμίωσεις από τη Βουλή. Και έχει ζητήσει συνάντηση, δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτή η συνάντηση. Νομίζω ότι όταν η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να κάνει αυτή την επιτροπή και οι φωνές ότι πάμε σε αυτή την κατεύθυνση και το πιστεύουμε, δεν μπαίνει σαν ένα από τα θέματα συζήτησης στην ατζέντα της συνάντησης, νομίζω ότι τότε έχουμε υποχωρήσει και δεν έχουμε βασική διεκδίκηση την δική μας αξιοπρέπεια. Και αυτή η διάσταση είναι πολύ σημαντική, αν θέλουμε οι Έλληνες να νιώθουν περήφανοι για αυτά που έκανα, όλες τις θυσίες που έχουν κάνει. Δεν φτάνει μόνο να βγούμε στις αγορές, νομίζω ότι πρέπει να διεκδικήσουμε και αυτά που δικαιούμαστε. Και αυτά που μας έχουν πάρει. Μην το ξεχνάμε αυτά, γιατί και στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους έχουν πάρει πάρα πολλά. Το κεντρικό μήνυμα που μεταφέρει η καγκελάριος, συνεχίζει το δημοσίευμα της Deutsche Welle, στις αποσκευές της έχει εκπέμψει ήδη και κατά το πρόσφατο έκτατο συνέδριο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος ενώπιση των ευρωεκλογών. Η Ελλάδα διανύει έναν δύσκολο δρόμο, αλλά είμαστε στο πλάι της. Αυτό είναι το αισιόδοξο. Κατά την επίσκεψή της η Άγγελα Μέρκελ θα υπογραμμίσει τη σταθερή συμπαράσταση του Βερολίνου στην Αθήνα. Θα απονείμει εύσημα για την πρόοδο και μπλα 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 μπλα. Να σας πω κάτι. Ο κύριος Γιούγκερ είπε, όσο εγώ θα είμαι πρόεδρος της Επιτροπής, δεν πρόκειται να υπάρξει έκπτωση ευρωομολόγου σε αντίθεση με τον κύριο Σούλτς. Τώρα, στη δική μας κυβέρνηση έχουμε και το μείγμα των δύο τάσεων. Στην Ευρωβουλή, πώς θα καταθέτουν αυτές τις προτάσεις, πώς θα βαδίζουν τα δύο κόμματα. Θα μπει το θέμα του κύριου Βενιζέλου για το ευρωομόλογο στην κυρία Μέρκελ, ή η κυβέρνηση είναι μοχωματική του κυρίου Σαμαρά και ο κύριος Βενιζέλος κάτι υπάρχει. Ναι, και οπωσδήποτε η Άγγελα Μέρκελ θα είναι, λέει, επιφυλακτική και θα παραπέμψει στα στοιχεία της Eurostat που θα δημοσιοποιηθούν επισήμως 23 Απριλίου. Και να δούμε τι άλλο με τους επιχειρηματίες ίσως φέρει ένα μικρό δωράκι. Την οικονομική ενίσχυση για ένα συνέδριο σχέδιο Marshall, για να υπάρξει ανάπτυξη. Αυτό το για το σχέδιο Marshall δεν νομίζω να το είπατε με το χέρι στην καρδιά, γιατί εγώ το αποκλείω εκ των προτέρων. Τότε γιατί έρχεται η κυρία Μέρκελ, τι να μας πει, ότι μπράβο, ότι η συνταγή μου πέτυχε, συνεχίστε καλά, τα πάτε, μειώστε και άλλου μισθού και συντάξει, μειώστε δυνατοπαδικών απολύσεων για να προχωρήσει η Ελλάδα. Πέστε μου εσείς. Όχι, θα έρθει να μας πει αυτό το πολυδιατυπωμένο δωράκι των 100 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία τη του Ταμείου Ανάπτυξης στα πρότυπα της γερμανικής KfW, το οποίο θα χρηματοδοτεί μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που μας είχε πει και ο Σόιμπλε και το περιμένουμε, να δούμε. Η συμφωνία Μέρκελ-Σαμαρά θα είναι μια ενδιάμεση λύση προκειμένου να προωθηθεί το project της αναπτυξιακής τράπεζας που έχει κολλήσει, όπως αναφέρουν κύκλοι. Μην ξεχνάτε ότι και ο κύριος Χούφτελ έρθει και μίλησε για την τοπική αυτοδιοίκηση για να δώσει χρήματα και εκεί ήταν για να πουλήσει μεταχειρισμένα μηχανήματα των Δήμων της Γερμανίας στους Δήμους της Ελλάδας. Μάλιστα. Κρατήστε τη φυλάξη. Δημήτρη Τσαλαπάτη, εσύ έχεις να πεις κάτι πάνω σε αυτά. Ναι, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα κάτω από το κόκκινο χαλί, που, αν είναι κόκκινο αυτό που θα στρώσει για την κυρία Μέρκελ, και επειδή οι αριθμοί δεν βγαίνουν, μα δεν βγαίνουν με τίποτα, έτσι, ό,τι αναγωγές και ό,τι δεν βγαίνουν, επιδιώκονται πολιτικές λύσεις με επικοινωνιακό μανδύα για αυτή την ιστορία και όλων το μυαλό είναι πώς να αλλάξουν την ατζέντα για αυτή την ιστορία που εξελίσσεται και που είναι οι εκλογές και όπου η τελευταία εξέλιξη στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και του Μεγάλου Μαξίμου έχει ανατρέψει κάθε πρόβλεψη, όπως τουλάχιστον εμείς τα δημοσιογραφικά γραφεία συζητάμε. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να πει κανείς με σιγουριά είναι ότι η κυβέρνηση, εννοώ δηλαδή ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο, επιδιώκουν αυτή τη στιγμή μία επικοινωνιακή μικροκαταιγίδα για να ωφεληθούν για τις ευρωεκλογές και για τις περιφερειακές και για τις δημοτικές. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος που θα πάει να ψηφίσει να το έχει στο μυαλό του. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Μια κουβέντα μπορώ να πω. Παρακαλώ, κυρία Μιλίδη. Μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία όταν ένας δήμαρχος ή ένας
περιφερειάρχης κάνει εγγένεια τελευταία στιγμή ένα έργο λίγο πριν τις εκλογές. Ακριβώς. Κανένας δεν πειράζει. Ναι, ναι, ακριβώς, Γιάννη, ακριβώς. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό που ζούμε σήμερα σε 5 μέρες, 10 μέρες δεν το θυμάται κανείς, γιατί κοντά είναι το Πάσχα και πρέπει να βγει στην αγορά να πάρει κρέας για τα παιδιά του. Και εκεί θα καταλάβει την πραγματικότητα. Ούτε τη μέρα και θα θυμάται, ούτε το είναι εύκολο στις αγορές θα θυμάται. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλό απόγευμα. Πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλά. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει. Έχουμε από τη μια την επίσκεψη της Μέρκελ. Έχουμε από την άλλη την έξοδο στις αγορές. Κάτι που επηρεάζει πραγματικά την ελληνική οικονομία είναι αυτό που δεν μας έχει ρωτήσει κανένας και επιβάλλεται άνωθεν. Σε έχει ρωτήσει κανένας αν θέλεις να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουκρανία? Μάλιστα. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό που θέλουν, που το επιβάλλουν οι Αμερικανοί, γιατί δεν είναι, δηλαδή, και δείχνει τι ακριβώς συμβαίνει, είναι μια διάσταση, νομίζω, που τη συζητούσα με έναν συνάδελφο πριν από λίγο με τον Σπύρο τον Κομίνη στο τηλέφωνο, και λέμε ότι το θέμα της Ουκρανίας έχει ξεχαστεί. Από τη μια είναι το Boeing και αν βρέθηκε το κουτί, όλοι λένε ότι μάλλον είναι πολύ κοντά στο κουτί, έτσι διαβάζω και στο BBC τώρα. Ναι. Και δεν μας ρωτάει κανένας, και ενώ μέσα στην Ευρώπη ευρωεκλογές έχουμε, αυτά θα πρέπει να συζητήσουμε. Δηλαδή, τι θα γίνει η Ευρώπη των 16 που έγινε 28, που θα γίνει 30, δηλαδή όσο μεγαλώνει, είναι μεν πολύ καλό για την Ευρώπη, για τη δημοκρατία, αλλά αυτή τη στιγμή τα λεφτά που θα μπορούσαμε να πάρουμε εμείς που έχουμε μια οικονομία... ας μην πούμε κακά χάλια, ναι, αλλά σε άσχημη κατάσταση, θα πάνε στην Ουκρανία. Γιατί η Ουκρανία είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από εμάς και σε πολύ χειρότερη κατάσταση και από τα φτωχότερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Βουλγαρία. Λοιπόν, αυτό σκεφτόταν και κάποιες άλλες χώρες όταν εμείς ήμασταν στην ακριβώς δύσκολη θέση. Ναι, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάποιοι άλλοι αποφασίζουν χωρίς να μας ρωτήσουν εμάς. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσουμε και αν κάποιον εκπρόσωπο από τα κόμματα που θα μιλήσουμε σε λίγο, ποια είναι η άποψη των κομμάτων για αυτό το θέμα. Δεν έχω ακούσει τη λέξη Ουκρανία, όχι από εμάς που ήμασταν πρόεδροι στην Ευρωπαϊκή, είμαστε ακόμα πρόεδροι, έχουμε την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτε από κάποια από τα κόμματα, ευρωεκλογές διάβολε, και ασχολούμαστε με άλλα ζητήματα όπως την έξοδο στις αγορές κτλ. Και όχι με ουσιαστικά θέματα της Ευρώπης. Λοιπόν. Πάντως, πάντα η χώρα μας ήταν στο επίκεντρο των πολιτικο-οικονομικών εξελίξεων. Είδαμε και το Σεπτέμβριο του 2013, πάντα, είχαμε τις γερμανικές εκλογές. Πριν τις γερμανικές εκλογές και σε λίγο μιλούσαμε θα για μνημόνιο, μιλούσαμε για τρίτο και σε λίγο θα είμαστε και για άλλο λόγο. Τώρα πάλι. Τώρα θα είμαστε έχουμε και σε λίγο και με άλλο λόγο. Κυρία Μέρκελ έρχεται στην Αθήνα. Σε λίγο θα είμαστε για τα πετρέλαια, για το αέριο. Αυτό πάλι το έχουμε ξεχάσει. Πρόσφατα δε που ήμουνα στην Κύπρο πριν 2 εβδομάδες για ένα ενεργειακό συνέδριο, ρώτησα τον Υπουργό Πετρελαίων της Ελλάδας. Του λέω, για πείτε μας γιατί αργούν όλα αυτά. Λέει, δεν κάνω δηλώσεις, όταν θα έρθει η ώρα θα τα πούμε στην Αθήνα. Περιμένω τον κύριο Μανιάτη κάποια στιγμή να τον έχουμε και στη ζούγκλα, να μας κάνει αυτές τις περίφημες δηλώσεις, τι θα γίνει με τα αεροπετρέλαια κτλ. Πάμε στο Σωτήρη Σκουλούδη. Πάμε στο Σωτήρη να δούμε τι γίνεται στο κέντρο. Στο κέντρο. Σωτήρη. Γεια σας λοιπόν από το ξενοδοχείο Hilton, όπου στις 3 και 4 αναμένεται να έρθει εδώ, θα είναι ο πρώτος του σταθμός στην ολιγόρη αυτή η επίσκεψή της στην Ελλάδα, η Γερμανίδα καγκελάριος. Βλέπετε πίσω μου τις τελευταίες προετοιμασίες. Εδώ είναι η αίθουσα που θα δεξιαχθεί ένα ουσιαστικά επιχειρηματικό φόρουμ, καθώς η κυρία Άγγελα Μέρκελ θα δει στην αρχή για την πρώτη μία ώρα νέους επιχειρηματίες και στη συνέχεια θα δημιουργηθεί ένα άλλο φόρουμ στο οποίο θα συμμετέχουν θεσμικοί εκπρόσωποι, καθώς και κάποιοι εκπρόσωποι από μικρομεσαίες επιχειρήσεις τόσο της Ελλάδας όσο και γερμανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Στην αρχή, στις 3 και 4, οπότε και να μένετε να βρεθεί εδώ
μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Σαμαρά, η κυρία Άγγελα Μέρκελ, θα προβούν σε κάποιες πρώτες δηλώσεις. Θα είμαστε εδώ να τις μεταδώσουμε ζωντανά από τη Zoogla.gr και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν αυτά τα δύο φόρουμ σε κλειστά δωμάτια ουσιαστικά. Αναμένεται λοιπόν να έχουμε αμφίδρομη επικοινωνία από τη μία επιχειρηματίες να ψυχήσουν στην κυρία Καγκελάριο και από την άλλη, όπως συνέβη και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης επίσκεψης της κυρίας Άγγελα Μέρκελ στη χώρα μας, να τους ενημερώσει, να τους αφουγκραστεί και για όλα αυτά τα οποία τους αφορούν. Αξίζει να επισημάνουμε ποιες επιχειρήσεις, κάποιες από τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα συμμετέσχουν στο συγκεκριμένο φόρουμ. Εδώ λοιπόν, έξω από την αίθουσα που βρισκόμαστε, έχουν στήσει κιόσκια και εκπρόσωποι των εταιριών που θα σας πω θα συναντηθούν με την Γερμανίδα Καγκελάριο των εξής εταιριών. Η Κόκοματ, που παρασκευάζει μαξιλάρια και είδη κρεβατιού, η S&M, προϊόντα βιομηχανίας, η Pharmathem, φαρμακευτική εταιρεία, η GEA, ελληνική εταιρεία που παράγει βιολογικά προϊόντα, η 7L International, που παρασκευάζει προϊόντα τεχνολογίας, η γνωστή μας Παπαδόπουλος, που εδώ και πολλές δεκαετίες παρασκευάζει μπισκότα στη χώρα μας, η Blue Island, που παρασκευάζει μπύρες, και η Junker Ace, η οποία είναι γερμανική εταιρεία και παρασκευάζει μηχανήματα, ανυψωτικά και άλλα. Οι εκπρόσωποι λοιπόν των εταιριών που σας ανέφερα, καθώς και θεσμικοί φορείς, θα έχουν τη δυνατότητα σε δύο διαφορετικά φόρουμ για δύο ώρες μέχρι τις 5 και 4 το περίπου να συνομιλήσουν με τη Γερμανίδα Καγκελάριο αλλά και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Εντάξει, Σωτήρη, ευχαριστούμε. Ό,τι Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι νεότερο θα είσαι στη διάθεση της εκπομπής, στη διάθεση αυτής έκτακτης επικαιρότητας από το κανάλι της Zoogla.gr και φυσικά από το Zoogla.gr, ναι, όπως όλες οι εξελίξεις. Ένα από τα θέματα που δεν έχουμε κουβεντιάσει καθόλου και που θα πρέπει να ασχοληθούμε και που το θεωρώ πολύ σημαντικότερο από την επίσκεψη της Μέρκελ και που βλέπω να το προβάλλουν τα χανιώτικα νέα μόνο σήμερα, είναι αυτή η περίφημη συζήτηση που έγινε στη Βουλή σήμερα για τα χημικά και τα χημικά της Συρίας. Έχουμε ξεχάσει βέβαια ότι ο πόλεμος μένεται στη Συρία, ο εμφύλιος πόλεμος, ότι υπάρχουν εκατομμύρια πρόσφυγες. Αυτά όλα έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Πρώτα τα τούμπαρε το θέμα της Ουκρανίας. Τώρα εμείς εδώ πέρα με τις ομφαλοσκοπήσεις μας δεν ασχολούμαστε με ένα πολύ καυτό θέμα το οποίο απασχολεί το κοινοβούλιο, αν και ήταν όπως είδα στην τηλεόραση άδειο το κοινοβούλιο και μόνο αυτοί που μιλούσαν, οι βουλευτές ήταν στην αίθουσα. Ήταν για τα χημικά της Συρίας, αυτή η εγκληματική ενέργεια που γίνεται και αφορά πάρα πολύ τη ζωή μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ισχυρή βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός και οτιδήποτε συμβεί στη Μεσόγειο θα έχει άμεσο αντίκτυπο στον τουρισμό. Έχει δοκιμαστεί η οικονομία μας αρκετά, να μην έχουμε και αυτό πάλι. Έκανα μια αναφορά απλώς σε αυτό το θέμα για να είμαστε μέσα στην επικαιρότητα και η επικαιρότητα δεν είναι μόνο η Καγκελάριος. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Γι' αυτό αναφέρθηκα και στην Ουκρανία, γι' αυτό αναφέρομαι και στα χημικά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Μαυρουδέα, καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κύριε Μαυρουδέα, καλό μεσημέρι. Επίσης. Γεια σας. Χαιρετώ. Λοιπόν, έχουμε την πρώτα να μας πείτε την πολιτική διάσταση που βλέπετε εσείς από αυτό το ταξίδι το οποίο έχει χαρακτηριστεί προεκλογικό και για τον ΜΕΝ Πρωθυπουργό της Ελλάδας και για την Καγκελάριο. Για τους δικούς τους ο καθένας λόγο. Κοιτάξτε, το είπατε μόλις τώρα. Είναι μια επίσκεψη πυροτέχνημα, δεν έχει ουσιαστικά στοιχεία. Το βασικό στοιχείο είναι η στήριξη στη συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Δεν νομίζω ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στις εκλογικές επιδόσεις στη Γερμανία. Ούτως ή άλλως τα ratings στις δημοσκοπήσεις της Μέρκελ είναι πάρα πολύ ψηλά. Ουσιαστικά η κίνηση είναι μια πολιτική στήριξη προπαγανδιστική, χωρίς ουσιαστικό οικονομικό περιεχόμενο, στη συγκυβέρνηση ότι είμαστε 100% πίσω σας, μπορεί να σας συμβαίνουν τα χίλια μύρια όσα, οικονομικά τα προβλήματα, να υπάρχουν προβλήματα, πολιτικά να έχετε από Μπαλτάκος Γκέιτ μέχρι οτιδήποτε, εμείς θα σας στηρίξουμε πάση θυσία. Κύριε Μαυρουδέα, πείτε μας με αυτό το άλλο πυροτέχνημα που έπεσε χτες
Και δεν μιλάω για την έκρηξη, είναι μια άλλη ιστορία η έκρηξη. Για την έξοδο στις αγορές. Mm-hmm. Ακριβώς. Είναι στην ίδια λογική. Είναι μια προπαγανδιστική εκλογική κίνηση της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και όχι μια σημαντική κίνηση οικονομικής πολιτικής. Καταρχήν το ποσό είναι ασήμαντο σε σχέση και με τις ανάγκες της χρηματοδότησης του ελληνικού χρέους, αλλά και σε σχέση με το πρόβλημα που έχει η ελληνική οικονομία. Δεύτερον, είναι μια σχετικά ακριβή έκδοση, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι η Πορτογαλία αυτή την περίοδο, για επίσης πενταετή ομόλογα, δανείζεται με το μισό, με 2,52. Ενώ τα 3 δις που πήρε με το πενταετές ελληνικό ομόλογο τώρα είναι 4,95, πρακτικά κοντά στο 5%. Άρα είναι μια σχετικά ακριβή έκδοση. Και βέβαια δεν λύνει κανένα πρόβλημα, ούτε το πρόβλημα της βιωσιμότητας του χρέους. Είναι πολύ μικρό το ποσό και είναι και σχετικά ακριβό. Το χρέος είναι στο 176-180% του ΑΕΠ αυτή τη στιγμή. Ούτε λύνει το πρόβλημα του χρηματοδοτικού κενού για την περίοδο 2014-16. Αν μπορώ να προσθέσω άλλο ένα σημείο. Παρακαλώ. Έχει γίνει πάρα πολύ ντόρος και έχει παιχθεί επικοινωνιακά και προπαγανδιστικά ότι υπήρξε υψηλή ζήτηση και άρα να επιστρέφει πανηγυρικά η Ελλάδα στις αγορές. Αυτό είναι ένα παραμύθι και οι ΕΠΑΗ όντως το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Η υψηλή ζήτηση καταρχήν είχε να κάνει με το μικρό ποσό, με το χαμηλό ποσό, είναι αμεληταίο ποσό, 3 δις. Έχει όμως να κάνει ιδιαίτερα με δύο βασικούς παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν με την ελληνική οικονομία και το αν αυτή πηγαίνει καλά ή όχι. Ο πρώτος είναι ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διεθνώς, οπότε διάφοροι διαχειριστές, funds και τα λοιπά ψάχνουν απεγνωσμένα έστω και κάποιες πιο μεγάλες αποδόσεις και οι ελληνικές αποδόσεις είναι σχετικά μεγάλες, στο 5% αμέσως. Αυτά βέβαια τα βάζουν σε ένα χαρτοφυλάκιο και ισοσκελίζουν κινδύνους από αλλού. Το δεύτερο στοιχείο που στηρίζει αυτές τις κερδοσκοπικές κινήσεις, γιατί κερδοσκοπικές κινήσεις είναι, δηλαδή να τοποθετηθώ σε ένα χρέος το οποίο είναι σχετικά αμφίβολο, είναι ότι υπάρχει πλέον η βεβαιότητα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η υπόλοιπη Ευρωζώνη δεν θα αφήσει την Ελλάδα να χρεοκοπήσει. Άρα εντάξει, έγινε το PSI, mm-hmm. αυτό έχει μπει πίσω. Mm-hmm. Πλέον σε οτιδήποτε άλλο είναι να συμβεί, στον τομέα του χρέους, η Ευρωζώνη θα πάρει μέτρα και άρα δεν διακινδυνεύουμε την έκθεσή μας στο ελληνικό χρέος, παρόλο που γνωρίζουμε ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι χάλια πάντα και το πρόβλημα του ελληνικού χρέους δεν έχει λυθεί. Η προσδοκία ότι το 2025 θα έχει πέσει στο 120-125% είναι μυθοπλαστική, δεν ισχύει. Να σας ρωτήσω κάτι, συζητούσαμε με την Κωνσταντίνα τώρα για το θέμα της Ουκρανίας που έχει παραμεριστεί. Ποια είναι η άποψή σας ότι προσπαθούν να βάλουν την Ουκρανία με πλάγιο τρόπο, γιατί δεν πληρεί φυσικά τα κριτήρια, ούτε καν τα δημοκρατικά, παρόλο που εξήρε τη δημοκρατική κατάσταση στην Ουκρανία ο Βαν Ρομπάι, προσπαθούν να τη βάλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Αμερικανοί τη πρόχουν εκεί. Πείτε μας την άποψή σας, εσείς το δέχεστε αυτό το πράγμα σαν απλός πολίτης? Σαν απλός Έλληνας πολίτης. Κοιτάξτε, καταρχήν να εκφράσω μια επιφύλαξη. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα πάνε να τη βάλουν μέσα. Και γι' αυτό και στις διαπραγματεύσεις δεν τους δώσανε ένα καλό πακέτο. Εκείνες που τεινάχθηκαν στον αέρα με τον Γιαννουκόβιτς. Ουσιαστικά δεν τους δίνανε τίποτα σοβαρό οικονομικά. Και εκεί ακριβώς προέκυψε η Ουκρανική κρίση. Τώρα, μετά τις κινήσεις, τα πραξικοπήματα της Δύσης και την επέμβαση της Ρωσίας στην Κρυμαία, πλέον τα πράγματα έχουν φτάσει οριακά. Η Ευρώπη και η Αμερική, αλλά κυρίως η Ευρώπη, γιατί αυτή θα πληρώσει περισσότερο τη λιπηταρή, πρέπει να επομισθεί τη διάσωση της κυβέρνησης πραξικοπηματιών του Κιέβου. Αυτό σημαίνει πρέπει να τη στηρίξει οικονομικά, γιατί
η Ουκρανική οικονομία είναι ένας χάρτινος πύργος. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι θα τη βάλουν τώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί να δώσει λεφτά και να επιδοτήσει τη διάσωση ή, εν πάση περιπτώσει, το κάπως ημάζεμα της Ουκρανικής οικονομίας, τουλάχιστον του κομματιού που είναι υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης του Κιέβου. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κόστος και βέβαια θα στερήσει ποσά και δυνατότητες από αλλού, όπως για παράδειγμα στη χώρα μας και τα υπόλοιπα γουρουνάκια. Αυτό είναι μια σημαντική κίνηση που επιδεινώνει τη γενική κατάσταση και δείχνει το εξής, ότι πίσω από τις ευοχίες και τους κινούμενους θειάσους περί ελληνικής επιτυχίας, success story, της συγκυβέρνησης και την στήριξη που του δίνει η Μέρκελ και το ευρωπαϊκό καταστημένο, η πραγματικότητα παρακάτω είναι πολύ άσχημη. Η ελληνική οικονομία δεν έχει πιάσει πάτο και δεν είμαι σίγουρο αν έχεις μια μικρή ανάκαμψη, αν όχι του φέτος, του χρόνου, αυτή θα είναι διατηρήσιμη και βιώσιμη. Και δεν άρα έχει πιάσει ακόμα πάτο, κύριε Μαυρουδέα. Όχι, κατά τη γνώμη μου όχι. Τα μεγέθη δηλαδή που οι δύο επιτυχίες, το πρωτογενές πλεώνασμα και η δεύτερη επιτυχία, η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, είναι πολύ εικονικές. Το πρώτο είναι σίγουρα εικονικό, το δεύτερο είναι πάρα πολύ ασταθές. Πάρα πολύ ασταθές και το δείχνει τα στοιχεία τρίμηνο με το τρίμηνο. Και αυτά που είπε χθες το τηλεοπτικό του μήνυμα ο κύριος Σαμαράς, ότι ανοίξαμε και πάλι την πόρτα του φυσιολογικού δανεισμού, ανοίξαμε το δρόμο για φθηνότερο δανεισμό, τα έντοκα γραμμάτια θα πέσουν, υποχώρησε... Αυτό ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Αυτή η προσδοκία ότι τα έντοκα θα πέσουν είναι βεβαιασμένη. Δεν είναι καθόλου σίγουρο. Δεν είναι καθόλου Γιατί, σίγουρο. Γιατί, κύριε Μαυρουδέα? Γιατί νομίζω ότι μέχρι τώρα ό,τι έχει γίνει στο ζήτημα του χρεούς, ακόμα και αυτό το 5% ή αποκλιμάκωση των σπρέτ της ελληνικής οικονομίας, έγινε πάντα υπό τη σκιά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ντράγκη, δηλαδή τη δήλωση που είχε κάνει ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Που μέχρι τώρα δεν έχει χρειαστεί να το κάνει βέβαια. Και αν τα πράγματα στριμώξουν είτε από μια νέα κάμψη της παγκόσμιας οικονομίας, και είναι χαρακτηριστικό της στις δύο πρόσφατες εκδόσεις του, τώρα αυτό το μήνα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ψαλίδισε τις προσδοκίες για μεγέθυνση της παγκόσμιας οικονομίας, θα υπάρξει θεωρείται, αλλά θα είναι μικρότερη από αυτή που εκτιμιόταν. Και βέβαια η Ευρώπη και η Ευρωζώνη θα είναι πολύ πιο πίσω από την Αμερική και τους άλλους βασικούς πόλους, καλά σίγουρα τις αναδυόμενες οικονομίες και ιδιαίτερα την Κίνα. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι όλα αυτά είναι εικονικά, δεν έχουν να κάνουν κάτι ουσιαστικό. Η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ άσχημη και ακόμα κι αν εμφανιστεί ένας περιστασιακός πάτος, αυτό δεν αποκλεί καθόλου στο βαθμό που τα θεμελιώδη προβλήματα παραμένουν να ξαναυπάρξει μια νέα κατρακύλα. Και η λύση ποια είναι, κύριε Μαυρουδέα? Γιατί από τη μία ακούμε και βλέπουμε αισιόδοξα μηνύματα, από την άλλη τα νούμερα, όπως λέτε και εσείς, δεν βγαίνουν. Κοιτάξτε, η λύση κατά τη γνώμη μου, και ενδεχομένως να ακούω, γιατί το έχω πει πολλές φορές και στη δικιά σας εκπομπή, και παραμένει πάντα η ευρέα πεποίθησή μου, είναι ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει περίπτωση διεξόδου προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας των εργαζόμενων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις σημερινές δομές. Θεωρώ ότι δεν επιδέχεται αλλαγών. Δεν νομίζω ότι αυτό το δημιούργημα που έχει μετρήσει δεκαετίας πλέον και έχει μια συγκεκριμένη και κατεύθυνση μπορεί να αλλάξει. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι για χώρες σαν τη δικιά μας ο μόνος δρόμος είναι να τολμήσουν, και αυτό θα είναι προς όφελος των μακροπρόθεσμων προοπτικών τους, να δούνε το δικό τους δρόμο εκτός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία φυσικά πάντα και συμπόρευση με άλλες οικονομίες με αντίστοιχο χαρακτήρα, αντίστοιχα προβλήματα, αλλά σαφώς πιο φιλικές προς τους πολίτες τους από ό,τι είναι η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται πλέον
σε μια μεγάλη φυλακή των εργαζομένων και της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Γι' αυτό και όποτε μπήκε στη λαϊκή κρίση κάποια αλλαγή της, είχαν παταγόντες αποτυχίες. Όλα τα δημοψηφίσματα ήταν ή αρνητικά ή με οριακές πλειοψηφίες με εκβιασμούς. Νωρίτερα ο κύριος Αλαβάνος μίλησε για παύση πληρωμών, κύριε Μαυροδέα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι μιας εναλλακτικής πολιτικής, δεν είναι το μοναδικό. Κατά τη γνώμη μου, η παύση πληρωμών από μόνη της δεν θα λύσει ένα πρόβλημα. Σαν κομμάτι ενός ευρύτερου οικονομικού προγράμματος, το οποίο θα περιλαμβάνει την έξοδο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και από την ΟΝΕ, και άρα την ανάκτηση όχι μόνο της νομισματικής πολιτικής, όχι μόνο την απάλληψη ενός χρέους που δεν οφείλεται στους πολίτες της χώρας, δεν τα φάγαμε μαζί, όπως ισχυρίστηκε η γνωστή ευτραφής πολιτική προσωπικότητα, και επίσης θα δώσει ευρύτατη ελευθερία στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής, και άρα αυτό σημαίνει και έξοδο από την κοινή αγορά, συνολική έξοδο επομένως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός κατά τη γνώμη μου είναι ο μόνος δρόμος για να μπορέσει να ελπίσει. Τώρα, αυτή τη χρονική στιγμή, δηλαδή, μπορούμε να μιλάμε για παύση πληρωμών, κύριε Μαυροδέα, ή κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει το 2010, ας πούμε? Μπορούσαμε να το κάναμε το 2010, μπορούμε να το κάνουμε και τώρα. Αν ισχύουν έστω και ολίγων οι κυβερνητικές δηλώσεις περί πρωτογενούς πλεονάσματος, τότε σημαίνει ότι είσαι σε μια κατάσταση που περίπου μπορείς να χρηματοδοτήσεις τις βασικές σου λειτουργίες χωρίς να επηρεαστείς από την διακοπή της ροής από το εξωτερικό, αυτών των δανείων που τα χρυσοπληρώνουμε άλλωστε. Για πόση διάρκεια μιλάμε, κύριε Μαυροδέα, παύση πληρωμών δηλαδή? Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολιτική. Μιλάμε για μήνες, μιλάμε για ένα μήνα. Πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο? Αυτή είναι μακροχρόνια πολιτική. Ναι. Όπου έγινε, και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Δεν είναι καθόλου λίγα. Μπορεί τα κατεστημένα μέσα μαζικής ενημέρωσης να το θεωρούν κάτι outlandish, εξωπραγματικό από άλλη διάσταση. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο. Έχουν γίνει πάρα πολλές και μάλιστα τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτή είναι μια πολιτική που ουσιαστικά λες δεν πληρώνω τίποτα, και ενδεχομένως σε κάποιους από τους πιστωτές που έχεις λόγους να συνεργαστείς μαζί τους, μπορεί να χρειαστείς κάποια διευκόλυνση, ένα δάνειο γέφυρα ή κάτι άλλο, εκεί λες σε αυτή την περίπτωση θα διαπραγματευτούμε τη δικιά σας περίπτωση. Όχι να σας το αποπληρώσω όλο, πόσο από αυτό θα σας αποπληρώσω. Αυτή είναι μια, όπως έδειξε η περίπτωση της Αργεντινής, είναι μια ιστορία που κρατάει μέχρι σήμερα, δηλαδή πάνω από δεκαετία, και έχει γίνει σε 2-3 γύρους. Άρα είναι μια μακροπρόθεσμη πολιτική το ότι ουσιαστικά λες δεν πληρώνω και θα δούμε. Και επίσης είναι ένα μεγάλο παραμύθι αυτό που λέγεται, και ξανακούστηκε τώρα με την περίπτωση της Αργεντινής και δεν ισχύει, ότι αν το κάνεις αυτό θα χάσεις οποιαδήποτε πρόσβαση ΕΣΑΗ σε διεθνείς χρηματαγορές. Καταρχήν αν τη χρειάζεσαι και σε τι βαθμό τη χρειάζεσαι, και δεύτερον όπως δείχνει η ιστορική εμπειρία δεν τη χάνεις. Την ξαναποκτάς αρκετά σύντομα μάλιστα. Μάλιστα. Υπάρχουν σχετικές μελέτες και πολύ ενδιαφέρουσες, μάλιστα από το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γι' αυτό. Πολύ ενδιαφέρουσα απόψη. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μαυροδέα. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον κομμάτι που διαβάζω. Ακούσαμε πολλά. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πάντα ο κύριος Μαυροδέας είναι με απόψεις που μπορούν να προκαλέσουν σκέψεις, και είναι διαφορετικές από αυτές τις απόψεις που έχουμε συνηθίσει. Εγώ έχω τη χαρά να τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές στις εκπομπές, στη Ζούγκλα, και πάντα με ενδιαφέρον άκουγα τι μου έλεγε. Μ' αρέσει να λέω δε πάντα αυτό το γυράσκω ή διδασκόμενος, όπως και το αυτό που μου λέγανε οι δάσκαλοι στη δημοσιογραφία. Πολλοί από αυτούς δεν υπάρχουν πια, γιατί και εγώ είμαι σε γεράματα πια στη δημοσιογραφική μου καριέρα. Να ακούμε και να διαβάζουμε αυτά που λένε ανάμεσες γραμμές. Γιατί και αυτά που λέει ο κύριος Μαυροδέας, τα ψηλά γράμματα, έχουν και πολλές υποσημειώσεις και θέλουν και πάρα πολύ σκέψη.
αυτά που λένε, μάλιστα υπάρχει και η Αμερικανιά, όποιος έχει αυτή την άποψη είναι συνωμοσιολόγος. Γιατί έχουμε βγει και με αυτή την άποψη, ότι όποιος κάθεται να σκεφτεί πίσω από αυτά τι κρύβονται, δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα είναι μια συνωμοσιολογική εκπομπή, γιατί δεν ακολουθεί την τρέχουσα ειδησιογραφία, δεν ακολουθεί αυτά που λένε του σειρμού τα μίντια. Εμείς κάνουμε και βγάζουμε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν φιλοξενούνται συνήθως στις εκπομπές. Πάμε όμως σε κάποιον που φιλοξενείται και μου είναι και εξαιρετικά συμπαθής και αξιόλογος, μέλος του Κοινοβουλίου και του Προεδρείου της Βουλής. Έχουμε τον... Έχουμε έναν άλλο αγαπητό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Βλαβιανό από τον Αντένα. Καλό Γιώργο, μεσημέρι. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Ναι, πες το. Πες μου Κώστα, όχι, πες μου εσύ. Εγώ ήθελα να σου πω ότι πριν από λίγο συζητούσα με την Κωνσταντίνα για ότι δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με το θέμα της Ουκρανίας, με τη διάσταση που με την ευρωπαϊκή διάσταση που θα πάρει. Και τώρα διαβάζω σε ένα πολύ ενδιαφέρον site, το Huffington Post, ένα άρθρο του Σλάβο Αμερικανικό. Αμερικάνικο βέβαια, της Ελληνοαμερικανίδας, μάλλον Ελληνίδας που ζει στην Αμερική, έτσι, της Στασινοπούλου. Στασινοπούλου, ναι. Ναι. Έχω δουλέψει και σε εφημερίδα του πατέρα της. Έβγαζε κάποτε την εφημερίδα Χρόνος, μια οικονομική εφημερίδα, όπου ήμουν με έναν από τους δασκάλους της δημοσιογραφίας, τον Κώστα τον Τζαλόγλου. Λοιπόν, γράφει λοιπόν ο Σλάβος Ζίζεκ, «Is Europe worthy of Ukraine?» Και ακριβώς έχει αυτή την αιρετική άποψη το τι ακριβώς είναι η Ουκρανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν έχει ασχοληθεί καθόλου, δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου υποψήφοι για το Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε ευρωεκλογές τον άλλο μήνα και δεν ασχολούνται με αυτό το θέμα. Εντάξει, ο Σλαβόης Ζίζεκ πάντως είναι άνθρωπος συγκεκριμένων πολιτικών απόψεων. Τις γνωρίζουμε, άρα αντικατοπτρίζει το ότι γράφει κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις. Μα νομίζω ότι όλοι μας έχουμε κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις και ό,τι λέμε αντικατοπτρίζουν αυτές τις απόψεις. Δεν υποστηρίζει κανένας ότι είναι στο δορυφόρο από πάνω και βλέπει και παρατηρεί και λέει. Έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια, δεν θα διαφωνήσω. Όχι, το έθεσα το θέμα αυτό επειδή επειδή ήθελα και τη δικιά σου άποψη για το θέμα της Ουκρανίας, με την έννοια ότι και εσύ ασχολείσαι με τα διεθνή και αν συμφωνήσω ότι έπρεπε... Όχι, δύο λεφτά να τελειώσω την ερώτηση. Αν συμφωνήσω ότι έπρεπε και αυτό το θέμα να μπει μέσα στα ζητήματα που συζητάμε για τις ευρωεκλογές. Δεν έχω ακούσει την άποψη ούτε από ένα κόμμα για αυτό το θέμα. Εντάξει, είναι η σκέψη σου γενικώς, εγώ θεωρώ, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Σε ποιο τομέα θα συμφωνήσω μαζί σου, ότι θα έπρεπε κάποιες ελληνικές σε αυτήν τη χώρα πράγματι να ασχολούμαστε με θέματα και να μην ασχολούμαστε μόνο με μικροπολιτικά θέματα. Και ομφαλοσκοπήσεις. Ακριβώς. Προ κάθε εκλογών, είτε αυτές είναι ευρωεκλογές, είτε είναι περιφερειακού συμβουλίου, είτε είναι δημοτικές, είτε είναι βουλευτικές, εμείς ασχολούμαστε μόνο με τα δικά μας, με τίποτε άλλο ομφαλοσκοπούμε και μόνον αυτό. Δεν ασχολούμαστε ποτέ με οτιδήποτε άλλο, συσσαγωγικά βάζω τη λέξη σοβαρό, το οποίο ενδιαφέρει όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, δεν είναι κάτι καινούριο. Πραγματικά θα μείνω έκπληκτος εάν έως ότου συνεχίζουμε τον γύρο μας στη ζωή αυτή, ας πούμε, αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος, δεν πιστεύω ότι κάποτε θα φτάσουμε να έχουμε τη δικιά μας μόντε εδώ, ούτε τους δικούς μας Times. Πραγματικά θα το θέλαμε και οι δύο ως... Όχι, εγώ δεν το θέλω. Ναι. Δεν το θέλω. Μπορεί. Ναι, δεν θέλω γιατί πέρα, και πέρα, ο Le Monde και οι Times εξυπηρετούν κάποια άλλα συμφέροντα με τα οποία εγώ διαφωνώ. Ναι, άλλο. Εσύ το πας αλλού. Εγώ εννοώ ότι έχουμε να κάνουμε με εφημερίδες οι οποίες ασχολούνται με πράγματα διεθνή... Ως προς αυτό συμφωνώ απόλυτα. Σε αυτό το κεφάλαιο συμφωνώ απόλυτα. Το τι συμφέροντα αυτή τη στιγμή η Wall Street Journal ή η Financial Times, δεν ξέρω τι άλλο
Ναι, 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 αναφίβολα. Έτσι, δεν μιλάω για αυτό. Λοιπόν, όχι, όχι, συμφωνούμε απόλυτα. Η Ουκρανία δεν. Φυσικά δεν ενδιαφέρει μόνο αν γίνονταν πόλεμο. Όπως είδες, δεν έγινε πόλεμο, δεν ενδιαφέρει κανένα. Τελεία το θέμα. Δεν το συζητάω. Θα έπρεπε πράγματι να ενδιαφέρει. Το θέμα είναι τεράστιο. Είναι γεωστρατηγικό το θέμα, γεωπολιτικό. Ακριβώς. Έχει να κάνει με αγωγούς, έχει να κάνει με φυσικό αέριο. Ακριβώς, ακριβώς. Το λένε με το μέλλον στα θέματα της ενέργειας. Θα έπρεπε να ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει ένα πολύ μικρό ποσοστό, ένα think tank, ας πούμε, που γυρίζει και περιστρέφεται μεταξύ Ηρώδου του Αττικού, Βασιλής Σοφίας Αμαλίας και Βασιλής Όλγας. Ακριβώς. Και μένουμε εκεί. Αυτό είναι. Ακριβώς. Γιώργο, ναι. Να σε διακόψουμε. Ξέρεις πώς είναι οι ζωντανές εκπομπές. Θέλουμε να πάμε λίγο στον Ανδρέα Ντίνη. Είμαστε έτοιμοι να δούμε τον Ανδρέα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και πάλι. Λοιπόν, να σας πούμε ότι αυτή την ώρα υπάρχει διαδήλωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας από εργαζομένους στα νοσοκομεία. Σημειώνεται πως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία έχει εξαγγείλει για σήμερα πεντάωρη στάση εργασίας με αποτέλεσμα τα δημόσια νοσοκομεία να λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας. Αυτό είναι το ένα σκέλος στο κομμάτι των διαδηλώσεων. Πάμε όμως και σε ένα άλλο σκέλος, σε ένα βιντεάκι το οποίο θα δούμε σε πολύ λίγο. Κάποια μέλη μιας κίνησης στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα της κίνησης «Μένουμε Θεσσαλονίκη» πέταξαν βελάκια σε φωτογραφία της Μέρκελ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν προσπάθησαν και αυτοί να διαμαρτυρηθούν με την σειρά τους. Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας τους, να πούμε ειδικότερα, ανήρτησαν στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλου Πανό που αναγράφει «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια της Μέρκελ το κελί». Μάλιστα στο σημείο είχε τοποθετηθεί και η φωτογραφία, όπως προείπαμε, στην οποία οι περαστικοί πετούσαν βελάκια. Ας πάμε να δούμε όμως και το βίντεο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Παρακολουθήσαμε το βίντεο, Ανδρέα. Είδαμε λοιπόν το βίντεο, είδαμε και από πίσω το πανό το οποίο έγραφε το συγκεκριμένο σύνθημα. Εμείς για ό,τι νεότερο θα διακόψουμε για πάλι το πρόγραμμα, την ροή αυτού του έκτακτου προγράμματος για να σας ενημερώσουμε. Έχουμε τον Γιώργο ακόμα στο Σε ευχαριστούμε. Τηλέφωνο. Έχουμε τον Γιώργο Βλαβιανό. Επιστρέφουμε στη κουβέντα μας. Γιώργο, δεν μιλήσαμε καθόλου για το φλέγον ζήτημα της επίσκεψης της καγκελαρίου στην Αθήνα. Αυτό είναι το φλέγον ή το φλέγον είναι ότι και η Ελλάδα σε αγοραστεί από τα δύο. Εγώ νομίζω ότι είναι αλληλένδετα, γιατί από τη μια η Ελλάδα βγήκε στις αγορές, νομίζω, με την εγγύηση της Γερμανίας. Είναι αλληλένδετα, Γιώργο. Κοίτα, δεν θέλω να σας πω. Εγώ το ένα γεγονός το κρίνω θετικό και το κρίνω θετικό αντικειμενικά. Δηλαδή θεωρώ ότι. Αναφίβολα είναι. Εντελώς κακεντρεχής για να βγει να πει ότι το να βγω στις αγορές στον κόσμο στον οποίο ζούμε για να δανειστούμε δεν είναι αντικειμενικά θετικό γεγονός. Άρα λοιπόν. Εξετάζοντας το καθαρά ως έχει το γεγονός αυτό, κρίνω ότι είναι θετικό. Αναφίβολα, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία ακριβώς, που είναι με το σύστημα που υπάρχει. Αν ζούσαμε ακριβώς, στην Ανατολική Ευρώπη, την τέως Ανατολική Ευρώπη, θα ήταν έτσι. Διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ζούμε σε αυτό το καθεστώς που όλες οι χώρες είναι χρεωμένες. Ακριβώς, αυτό είναι το καθεστώς αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι όλες οι οικονομίες κινούνται μέσω του δανεισμού αλλήλων, ας πούμε. Ακριβώς. Το παράδοξο βέβαια είναι ότι έχουμε ένα χρέος υπέρογκο, έχουμε έναν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν μας είναι πολύ χειρότερο από τότε όταν μας είχαν διώξει οι αγορές και όλα αυτά είναι κάπως παράξενα. Δηλαδή, τίνω να πιστέψω, ή μάλλον εγώ το πιστεύω προσωπικά, ότι παίξαμε το ρόλο του πειραματόζωου και έχουμε υποστεί κάποιες προς τα κάτω σε όλα τα ζητήματα μειώσεις για να εξυπηρετήσουμε κάποια άλλα συμφέροντα τα οποία. Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά ξέρεις, άκουσα προηγουμένως να λες
ότι η εκπομπή κινείται, η εκπομπή σου δηλαδή, τη δικιά σου και τη Κωνσταντίνα, κινείται στο πλαίσιο ή γύρω-γύρω τη συνωμοσιολογία ή τη συνωμοσία ή όλων αυτών των θεμάτων που. Όπως χαρακτηρίζονται, εγώ δεν το πιστεύω. Ακριβώς. Όπως χαρακτηρίζονται. Ναι, τώρα μην πούμε όμως και εμείς σε αυτό το θέμα. Όχι. Τι κρύβεται πίσω από το αυτό κτλ. Όχι, αλλά πάντα αφήνουμε τον υπαινιγμό ότι κάτι κρύβεται. Εντάξει, πίσω από την επίσκεψη της Μέρκελ. Αυτό πιστεύεις και δεν έχω την άποψή σου και την ακούω και την διαφωνώ λίγο. Εντάξει, μου επιτρέπεις εμένα. Προς Θεού, Γιώργο, πάντα. Γι' αυτό γίνεται και επικοδομητική εκεί συζήτηση. Άμα συμφωνούσαμε, θα είχαμε έναν καταπληκτικό μονόλογο, θα είμαστε κάτι σαν τη Βόρεια Κορέα, όπου θα πανηγυρίζαμε που ανέλαβε αυτός ο πιτσιρίκος εκεί πέρα, ο κληρονομικό δικαιώματο ηγέτης. Ναι, και βγάζει φλογοβόλα και καίει όποιον. Ναι, αυτά τώρα. Όποιον δεν του. Ναι, αυτές οι ιστορίες τώρα. Όποιον δεν κλαίει, όποτε το συναντάει. Ναι. Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, βέβαια, εδώ έχω πάλι να σου πω την αντίρρησή μου. Δεν πιστεύω και όλα όσα γράφω για τη Βόρεια Κορέα. Έχω πάρα πολλές αντιρρήσεις. Όχι, κάθετος είμαι για το καθεστώς, εναντίον αυτού του είδους του καθεστώς, το κληρονομικό δικαιώματι κομμουνιστικό καθεστώς, που μου θυμίζει κάτι άλλα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να μην πιστεύουμε και όλες τις ιστορίες που μας δίνουν. Επιστρέφουμε λοιπόν στην Καγκελάριο. Η Καγκελάριος πιστεύεις ότι έρχεται και θα μας προσφέρει κάποια φοβή τους Γερμανούς και δώρα φέροντας που λέμε? Όχι. Θυμάμαι ότι και ήμουν φιλοξενούμενος στην εκπομπή και σε μια άλλη τέτοια αντίστοιχη. Νομίζω και όταν είχε ξαναέρθει η Καγκελάριος. Ναι. Έχω την άποψη, λοιπόν, νομίζω το είχα πει και τότε, έχω την άποψη ότι η Καγκελάριος έρχεται για δικούς της λόγους. Η Καγκελάριος έρχεται εδώ για να αποδείξει στο δικό της κοινό, το οποίο δικό της κοινό δεν είμαστε εμείς, όχι, ότι η πολιτική την οποία εφήρμοσε, ώστε να σωθεί η Ευρώπη με την έννοια που η ίδια δίνει, ήταν απολύτως επιτυχημένη. Άρα και η έξοδος στις αγορές που συνέπεσε. Βεβαίως. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση αυτή. Όχι, ότι... πολύ σωστό. Και από εκεί και πέρα βεβαίως θα δώσει τα εύσημα στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση. Ξαναλέω, διότι αντικειμενικά, και εγώ δεν μπορώ να το πω με οποιοδήποτε, με κανέναν τρόπο, αντικειμενικά η έξοδος στις αγορές μετά από 4 χρόνια είναι πολύ το θετικό γεγονός. Μάλιστα. Κωνσταντίνα, είμαστε, νομίζω, μας έχει καλύψει σε όλη τη φάση, σε όλο το εύρος συζήτησης. Γιώργο, μου θα ήθελες να προσθέσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Όποτε θέλετε, παιδιά, να είστε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Έχουμε τον Λάμπρο. Έχουμε τον Λάμπρο Παναγιώτου ή τον Πέτρο Σιδερέα. Μάλιστα, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ μας που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, να δούμε τι γίνεται εκεί. Δεν έχει στάσει ακόμα η κυρία Μέρκελ. Όχι. Δεν έχει έρθει. Πιστεύω να μας ειδοποιήσουν από τον πύργο ελέγχου όταν προσγειωθεί. Έτσι, δεν έχουμε άνθρωπο στον πύργο ελέγχου. Πώς το πάθαμε? Ανυπομονώ να δω το σακάκι πάντως. Το σακάκι. Θέλω να δω το χρώμα. Έχει φαγωθεί να βάλουμε και στοίχημα. Θέλω και την άποψη του Λάμπρου Παναγιώτου. Ναι. Έτσι, να δω τι θα μας πει. Τι χρώμα θα έχει το σακάκι της κυρίας Μέρκελ. Λοιπόν. Βλέπω κάτι που να έχει σε κάποιο από τα site ψάχνοντας τώρα, που να έχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και μου κάνει εντύπωση που ούτε τα γερμανικά site έχουν κάτι το ενδιαφέρον, πέραν από το ότι αυτό που είπαμε πριν, ότι η Deutsche Welle επιτέλους έργαλε. Εντάξει, εγώ βλέπω τώρα και το σε άρθρο του η New York Times. Λένε ότι η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές είναι ευπρόσδεκτο δείγμα σταθερότητας. Ναι, κατά την επίσκεψή της, λέει η Άγγελα Μέρκελ, θα υπογραμμίσει σταθερή συμπαράσταση του Βερολίνου στην Αθήνα, γράφει η Deutsche Welle, θα απονείμει εύσημα για την πρόεδρο που έχει σημειωθεί και κάτι θα εκφράσει το σεβασμό της στον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Ταυτόχρονα όμως θα επαναλάβει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η πορεία των μεταρρυθμίσεων, καθώς δεν υπάρχει προς αυτήν εναλλακτική λύση.
η Μέρκελ έρχεται να δώσει και να πάρει στο πολιτικό πεδίο. Mm-hmm. Θα εκφράσει τη στήριξή της στη συγκυβέρνηση και θα αναγνωρίσει τη συμβολή της στην αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά ταυτόχρονα και με το βλέμμα στραμμένο στο Βερολίνο και στον προεκλογικό αγώνα θα τονίσει την ορθότητα της γερμανικής συνταγής στη διαχείριση της ευρωκρίσης. Κώστα, είναι αυτό που είπε. Να πάμε στον Λαύρο Παναγιώτου. Ναι, Λαύρο, ακούμε. Λαύρο. Άρχισαν τα δύσκολα λοιπόν. Μας διώχνουν από το σημείο, αν και έχουμε και την διαπίστευση. Μας αναγκάζουν να φύγουμε από εδώ, ούτε στα 500 μέτρα δεν μπορούμε να μείνουμε. Τέλος πάντων, άρχισαν τα τυπικά οι αστυνομικοί και αυτοί από πάνω που δίνουν τις εντολές και δεν έχουν καμία επαφή με πραγματικότητα. Είναι τόσο φοβισμένοι και τόσο φτιαγμένοι, με γεια τους, με χαρά τους. Δεύτερον, 2 παρά 20 ο Πρωθυπουργός έφυγε από εδώ, προφανώς πήγε στο αεροδρόμιο να αποδειχθεί την κυρία Μέρκελ. Ανέβασαν την γερμανική σημαία δίπλα στην ελληνική και στην σημαία των Ευρωπαίων, την ευρωπαϊκή, και στρώθηκε το κόκκινο χαλί. Όλα εδώ είναι έτοιμα, όπως καταλαβαίνετε. Έναν καπνό θα δούμε εμείς, όπως και η κυρία Μέρκελ δεν πρόκειται να δει τίποτα από την άλλη Ελλάδα. Δηλαδή την Ελλάδα της στόχας, της δυστυχίας, της κακομοιριάς, την Ελλάδα που πονάει, την Ελλάδα που δεν είναι αισιοδοξή κτλ. Θα έχουμε εδώ λοιπόν 2 και 10, 2 με 2 και μισή, θα είναι στο κεντρικό ξενοδοχείο και μετά γύρω στους 5, 5 και κάτι. Έχουν και δύο δορυφόρες. Τι τις θέλουν, να πιει νερό η κυρία Μέρκελ, αφού απαγορεύουν σε ακτίνα 1 χιλιόμετρο να μην πατήσει άνθρωπο στο πόδι του εδώ. Άρα λοιπόν τι φοβούνται, τι τις θέλουν οι δορυφόρες, τις φέρουν εδώ για να κάνουν παρέλαση, δεν κάνουν 25 Μαρτίου, τις φέρουν σήμερα, έτερων εκάτερων. Έχει και κλούδες στον ΜΑΤ, οι άνθρωποι μας διώχνουν. Δηλαδή θέλουν να εξαφανιστούμε να μην κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν το έχουν το αντικείμενο. Πρέπει Λάμπρο, τουλάχιστον όπως. Λάμπρο, σε τι απόσταση. 1 χιλιόμετρο. Η ρόδα Αττικού είναι κάποιος από πάνω από τα γραφεία δίνει εντολή να φύγουμε. Αυτά τα γραφεία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα και κακώς φέρνει τα γαλόνια για μένα. Πέρα από χωροφύλακας δεν μπορούσε να είναι. Αλλά κρύβονται πίσω από την ανωνυμία τους. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι διαταγές. Είμαστε στη Βασιλή Σοφία και η ρόδα Αττικού. Καλύπτουμε ένα γεγονός. Τη Μέρκελ θα περάσει από εδώ και θα δούμε ένα καπνό. Όλη η ιστορία θα εξελιχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο Πρωθυπουργός θα την υποδεχτεί. Είναι ένας γερανός στην Ρόδο Αττικού, καλύπτει την άφηξή της. Δύο κάμερες μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και δύο στην πλαϊνή πλευρά. Η ιστορία της σήμερα της αναμετάδοσης θυμίζει Champions League. Από τη δημόσια τηλεόραση όλα ανεχόμενα θα έχουμε όπως εκείνο το ωραίο πλάνο που είχε δώσει τότε η ΕΡΤ. Τον Πρωθυπουργό να περπατάει να χαιρετάει την κυρία Μέρκελ. Δεν είδαμε προς το παρόν εύσονε, τσολιάδες. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά ο Υπουργός δεν θα δώσει εντολή να έρθουν οι τσολιάδες εδώ, γιατί οι τσολιάδες είναι σαν τα παλικάρια εκεί στον άγχο στρατιώτη απ' έξω. Δεν είναι το πρωτόκολλο, δεν λέει να έρθουν οι τσολιάδες εδώ, εκτός από το προεδρικό μέγαρο. Αυτά από εμάς εδώ δεν μας αφήνουν. Εγώ θα πάω βέβαια τηλεφωνικά, θα βγαίνω από εδώ και πέρα. Εντάξει, περιμένουμε Λάμπρο την κυρία Μέρκελ, η οποία θα είναι. Λάμπρο, σε πληροφορώ πάντως ότι. Είμαι εκνευρισμένο γιατί και με διαπίστευση. Ναι, η δημόσια. Και με διαπίστευση δεν μας αφήνει να κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή δεν μπορεί να κρύβονται πίσω από την ανωνυμία τους. Ας βρεθεί κάποιος από τους αξιωματικούς. Δεν ξέρω αν είναι τον έβαλαν κάποιοι επάνω ή αν ταξίζει πραγματικά τις σαρδέλες που έχει. Πρέπει κάποιος να μας δίνει. Την άλλη φορά μιλούσε ο πρέσβης και έλεγε να φύγουν από την άλλη πλευρά. Ποιος πρέσβης μιλούσε, ο πρέσβης διοικεί αυτή τη χώρα ή η αστυνομία? Μα κάθε φορά τσακώνω τους αστυνομικούς, έχω γίνει γραφικός, με διαπίστευση, έχουμε το δικαίωμα να τα καλύψουμε. Παίρνουν τηλέφωνο και δεν ξέρω ποιοι παίρνουν τηλέφωνο. Οι άνθρωποι είναι αλλού. Έχουμε τη διαφορά του χρόνου και γι' αυτό. Τι ναι. Να το ρωτήσουμε για το σακάκι, Κώστα. Ναι. Λάμπρο, τι χρώμα σακάκι λες να φοράει η Μέρκελ? Λαχανή. Λαχανή φορούσε την προηγούμενη. Λαχανή φορούσε το 12, Λάμπρο. Δεν το βγάζα από πάνω της. Αλλά και εμείς οι Έλληνες που ξοδεύαμε άσκοπα εδώ και εκεί, τα πληρώνουμε όλα τώρα. Μην την κοροϊδεύουμε, γιατί εκείνη είναι υπέρ της άποψης φασούλη το φασούλη, γεμίζω σακούλι. Εμείς σπαταλούσαμε, χρεωθήκαμε, κάναμε, ράναμε και τώρα γίναμε έρμεά τους και τους παρακαλάμε, περιμένουμε να δώσουν τα 100 εκατομμύρια για το επενδυτικό πρόγραμμα, να πάρουν μπροστά οι επιχειρήσεις, η ανάπτυξη, όλη η Ευρώπη χαίρεται για μας και εμείς κλαίμε, όλος ο κόσμος για Ευρώπη. Αλλά θα σημειώσω αυτό που είπαν οι Financial Times, ότι ναι μεν, θετικό, πολύ καλό, αλλά προσέξτε, η Ελλάδα είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να δίνουμε στον αλκοολικό που προσπαθεί να απεξαρτηθεί ούζο. Και εμείς οι Έλληνες πίνουμε πολύ ούζο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Λάμπρο, σε πληροφορώ πάντως ότι η δημόσια τηλεόραση είναι σε ένα δάσος τώρα.
η δημόσια τηλεόραση καψιστάνε, όπως θες πες την, δείχνει κάτι λίμνες, δέντρα, είναι γραφική, γραφική νομίζω. Κάπου στην Αυστραλία, αν κλείνω από τα καπέλα είναι. Θα έρθει και το πλάνο, γιατί από ό,τι είδα, ναι, έχει κατέβει ως σκηνοθέτης της δημόσιας τηλεόρασης, έχουν κατέβει όλοι οι υπεύθυνοι πάνω από την ΕΡΤ, για να μπορέσουν πραγματικά να αντεπεξέλθουν σε αυτή την επίσκεψη εδώ της κυρίας Μέρκελ. Ο Καψής είναι να διευθύνει. Σκηνοθέτης είπα, είναι σκηνοθέτης ο Καψής. Δεν ξέρω. Δεν τον είδα ακόμη. Μήπως έρθει να κάνει και προεκλογική στρατεία. Είναι στην ελιά ο Καψής τώρα. Ναι, μήπως έρθει να μαζέψει ελιές, ξέρω εγώ, τι να πω. Τώρα έπεσε το σήμα στη δημόσια τηλεόραση. Εγώ ξέρω, ο Σήμος και Δίγολο είναι μέσα. Εντάξει. Ναι, εντάξει, ποιοι άλλοι είναι, Λαμπρό? Εδώ, αυτή τη στιγμή, σας είπα, 2:20 έφυγε ο Πρωθυπουργός, πήγε αεροδρόμιο. Ο Σήμος και Δίγολο είναι μέσα και οι συνεργάτες του Άννη Σαμαρά. Και πολλοί αστυνομικοί, οι οποίοι δεν αφήνουν κανένα πλέον να περάσει. Τα μέτρα γίνονται πλέον αυστηρά. Άρα λοιπόν, όσοι δεν έχουν δουλειά, μην κατέβουν στο κέντρο, γιατί θα ταλαιπωρηθούν αφάνταστα. Δεν αφήνουν κανένα να περάσει αυτά τα αστέρια εδώ, ούτε κουνούπια σε λίγο θα αφήσουν. Λάμπρο, ό,τι έχεις να μας πεις, θα βγεις στο τηλέφωνο. Ναι. Έτσι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε για την ώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Διώχνει και άλλο συνεργείο. Διώχνει και το γαλλικό συνεργείο ο αστυνομικός. Θα το πάει στο Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι τι θα καλύψουμε, τα γνωστά καφέ? Είναι γαλλικό συνεργείο. Το διώχνει και αυτό. Από την πάνω πλευρά. Όχι ούτε εκεί. Να καλύψουν το Κολωνάκι. Τότε την κυρία Μέρκελ. Ό,τι θέλουν την κάλυψη. Τέλος πάντων, να είστε καλά. Θα τα πούμε τηλεφωνικά. Εντάξει, σε πολύ λίγο, εκεί, όπως σας δείχνω τώρα. Εδώ είναι η πλευρά του Κολωνακίου, είναι αυτή τώρα προς εκεί. Να φεύγουν. Του διώχνει. Του διώχνει ο καραμπινιέρος. Να είστε καλά, τα λέμε αργότερα. Σε πολύ λίγο, Λάμπρο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κορκίδη που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Καλό μεσημέρι, κύριε Κορκίδη. Καλό μεσημέρι, κυρία Παπατσάκουνα. Να είστε καλά. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τις καταστάσεις και να δούμε πού θα πρέπει να χαιρόμαστε, πού πρέπει να λυπόμαστε, πού πρέπει να πανηγυρίζουμε. Πάντως, εμείς οι άνθρωποι της αγοράς χαιρόμαστε που βγήκαμε στις αγορές σαν χώρα, σαν Ελλάδα, αλλά περιμένουμε να πανηγυρίσουμε όταν θα βγουν και οι τράπεζες στην ελληνική αγορά να δώσουν ρευστότητα. Το βλέπετε αυτό να γίνεται σύντομα? Θα το θέλαμε χθες. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην αγορά. Δυστυχώς είναι κάτι που δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Θα ήθελα πολύ να συνδεθεί η αλλαγή, αν θέλετε, στάσης των τραπεζών προς την πραγματική οικονομία με την έξοδο της χώρας μας στις αγορές, έστω και συμβολικά, αν θέλετε, έστω και ουσιαστικά. Εγώ δεν θα το ερμηνεύσω πολιτικά, γιατί δεν το γνωρίζω, δεν είμαι πολιτικός. Θα το ερμηνεύσω οικονομικά. Θα γίνεται όμως. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Εγώ είμαι εκπρόσωπος των μικρομεσαίων και θα ήθελα να παραμείνω εκπρόσωπος των μικρομεσαίων. Και αν πήρα αυτή την απόφαση μαζί με τους συναδέλφους μου, είναι για να μπορούμε να εκπροσωπηθούμε οι μικρομεσαίοι στα κέντρα αποφάσεων, κάτι που μέχρι σήμερα δυστυχώς από αυτούς που στέλναμε δεν γινόταν από οποιαδήποτε πλευρά. Πολύ σωστό είναι αυτό και εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας. Σας ευχαριστώ πολύ και επίσης θα σας πω και κάτι, ότι όλα αυτά τα χρόνια τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όλοι με χαρακτηρισμούς, αν θέλετε, ορθοπαιδικούς, ρακοκοκαλιά, σπονδυλική στήλη, μας χτύπαγαν στην πλάτη, μας χρησιμοποιούσαν. Είπαμε και εμείς λοιπόν αυτή τη φορά να χρησιμοποιήσουμε και εμείς τα κόμματα σαν όχημα, να πάμε στα κέντρα αποφάσεων να υποστηρίξουμε τα συμφέροντά μας και να φέρουμε και κάτι από τις Βρυξέλλες πίσω στη χώρα μας. Πιστεύετε, κύριε Κορκίδη, δηλαδή, ότι μόνο τα κόμματα θα μπορέσουν να σας βοηθήσουν για να φτάσετε στον σκοπό σας? Όπως είναι το σύστημα. Όπως είναι το σύστημα, ξέρετε ότι για να μπορέσει κανείς να είναι υποψήφιος πρέπει να είναι σε κάποιο πολιτικό κόμμα ή να δημιουργήσει κάποιο πολιτικό κόμμα. Επειδή λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολλά τα πολιτικά κόμματα στη χώρα μας, σε όποιον μικρομεσαίο έγινε πρόταση από την πολιτική παράταξη, αν θέλετε, ή τον πολιτικό χώρο που ανήκει και συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια, τον στηρίζουμε. Μία τέτοια προσπάθεια είναι η δική μου. Δεν έκρυψα ποτέ τις πολιτικές μου, αν θέλετε, προτιμήσεις. Μου έγινε η πρόταση αυτή και τη συζήτησα με τους αδέλφους μου και έτσι αποφασίσαμε να το κάνουμε στοίχημα όλων μας και όχι δικό μου. Μάλιστα. Η καλή είδηση, κύριε Κορκίδη, σύμφωνα με την κυβέρνηση και με όσα έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα, είναι ότι βγήκαμε στις αγορές. Η κακή είδηση όμως, κύριε Κορκίδη, είναι ότι οι επιχειρήσεις κλείνουν.
Σαφέστατα, και γι' αυτό σας είπα ότι εμείς τότε θα πανηγυρίσουμε όταν θα σταματήσουν να παίρνουν λουκέτα, όταν θα σταματήσει η ανεργία να αυξάνεται, όταν θα υπάρξει ρευστότητα στην αγορά. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Επειδή ασχολούμαι με το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο, με την ναυτιλία. Πέρσι τέτοιο καιρό μας είχαν κλείσει όλες τις πόρτες τους, δεν μας δίνανε, αν θέλετε, πίστοση να εισάγουμε κάποια προϊόντα. Μας ζητούσαν προπληρωμή. Αυτή η έξοδος στις αγορές για μας είναι ένα μήνυμα, είναι, αν θέλετε, μια ένδειξη εμπιστοσύνης που μπορεί άμεσα να μας επαναφέρει αυτό το χρόνο πίστοσης που είχαμε και πριν. Υπάρχουν λοιπόν χώροι που θα δούνε αυτή τη άμεσα, διαφορά. Τι εννοείτε, άμεσα, κύριε Κορκίδη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Δηλαδή, άμεσα τι εννοείτε, χρονικά, να δώσουμε παραδείγματα, χρονικά, γιατί ο κόσμος χρονικά πια δεν θέλει μονολόγια, κύριε Κορκίδη. Σαφέστατα, θέλει να βλέπει και πράγματα. Θέλει πράξεις, θέλει αποτέλεσμα πρώτα απ' όλα και με το δίκιο του ο κόσμος. Δηλαδή, στην καθημερινότητα του οποιοδήποτε, αν θέλετε, Έλληνα, πολίτη, αυτό δεν σημαίνει τίποτα το ότι βγήκαμε στις αγορές. Σε έναν εξειδικευμένο χώρο, όπως σας είπα, του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου, μπορεί σε μία εβδομάδα να σημαίνει ότι εκεί που αγόραζες πράγματα προπληρώνοντας, θα μπορείς να τα αγοράζεις με 15 με 30 μέρες πίστοση, με 45 μέρες πίστοση. Οπότε αυτό είναι μια έμεση ρευστότητα στην επιχείρηση. Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω, σε ένα συγκεκριμένο κλάδο, όχι σε όλους. Μάλιστα. Κώστα. Πιστεύετε ότι αυτό το γεγονός ακριβώς, ότι βγήκαμε στις αγορές, θα σημάνει και θα είναι ευνοϊκό και για το τραπεζικό μας σύστημα? Εξαρτάται πώς θα το διαχειριστούμε. Βγήκαμε και πήραμε 3 δισεκατομμύρια με 4,75% επιτόκιο. Μάλιστα. Αυτό που βλέπω σαν θετικό είναι ότι υπήρχε μια προσφορά 21 δισεκατομμυρίων για τα 3 δις που ζητήσαμε. Μάλιστα. Όμως η συνέχεια είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Δηλαδή, αν δούμε ότι το επιτόκιο αυτό αυξάνεται, τότε ίσως να κάναμε λάθος που βιαστήκαμε. Αν δούμε ότι το επιτόκιο μειώνεται, τότε... Δέχονται με 175-180. Είναι ένα επιχείρημα. Ναι, ναι. Εγώ θα σας πω πρώτα απ' όλα δύο πράγματα. Σας είπα, σαν ειδικός, την πολιτική ερμηνεία, αλλά θα έλεγα ότι... Όχι την πολιτική ερμηνεία, θέλω την οικονομική ερμηνεία. Την οικονομική ερμηνεία. Θα σας πω ότι η Ιαπωνία χρωστάει πολύ περισσότερα από πάρα πολλές χώρες. Όμως, επειδή εξυπηρετεί το δάνειό της και τον εξωτερικό της, αν θέλετε, δανεισμό, την εμπιστεύονται οι πάντες. Εμάς εξυπηρετεί το εξωτερικός δανεισμός όπως έχει κατάσταση. Όχι ευχάριστα, με πόνο και με αίμα. Ακριβώς. Εξυπηρετείται. Αλλά εξυπηρετείται. Οπότε αυτό δείχνει, ή μάλλον δίνει στους δανειστές μας την εξασφάλιση ότι θα πληρωθούν. Ή με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα πληρωθούν. Αυτή είναι η εξήγηση δική μου και καλό είναι να μην είμαστε τόσο πολύ μίζεροι για πολιτικούς λόγους και για κομματικούς λόγους. Να δούμε και λιγάκι τη χώρα μας πάνω απ' όλα και τους πολίτες αυτής της χώρας που έχουν υπομείνει τα πάνδυνα. Τώρα είπατε τη σωστή λέξη, κύριε Κορκίδη, τους πολίτες αυτής της χώρας. Αφού ζούμε την καθημερινότητα όλοι μας. Δεν ξέρουμε την υπορφορολόγηση, δεν βλέπουμε. Αλλά δηλαδή να παραμείνουμε εντός μνημονίου με μηδέν επιτόκιο ή να βγούμε από αυτή την, αν θέλετε, αυτή την ταλαιπωρία, αυτό το Γολγοθά. Και τον έλεγχο. Με 4,75 και τον έλεγχο. Δεν πρέπει να απαιτήσουμε την αυτοδυναμία μας σαν χώρα. Κύριε Κορκίδη, με συγχωρείτε, αν μπορούμε να πάμε να δούμε στην... Ωραία, είμαστε λοιπόν. Έφτασε η κυρία Μέρκελ, Κώστα. Βλέπουμε πλάνα από τη δημόσια τηλεόραση. Είναι το μπέζ που λέγαμε και λίγο πιο σκούρο. Ναι, το λίγο πιο σκούρο, λαχανί. Στην Αθήνα λοιπόν βρίσκεται, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έφτασε πριν από λίγο η κυρία Μέρκελ. Είναι, συνοδεύεται από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τόνι Σαμαρά. Καθιερωμένες χειραψίες, τα χαμόγελα, οι κουβέντες. Τώρα δεν διακρίνω. 2:33 βλέπω. 2:30. Εσύ που είναι το πρόγραμμα. Έφτασε η κυρία Μέρκελ στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Επιβιβάζεται λοιπόν. Στο αυτοκίνητο. Θα πάρει τη γνωστή διαδρομή στην έρημη Συγκρού και όχι... Δεν θα υπάρχουν με ελληνικές και γερμανικές σημαίες να την υποδεχτούν, εκτός από τους στήλους όπου θα έχουν, πιστεύω, βάλει τις σημαίες. Αλλά κόσμος δεν νομίζω να υπάρχει και σχολεία όπως υπήρχαν παλιότερα όταν έφτανε κάποιος ηγέτης. Και μάλλον δεν θα πάει και από τη Συγκρού, θα πάει από την Αττική Οδό πια, γιατί έχει αλλάξει και το αεροδρόμιο. Το είχα ξεχάσει αυτό.
Άρα δεν νομίζω ότι στην Αττική Οδό να έχει βάλει ο Μπόμπολας σημαίες. Βλέπουμε λοιπόν πάντα τα πλάνα από τη δημόσια τηλεόραση, από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου πριν από λίγο έφτασε η Γερμανίδα καγκελάριος, η κυρία Άγγελα Μέρκελ. Μνημόνιο συναντήληψης για την δημιουργία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου και του Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη στα πρότυπα της Γερμανικής Τράπεζας θα υπογράψουν, αναμένεται να υπογράψουν ο Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς και η κυρία Μέρκελ μετά τη συνάντησή τους σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η οικονομική εφημερίδα Χάζεπλατ, ο Πρωθυπουργός και η Καγκελάριος επιθυμούν να προωθήσουν τη δημιουργία μιας τράπεζας για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με φθηνά δάνεια. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι δύο χώρες θα συνεισφέρουν 100 εκατομμύρια στο ταμείο. Είναι το γνωστό ποσό αυτό το κατοστάρικο που ανεβοκατεβαίνει στα χείλη των αξιωματούχων της Γερμανίας, όποτε υπάρχει ιστορία. Επιτέλους να το δούμε έστω αυτό το κατοστάρικο. Κυρία Μέρκελ, στο ίδιο νομίζω αυτοκίνητο με τον κύριο Σαμαρά. Σωστά. Ναι. Η σχεδιαζόμενη συμφωνία γίνεται προκειμένου να προωθηθεί το σχέδιο που έχει μείνει στάσιμο, αναφέρει η γερμανική εφημερίδα, και επισημαίνει ότι ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Σόιμπλε, είχε ήδη από τον περασμένο Ιούλιο συμφωνήσει τη συμμετοχή της Γερμανίας μέσω της KfW, ενώ στα σχέδια περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Γαλλία. Λοιπόν, έφυγε η κυρία Μέρκελ από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Κατευθύνεται μαζί με τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με το πρόγραμμά της, σε κεντρικό ξενοδοχείο. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με τον Σωτήρη Σκουλούδη. Έχουμε τον κύριο Κορκίδη. Κύριε Κορκίδη, μας συγχωρείτε για την διακοπή. Αλίμονο. Έφτασε η κυρία Μέρκελ στην Αθήνα. Ή πιστεύω ότι έτσι λίγο θα τιμούσε τα χρώματά μας. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω ότι σε αυτή τη συνάντηση το απόγευμα θα είμαι και εγώ ως εκπρόσωπος των μικρομεσαίων για το θέμα του αναπτυξιακού ταμείου. Για αυτή την τράπεζα, την αναπτυξιακή τράπεζα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ζητούσαμε και μάλιστα, αν θυμάστε, είχαμε προτείνει ότι επειδή εμείς είχαμε μια δομή συνεταιριστικών τραπεζών, θα μπορούσαν κάλλιστα να μετατραπούν, να μετεξελιχθούν σε μια τράπεζα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βλέπουμε ότι επελέγει η έδρα του Λουξεμβούργου, γιατί δεν μπορούσε να δημιουργηθεί μια άλλη τράπεζα στη χώρα μας λόγω της κατάστασης που βρισκόμασταν. Τώρα που αλλάζουν τα δεδομένα, ίσως διευκολυνθεί η κατάσταση και βρεθεί μια άλλη λύση. Συντομότερη και πιο, αν θέλετε, κοντά στην πραγματικότητα και τη δομή της ελληνικής οικονομίας. Αυτή η ιστορία με την τράπεζα που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι έχει κολλησιεργήσει. Πιστεύετε ότι μπορεί να μπει σε κίνηση πολύ σύντομα? Εάν αυτό το κατοστάρικο που είπατε και εσείς καταβληθεί επιτέλους, γιατί μας το κουνάνε αλλά δεν το καταθέτουν. Ακριβώς. Νομίζω ότι θα μπορεί να γίνει πραγματικότητα, μάλιστα. Ναι, και θα έχει σημαντική απήχηση στην... Σαφέστατα, γιατί θα ξεκολλήσει το 1,5 δις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που είναι για τους μικρομεσαίους, εκεί που θα πρέπει να παίρνει το 50% όπως γίνεται σήμερα με δανεισμό και με εγγυήσεις που δεν υπάρχουν, θα μπορεί μέσω αυτού του ταμείου να περάσει επιτέλους ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Αυτή είναι η λύση, αυτά είναι που ζητάμε, νομίζω αυτά έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και ένα χρόνο. Και γενικά το είπατε ότι η εκκρεμία από πέρσι τον Αύγουστο ίσως είναι... Ένα χρόνο νωρίτερα. Και περισσότερο, κύριε Κορκίδη, ίσως. Ακριβώς. Έτσι το ξέρουμε, το παρακολουθούμε. Και καιρός είναι, με βάση περιπτώσει, όπως είπατε και εσείς, κύριε Παπατσάκονα, τα λόγια να γίνουν πράξεις. Το κακό είναι βέβαια ότι γίνονται σε μια προεκλογική περίοδο. Ακριβώς. Γιατί δηλαδή συνηθίζεται πια αυτή η ιστορία, δεν έχει αλλάξει σε δομές. Πάντα περιμένουμε τις παροχές να τις δώσουμε στο τέλος μιας εκλογικής περίοδου. Δηλαδή όταν επίκυνται εκλογές. Έχετε δίκιο. Δυστυχώς έχει γίνει συνήθεια, κακή συνήθεια μάλιστα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας επωφεληθούμε έστω και αυτή την περίοδο να πάρουμε τα αυτονόητα. Θα συζητήσετε και με την κυρία Μέρκελ, κύριε Κορκίδη. Θα μας δοθεί νομίζω ένα τρίλεπτο να κάνουμε μια τοποθέτηση ο καθένας για τον κλάδο του. Τρίλεπτο. Τρία λεπτά. Μάλιστα. Ναι. Την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για το θέμα του ότι μπορούμε να γίνουμε μικροεξαγωγής
και ακριβώς αυτό που σας είπα, ότι θα πρέπει να επανέλθουν οι πιστώσεις οι χρονικές όπως τις είχαμε και πριν μπούμε σε αυτή την διαδικασία. Μάλιστα. Τι περιμένετε να σας απαντήσει η κυρία Βέγγε, κύριε Κοκκίνη? Δεν ξέρω. Ειλικρινά είμαι, έχω και εγώ την ίδια πορεία με εσάς. Ναι. Το ίδιο ρωτάω στον εαυτό μου. Θα μπορώ να το ξέρω κατά τις 5-6 η ώρα το απόγευμα. Θα μας το πείτε ίσως αύριο. Τι με, πολύ χαρά. Με πολύ χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοκκίνη. Καλό απόγευμα και καλή επιτυχία στην... στο ερώτημα σας. Είναι μια εμπειρία. Είναι μια εμπειρία κι αυτή. Αναφίβολα, αναφίβολα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Πάμε στον Σωτήρη Σκουλούδη. Σωτήρη, έρχεται η κυρία Μέρκελ. Γεια σας και πάλι από το ξενοδοχείο Χίλτον. Έρχεται, ενημερωθήκαμε και γι' αυτό βλέπετε έναν αναβρασμό στη συγκεκριμένη αίθουσα όπου βρισκόμαστε, όπου θα διεξαχθεί το πρώτο φόρουμ όπου η κυρία Μέρκελ θα έχει συνάντηση με νέους επιχειρηματίες. Κυρίως με επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν μια δική τους ιδέα και την εξελίσσουν προς όφελος βεβαίως και της ελληνικής οικονομίας. Με περισσότερους από 20 λοιπόν νέους Έλληνες επιχειρηματίες θα βρεθεί εδώ η Άγγελα Μέρκελ. Για λίγη ώρα στην αρχή θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τις πρώτες δηλώσεις και τι θα υποθεί. Στη συνέχεια όμως η συνάντηση θα είναι και κλεισμένο των θυρών, όπως και η συνάντηση που θα ακολουθήσει στη συνέχεια, δηλαδή στις 4:20 μετά από μία ώρα, οπότε και η κυρία Μέρκελ θα δει εκπροσώπους μεγάλων επιχειρήσεων για ακόμα μία ώρα, μέχρι και να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για το κυρίως μενού, ας το πούμε έτσι, της επίσκεψής της στην Ελλάδα. Βλέπουμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση. Δημοσιογράφοι μόνο διαπιστευμένοι, επιχειρηματίες βρίσκονται εδώ. Στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και μαζί τους, αλλά κυρίως και στη συνέχεια να μάθουμε τι ακριβώς υπόθηκε με την Γερμανίδα Καγκελάρου. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε αυτό. Τόσο το feedback, ας το θέσουμε έτσι, που θα λάβει η ίδια από τους νέους Έλληνες επιχειρηματίες, όσο και αυτά που θα πει στους ίδιους. Ναι. Βλέπουμε την κοσμοσυρωή, με τα δίκτυα. Άνοιξε. Τι, δεν μιλάει? Σωτήρη, ναι. Είχαμε ένα... απλώς διάλογο, άνοιξε το Σωτήρη, μας ακούς? Ναι, είδαμε και τα υπόλοιπα τηλεοπτικά συνεργεία. Πόσα συνεργεία ξέρεις, πόσα είναι, έχεις μετρήσει, ναι. Έχεις μάθει? Δεν μας ακούει ο Σωτήρης? Είναι τουλάχιστον 10. Ναι, σε ακούω, Κώστα. Είναι περισσότερο από 10 τα τηλεοπτικά συνεργεία, και όχι μόνο τα ελληνικά, αλλά και πρακτορία από διάφορα μέρη του κόσμου, από το Reuters, το ZDF, το γερμανικό φυσικά βρίσκεται εδώ προκειμένου να καλύψει την άφηξη της κυρίας Άγγελα Μέρκελ. Μεγάλο το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και όχι άδικο, καθώς είναι η πρώτη άφηξη, το έχετε πει και εσείς, φαντάζομαι, πολλές φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής σας. Είναι μια σημαντική άφηξη αυτή, καθώς η Άγγελα Μέρκελ έρχεται όχι εν μέσω της κρίσης, όπως είναι τον Οκτώβριο του 2012, αλλά εν μέσω ενός θετικότερου κλίματος για τη χώρα μας. Και αυτό βεβαίως φαίνεται, το διαβάσαμε και στο άνθρωπο που έγραψε, Κώστα, σχετικά με το πώς ανταποκρίνεται, μάλλον, ο γερμανικός τύπος συνείδηση της εξόδου της χώρας μας στις αγορές, αλλά και το τι αναμένεται να υποθεί και να συζητηθεί στις συναντήσεις που θα έχει τόσο με Έλληνες επιχειρηματίες, όσο βεβαίως και με τον Πρωθυπουργό. Να σου κάνω μια πιο αδιάκριτη ερώτηση, αν μου επιτρέπεις. Σας ψάξανε όταν μπήκατε βεβαίως, μέσα? Βεβαίως, το θέλεις. Σας ψάξανε? Ναι, βεβαίως. Ο έλεγχος ήταν εξονυχιστικός. Ο έλεγχος ήταν εξονυχιστικός και στην είσοδο του ξενοδοχείου. Να σας πω ότι... Γιατί παγώσε? Δεν σε ακούσαμε. Από το εκεί κλούβες τον ΜΑΤ. Ναι, ακούγουμε τώρα. Ναι, Σωτήρη, τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα. Για ξαναπροσπάθησε να μας το πεις. Το λοιπόν που σας έλεγα, Κώστα και Κωνσταντίνα, είναι ότι τα αστυνομικά μέτρα στο συγκεκριμένο σημείο είναι πάρα πολύ αυστηρά. Απαγορεύεται η πρόσβαση στα οχήματα σε μια μεγάλη κτίνα γύρω από το ξενοδοχείο. Και έχει εξονυχιστικός που γίνεται και γύρω. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα στην γραμμή. Θα τα πούμε σε λίγο, θα το κοιτάξουμε να το φτιάξουμε. Πάμε στο Λάμπρο. Πάμε στο Λάμπρο να μας πει, να τον ειδοποιήσουμε καταρχήν ότι. Λάμπρο, έφτασε η κυρία Μέρκελ. Κοιτάξτε, εγώ παίρνω τα σήματα καπνού. Είδα το ελικόπτερο και κατάλαβα με το που βλέπω το ελικόπτερο επάνω. Ναι. Άρα λοιπόν λέω, ήρθε η κυρία Μέρκελ στο αεροδρόμιο. Εδώ είναι όλα έτοιμα. Μετά το κεντρικό ξενοδοχείο που θα έχει τα δύο φόρουμ εκεί που θα μιλήσει στους επιχειρηματίες. Mm-hmm.
και τη συνάντηση που θα έχει. Θα έρθουν εδώ 5 και 4, 5 και μισή. Mm-hmm. Θα παραμείνουν αρκετή ώρα με τον Αντώνη Σαμαρά. Θα συζητήσουν κατηδίαν. Θα δεχτεί ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Mm-hmm. Φαντάζομαι της κρατικής τηλεόρασης και της γερμανικής. Mm-hmm. Αν πέσω το λαχείο και σε κανέναν. Να πω ότι πρόκειται περί υπερπαραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι μέσα ακριβώς, δηλαδή στα σκαλιά του προεδρικού, ναι, του Μεγάρου Μαξίμου, υπάρχουν δύο κάμερες. Μία δηλαδή από την μπροστά πλευρά και μία δεξιά. Οπότε θα καλύπτει όλο το περπατητό που θα έχει ο Σαμαράς με την κυρία Μέρκελ, που θα ανέβει πάνω στα σκαλιά. Υπάρχει ένας γερανός ο οποίος θα καλύπτει την είδο του Αττικού. Και αυτό μας διευθυνθεί αστυνομική, μην κλέψουμε το πλάνο. Δύο κάμερες ακριβώς έξω από την είσοδο του Μεγάρου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, έχουμε, όπως έλεγα και πριν, μετά το Champions League είναι έτσι σήμερα. Μόνο που 5 δεύτερα μας έδειξε γεύση και μας έφυγε, μας παράτησε. Μας έδειξε για λίγο ή μας έδειξε παραπάνω. Μας έδειξε λίγο όταν βγήκε από το αεροπλάνο και μετά ξαναγύρισε στην Αυστραλία. Μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, μπήκανε στο αυτοκίνητο και φύγανε. Έρχονται. Όχι. Πάνε για το... Τώρα, πάνε σε κεντρικό ξενοδοχείο. Δεν ξέρω, πάντως εμείς βλέπουμε ότι η ΕΡΤ αντιγράφει ένα στοιχείο μόνο. Το όνομα της ζούγκλας. Δηλαδή μας δείχνει ζούγκλα. Σωστό. Ναι. Ωραίο αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν πάνε στη ζούγκλα και μέσω ζούγκλας έρθουν στην Ηρώδη του Αττικού. Καλό και αυτό. Πάντως έχουν κλείσει και τον εθνικό κήπο. Ναι. Είπαμε ότι το κέντρο σήμερα θα είναι απροσπέλαστο. Πραγματικά υπάρχουν 6.000 αστυνομικοί ούτως ή άλλως, οι οποίοι δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο, υπέρ το δέον θα έλεγα εγώ. Εντάξει, καταλαβαίνω, αλλά μην ξεχνάνε ότι είμαστε και εντολές έχουν αυτοί. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τους... Μα το καταλαβαίνω, αλλά οι εντολές έχουν και ένα όριο. Δηλαδή, ξέρουμε κι εμείς μέχρι που ενοχλούμε ή δεν ενοχλούμε. Έχουμε την κόκκινη γραμμή από μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να μας παίρνουν τώρα και να μας στέλνουν στην άλλη άκρη της γης για να κάνουν να καλύψουμε ένα θέμα. Καλή συνεργασία χρειάζεται. Και διάθεση πάνω απ' όλα. Αυτό είναι, το ένα χέρι τριβιτάλο. Εγώ, εμείς εδώ τώρα, ξέρετε, επικρατεί ησυχία και ξαφνικά θα αρχίσουν να έρχονται όλοι μαζί. Ναι. Και εκεί θα γίνει αυτό το μισάωρο του αναβρασμού εδώ, mm-hmm, του συνοστισμού. Θα μπούμε μέσα στο προεδρικό, στο Μέγαρο Μαξίμου. Mm-hmm. Τι ώρα υπολογίζεις, Λάμπρο? 5 και 4. Έχω και 4. Ναι, κρατάει πολύ αυτό. Κοίταξε, Κωνσταντίνα. Κοίταξε, είχε πει 2 και μισή έφτασε. Μα τι το συζητάς, Γερμανοί. Τέλος. Γερμανοί, μην το συζητάς. 3 και 4 νομίζω θα ξεκινήσει. Τελείωσε. Καλύτερα από τους Άγγλους. Εδώ όμως τι διαπιστώνουμε? Ότι ενώ έρχεται πάρα πολύ λίγες ώρες στην Ελλάδα για δεύτερη φορά, θα περάσει τις περισσότερες από αυτές μαζί με τις. Με τους μικροεπιχειρηματίες, που σημαίνει ότι δίνουν πάρα πολύ έμφαση και η ελληνική κυβέρνηση και η γερμανική στο θέμα της ανάπτυξης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θέτουν αυτό το θέμα που ήρθε τώρα και ήρθαν και αυτά τα θετικά νέα με τις αγορές και τα λοιπά, είναι το επόμενο βήμα, ανάπτυξη και το θέμα της ανεργίας. Αυτά τα δύο καυτά θέματα που απασχολούν όχι μόνο την ελληνική κοινωνία, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Εκεί πάνω δηλαδή θα στηριχτούν τα επόμενα χρόνια για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτόν τον εφιάλτη, μάλλον τους εφιάλτες που απειλούν. Οχ, έρχονται οι μεγαλοσχήμονες. Βλέπω τώρα. Ποιος έρχεται, αλλά... Λάμπρο? Έρχονται κάτι εδώ με σαρδελάδες. Βλέπω εδώ χρυσά άστρα και τέτοια. Καταλαβαίνω που θα μας πάνε σε λίγο. Τέλος πάντων, εγώ έχω διαπίστωση, δεν πήρα ούτως ή άλλως. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν να δεις διαπίστωση του μεσογράφου και να μην μπορεί και ο κάμεραμαν να κάνει τη δουλειά του. Γιατί εμείς είμαστε ένα. Κάμεραμαν και Λάμπρο, κόσμο έχει. Δεν κόσμο. Έχει, δεν περνάει τίποτα, λέμε. Τίποτα. Τίποτα. Τι θα δει η κυρία Μέρκελ, δεν μπορώ. Α, πίσω από το Μέγαρο Μαξίμου, ναι, στο πλαϊνό κομματάκι, έχει στηθεί ένας μπουφές για τους δημοσιογράφους. Ναι. Γιατί θα έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον ξένοι ανταποκριτές. Βέβαια, αυτοί που συνοδεύουν την κυρία Μέρκελ θα προλάβουν, φαντάζομαι, να τσιμπήσουν κάτι μέσα στο προεδρικό Μέγαρο. Μη στρώμα απ' έξω. Mm-hmm. Προσφέρουν καφεδάκι. Έχει πορτοκαλά, δεν μας προθυμίσει και κανένας που καταγράφουν τα γεγονότα. Και είναι στην πίσω πλευρά. Μαζί με τα link, τα λεγόμενα link, τα φορτηγά της NET που θα στείλει την εικόνα που έχουν σηκώσει επάνω τις κεραίες, mm-hmm, για να μπορέσουν να δώσουν την εικόνα. Μια εικόνα στην οποία ποντάρει τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η γερμανική, γιατί ποντάρουν εν ώψη των ευρωεκλογών. Και η κυρία Μέρκελ μπορεί να πει στους ευρωσκεπτικιστές που θέλουν να φύγει η Γερμανία από το ευρώ και να επιστρέψει στο Μάρκο,
αλλά και στην πλευρά των αριστερών, οι οποίοι την πιέζουν να χαλαρώσει λιγάκι τα μέτρα λιτότητας. Δηλαδή, έχει αυτό το δίπολο η Μέρκελ να αντιμετωπίσει και ο Σαμαράς που έχει να αντιμετωπίσει εδώ το κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά και τα όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Προς το παρόν κατάφερε να ξεπεράσει τη σκύλα και τη χάριδη του Μπαλτάκου χωρίς να πληγωθεί το, ή μάλλον να πάθει ζημιά στο καράβι, αλλά να δούμε τι γίνεται μετά που θα φύγει η κυρία Μέρκελ, καθώς οι χρυσαυγίτες απειλούν με νέα στοιχεία να φέρουν στο φως. Είπαμε την προηγούμενη φορά που είχα μιλήσει για τον Γιάννη Μιχελάκη ότι είπε και στα δικά σας, το είχε πει ο Ζησιμόπουλος Χρύσης Αυγής. Είδαμε χθες κάτι ψηλήσει για τον Μιχελάκη. Θα δούμε την άλλη εβδομάδα τι ετοιμάζουν. Πάντως προς το παρόν η κυβέρνηση αισιοδοξεί και εμφανίζεται σήμερα χαμογελαστή, θα έλεγα, γιατί όλος ο κόσμος μιλάει για την Ελλάδα με τα καλύτερα λόγια. Αυτό πρέπει, θέλοντας και εμείς, να το ομολογήσουμε. Και να το συνυπογράψουμε. Και σίγουρα δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα μαύρα. Σωστά, λάμπρο. Κωνσταντίνα και Κώστα, και ο ντόρος που γίνεται εδώ και 2 χρόνια, 4 χρόνια για την Ελλάδα, στο θέμα του τουρισμού μας έκανε καλό. Ήταν η καλύτερη διαφήμιση που μπορούσε να γίνει στον τουρισμό μας. Και αυτά τα 17 εκατομμύρια που λένε περιμένουν τουρίστες, από πού θα έρθουνε? Από την καλή καμπάνια που πληρώσαμε και κάναμε? Αν δεις αγώνες μπάσκετ και δεις αγώνες ποδοσφαίρου, ένα σήμα περνάει και ας μην πούμε ποιας χώρας. Έτερον εκάτερον. Δεύτερον, το ότι συζητάνε έστω και αρνητικά με την έννοια ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα το ένα τ' άλλο, όποιος λέει άλλος τι γίνεται εδώ, Ελλάδα. Πρώτο θέμα το ένα, πρώτο θέμα το άλλο. Χθες όμως ήμασταν η ευχάριστη είδηση, καθώς όλα τα διεθνή δίκτυα είχαν ως πρώτη δεύτερη είδηση την Ελλάδα και το ότι βγήκε στις αγορές. Είναι γι' αυτό ένα καλό μήνυμα. Τώρα, αυτό μακάρι να φτάσει γρήγορα και στην τσέπη του Έλληνα πολίτη. Αλλά προς το παρόν είπαμε, σας είπα και πάλι, τι είπαν οι Financial Times για το ούζο και τον αλκοολικό. Άρα λοιπόν θέλει υπομονή. Αυτό δεν το συμμερίζεται ο χαμηλός συνταξιούχος, ο άνθρωπος που του κόψαν το κατοστάρικο, αυτός που δεν έχει στον ήλιο μοίρα ή εκείνος που δεν έχει να δώσει τα απαραίτητα στο παιδί του για το σχολείο, τα φροντιστήρια, τα νοσοκομεία, την υγεία μας παντού. Όλα αυτά δεν τα συμμερίζεται ο κόσμος της Ελλάδας, ο περισσότερος, γιατί αυτή η κρίση έχει χτυπήσει όλη την κοινωνία. Αισιόδοξα τα μηνύματα, αλλά μέχρι εκεί. Να δούμε και τι θα μας πει. Λοιπόν, Λάμπρο, να πούμε, 2:30 προσγειώθηκε η κυρία Μέρκελ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η Γερμανίδα Καγκελάριος επισκέπτεται την Αθήνα για δεύτερη φορά. Έτσι. Ναι. Την υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. 2:35 η κυρία Μέρκελ αναχώρησε από το Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με τον Πρωθυπουργό για να μιλήσουν σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα. 5 με 5 και 4 θα είναι εδώ. Ωραία. 4 μάλλον θα είναι εδώ. Το Μέγαρο Μαξίμου και μετά. 3 και 4 θα ξεκινήσει λοιπόν. Ενδεχομένως να προλάβει να φάει και 2 μπουκές και να με φόντο την Ακρόπολη να δει και λιγάκι τον πολιτισμό μας. Ούτως ή άλλως κακά τα θέματα τώρα. Έχει εδώ και ωραία μέρα σήμερα, Λάμπρο. Έχει ωραία μέρα, πολύ ωραία μέρα. Mm-hmm. Έχει ένα αεράκι. Δεν ξέρω αυτό αν είναι αέρας ανάπτυξης ή αέρας αισιοδοξίας. Πάντως καλώς φαίνεται. Δεν φαίνεται αέρας που μπορεί να τα παρασύρει όλα στο πέρασμά του. Ελεγχόμενος θα έλεγα, Κωνσταντίνα μου. Mm-hmm. Πιστεύω να έχει λίγο χρόνο να δει και τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας, να δει αυτή την πλευρά την ήσυχη της Ελλάδας, γιατί την άλλη είπαμε ούτως ή άλλως την πλατεία Κλασμόνος, ναι, όπου θα την κηρύξουν περσόνα non grata, δεν θα τη δει σε καμιά περίπτωση. Βέβαια εκεί μέσα υπάρχει και αυτή η υπερβολή, είναι ένας δύο γραφικοί που κυκλοφορούν με μια φωτογραφία του Χίτλερ, με το πρόσωπο της Μέρκελ και το μουστάκι. Εντάξει, εμείς δεν το συμμεριζόμαστε αυτό με την έννοια ότι ο ελληνικός λαός, είπαμε και πάλι, δεν μπορεί να εντάξει με τους Γερμανούς. Είμαστε φιλόξενος λαός και οι Γερμανοί, ωραίος λαός είναι. Είμαστε. Η αλήθεια είναι λέγεται, γιατί είμαστε φιλόξενοι. Οι Γερμανοί είναι πάρα πολύ ευγενικός ως κόσμος πραγματικά. Για όσους τους ξέρουν, είναι πάρα πολύ ευγενείς οι Γερμανοί και δεν σε κλέβουν, δεν προσβάλλουν κανέναν πραγματικά. Βέβαια, δεν συμφωνώ με όλους τους Γερμανούς, γιατί μην ξεχνάμε την προσβολή που μας έχουν κάνει επανειλημμένα κάποια περιοδικά γερμανικά. Ναι, συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ, όπως η Griechen sind Betrüger, οι Έλληνες είναι απατεώνες. Ακριβώς. Βέβαια, αυτό το έλεγε και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, έτσι, ο Ελληνοαμερικανός Πρωθυπουργός. Ας με επιτραπεί να χρησιμοποιήσω και εγώ λίγο έτσι την αργό, κάτι κολοφυλάδες. Ας με επιτραπεί έκφραση, συγγνώμη, γιατί όταν αυτοί δεν προσέχουν τα πρωτοσέλιδά τους και εμείς ως δημοσιογράφοι δεν προσέχουμε τα λόγια μας. Ήρθανε να το δάχτυλο να το βάλουν εκεί που ξέρουν, μας το δείχναν με την Αφροδίτη της Μήλου, γιατί η Ελλάδα υποφέρει για αυτή την Ευρώπη την
την Ευρώπη των εργαζομένων, για αυτή την Ευρώπη της ευημερίας. Υποφέρει λοιπόν για να μην πέσει το οικοδόμημα ολόκληρο, γιατί και η Γερμανία θα είχε ακούσει μια πιθανή κατάρρευση της Ελλάδας, δεν είχε ακούσει και η Γερμανία και να μην αισθάνονται. Αυτό λέγαμε και πριν, λοιπόν, Λάμπρο, με τον Κώστα, ότι το πάντα είναι... η χώρα μας είναι στο επίκεντρο όλων των πολιτικο-οικονομικών εξελίξεων. Μα εκλογές είναι γερμανικές αυτές, πάλι μιλούσαμε για το μνημόνιο και για τρίτο πακέτο στήριξης και για πληστηριασμούς και όλα αυτά. Μα ευρωεκλογές τώρα, η κυρία Μέρκελ στην Αθήνα. Τι γίνεται? Εμείς είπαμε και το άλλο. Κάνουμε τις θυσίες μας και αισθανόμαστε Ευρωπαίοι. Το θέμα είναι κατά πόσο η Ευρώπη μας θεωρεί εμάς Ευρωπαίους. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτό είναι το θέμα μας. Και η κυρία Μέρκελ πρέπει να ξέρει ότι εδώ δεν έρχεται να συναντήσει σήμερα το προτεκτοράτο της. Έχει να συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν και αξιοπρέπεια και να δουλεύουν, ξέρουν και να δημιουργούν οι Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εγώ εκεί, αυτό πιστεύω, αν και θεωρώ ότι εντάξει, τη λιτότητα η Μέρκελ την έχει επιβάλει και στη Γερμανία. Βέβαια, εμείς γιατί να πληρώσουμε αυτό το πράγμα για το οικοδόμημα της Ευρώπης? Θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερη μοίρα, γιατί σήμερα οι αγορές πανηγυρίζουν και ο νέος με τα 10 πτυχία, όπου ο πατέρας έχει κάνει το 100 του παξιμάδι, θα πάει να πάρει 500 ευρώ και αν τα πάρει, και θα πρέπει να είναι και δούλος απέναντι στο αφεντικό του. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν τις επόμενες μέρες. Γιατί μόλις αρχίσει και κοπάς αυτός ο θόρυβος από τη μεγάλη αισιοδοξία, θα πρέπει να δούμε τα πραγματικά προβλήματα. Και εμείς θα βλέπουμε τα προβλήματα, γιατί είμαστε μέσα στην κοινωνία. Ούτε η κυρία Μέρκελ, ούτε ο Σαμαράς, ούτε και οι παρατρεχάμενοι που είναι γύρω τον Πρωθυπουργό, ούτε και εκείνη από τον Βενιζέλο που είπε ποιος Μπαλτάκος, όπως είπε ο Βενιζέλος, εδώ έχουμε όλα θέματα τώρα, η οικονομική ανάπτυξη της χώρας και όταν βγήκαμε τις αγορές. Και το ομόλογο άρχισε ξαφνικά, το ομόλογο το ελληνικό, να είναι περιζήτητο από τη στιγμή που έχουμε ταϊλανδοποίηση της πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικής ζωής του τόπου. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα όχι τα ελληνοδοποίηση, βουλγαροποίηση. Όταν ο Έλληνας πήρε το ομόλογο Κώστα μου, τον κατάντησαν να είναι διακονάρη αυτό το ομόλογο, γιατί πίστευσε στο ελληνικό κράτος, στο ελληνικό δημόσιο. Και το έκανε γαργάρο ο κύριος Αντιπρόεδρος. Να σας διακόψω να πάμε λίγο στο Σωτήρη Σκουλούδη, ο οποίος βρίσκεται στο Χίλτον. Σωτήρη, έφτασε η κυρία Μέρκελ? Όχι ακόμα, περιμένουμε. Όπως θυμίζετε, είμαστε μέσα στην αίθουσα. Βλέπετε τι σημαίνει, δεν θα αργήσει να καταστάσει εδώ. Να θυμίσουμε ότι θα κάνει κάποιες πρώτες δηλώσεις και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συνάντηση με το Φόρουμ των Νέων Επιχειρηματιών. Μάλιστα. Από λεπτό σε λεπτό δηλαδή, Σωτήρη. Ακριβώς. Η δημόσια τηλεόραση από ό,τι βλέπω δείχνει ακόμα την άφιξη ξανά και ξανά. Έφυγε από τη ζούγκλα και ξαναγύρισε στο αεροδρόμιο. Θέλω να θυμίσω ότι μια δήλωση που έκανε το πρωί η κυρία Μπακογιάννη, ότι η Μέρκελ χρωστά στη χώρα συγκεκριμένα προγράμματα απασχόλησης. Μ' άρεσε αυτή η δήλωση, γιατί μας χρωστάει πάρα πολλά η Μέρκελ, όχι η Μέρκελ, η Γερμανία. Και σε αυτό το σημείο θα διαφώνησα ήδη με τον Λάβρο που μας είπε για τους ευγενικούς Γερμανούς. Οι Γερμανοί, από όσο γνωρίζω και στα ταξίδια που έχω κάνει στη Γερμανία, είναι φιλέλληνες, αλλά φιλέλληνες με τους αρχαίους Έλληνες. Πάρα πολλοί από αυτούς μπορούν και σου απαγγέλνουν όμηρο, άσχετο αν δεν το καταλαβαίνεις τι σου λένε, γιατί είναι με ερασμιακή προφορά, αυτή του μαθαίνουν στα πανεπιστήμια. Με τους Έλληνες τους εκμεταλλεύονται όσο δεν λέγεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί στη Γερμανία, οι οποίοι όμως εξακολουθούν να είναι β' κατηγορίας πολίτες. Δεν έχουν οι Έλληνες που πηγαίνουν την ίδια μεταχείριση με τους Γερμανούς πολίτες, παρόλο που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως πρόσφατα μου είπε ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου, ένας φίλος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, ο οποίος προέρχεται από την Ανατολική Γερμανία και διδάσκει βέβαια στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, σε ένα Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, θεατρολογία, μου είπε λοιπόν ο φίλος μου Έρχαρτ ότι ακόμα οι πολίτες της Ανατολικής Γερμανίας παίρνουν σκάρτα τα 80% του μισθού του δυτικογερμανού πολίτη. Έφτασε η... βλέπουμε πλάνα από την δημόσια άφηξη, τηλεόραση. Εξωτερικά πλάνα από το ξενοδοχείο. Έφτασε η κυρία Μέρκελ στο ξενοδοχείο Χίλτον. Βλέπουμε λοιπόν την κυρία Μέρκελ με τον κύριο Σαμαρά. Μπαίνουν στο ξενοδοχείο.
Σωτήρη, Σωτήρη, να σου πω ότι έφτασε η κυρία Μέρκελ με τον Πρωθυπουργό. Άρα σε λίγα δευτερόλεπτα θα τους δούμε να καταφτάνουν εδώ στην αίθουσα που βρισκόμαστε για να ξεκινήσει το φόρουμ. Βλέπουμε τη ζωντανή εικόνα που μας στέλνεις, Σωτήρη, από την αίθουσα που θα βρεθεί σε πολύ λίγα λεπτά η κυρία Μέρκελ με τον κύριο Σαμαρά. Είναι φόρουμ, Σωτήρη, με νέους επιχειρηματίες, σωστά, που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους τομείς. Ακριβώς έτσι, Κωνσταντίνα. Περισσότεροι από 20 νέοι Έλληνες επιχειρηματίες που έχουν κάνει το δικό τους start-up, το δικό τους ξεκίνημα στον επιχειρηματικό κόσμο, επιλέγησαν λοιπόν για να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο φόρουμ. Να σας πω σε αυτό που λέγουμε προηγουμένως, που είναι περισσότεροι από 70-80 εκπρόσωποι του τύπου, δημοσιογράφοι, τεχνικοί, φωτορεπόρτερ που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα, προκειμένου να καλύψουν τα όσα υποθούν εδώ. Το πρώτο σκέλος, μάλλον, γιατί όπως είπαμε, όπως έχει ανακοινωθεί, μάλλον από ένα σημείο και μετά θα είναι με κλειστές που έχουμε καταφτάνει. Βλέπετε και την εικόνα μας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα τη δούμε να εισέρχεται μέσα στην αίθουσα. Όλα πολύ γρήγορα γίνονται, Σωτήρη. Έτσι ήταν, έγινε και την προηγούμενη φορά, το 2012. Κίνηση στην Αθήνα για την κυμμονή 10 κιλάριο Κωνσταντίνα. Κάθε φορά που έρχεται ανοίγουν οι δρόμοι, φτάνει αμέσως. Έτσι θα γίνει και τις επόμενες ώρες, τους επόμενους σταθμούς που έχει. Βλέπουμε τώρα λίγο πριν να μπουν στην αίθουσα. Το παρασκήνιο βεβαίως υπάρχει το σήμα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς γι' αυτό το εξάμεινο η χώρα μας προεδρία Συμβούλιο. Ακριβώς. Διακοσμητική ήταν αυτή η Προεδρία, γιατί είχαμε άλλα προβλήματα. Όπως είπαμε προηγουμένως... Να πούμε ότι είναι κλειστό το κέντρο της Αθήνας. Να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας. Αυτή τη στιγμή μπαίνει μέσα από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Βλέπουμε λοιπόν στα πλάνα, Σωτήρη, που μας στέλνεις. Από πίσω και η πόλη της Συνοδή της Αποστολής, της Γερμανίδας Αγγελαρίου. Με αυρότητα ο Έλληνας Πρωθυπουργός δείχνει που να καθίσει. Η κυρία Μέρκελ κοιτάει τα ταμπελάκια για να δει πού ακριβώς είναι η θέση της. Ευδιάθετη τη βλέπουμε, Σωτήρη. Χαμογελαστή. Χαμογελαστή ακριβώς. Τι ακριβώς έκανε τώρα με το ταμπελάκι εκεί? Κοίταξε να δει ποια είναι, η θέση της. Πού κάθεται. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν στα πλάνα μας την κυρία Μέρκελ στο ξενοδοχείο Χίλτον, όπου εκεί σε λίγη ώρα θα μιλήσουν σε φόρουμ με νέους επιχειρηματίες. Σωτήρη. Αν ακούτε ένα συνεχόμενο ήχο από το μικρόφωνο μου, ναι, όπως τώρα είναι τα δεκάδες κλάστ των φωτογράφων που βρίσκονται εδώ. Βλέπουμε εδώ η Μονίδα Καγκελάρης χαιρετάει τις Έλληνες επιχειρηματίες, τους νέους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι σιγά σιγά λαμβάνουν τη θέση ακριβώς απέναντι από το τραπέζι θα καθίσει η ίδια με τον Πρωθυπουργό. Ανταλλάσσει λίγα λόγια μαζί τους. Ο Αντώνης Σαμαράς παρακολουθεί τη σύντομη συνομιλία που έχει η Γερμανίδα Καγκελάριος με την Ελληνίδα επιχειρηματία. Ούτε αυτός. Πολλά χαμόγελα όπως βλέπετε. Αν μπορεί, Σωτήρη, έτσι να μας περιγράφεις. Ναι. Η κυμμονίδα Καγκελάριος λοιπόν περνάει, θα περάσει και από τα δύο τραπέζια που έχουν στηθεί για αυτόν τον σκοπό. Έχει χειραψίες, όπως βλέπουμε τώρα, με τους επιχειρηματίες από διάφορες επιχειρήσεις, οι οποίοι θα έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση μαζί της. Θα την ακούσουν, αλλά και θα τους ακούσει. Όπως θα συμβεί και την επόμενη ώρα, 4:20 και 20 και μετά, όταν και η Άγγελα Μέρκελ θα έχει συνάντηση και με εκπροσώπους μεγαλύτερων επιχειρήσεων στη διπλανή αίθουσα. Γνωρίζουμε ποιος τους επέλεξε. Συνοδεύεται πάντα από τον Πρωθυπουργό η κυρία Μέρκελ. Ποιος τους επέλεξε, τους νέους επιχειρηματίες? Ναι, Κώστα, επιλέγησαν από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Μάλιστα. Δηλαδή, έκανε μια έρευνα το Πρωθυπουργικό Γραφείο, επέλεξε τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, τους κάλεσαν εδώ, οι οποίοι βέβαια ήρθαν με χαρά, όπως μας έλεγαν, νέοι επιχειρηματίες νωρίτερα. Στη συνέχεια θα
Έχεις υπόψη σου τι επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν, να μας πεις κάποιο, κάποιες επιχειρήσεις. Ναι. Είναι διάφορες επιχειρήσεις, Κώστα, οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας, δηλαδή δημιουργούν καινούργια χρήσιμα προγράμματα, τα οποία μάλιστα τα εμπορεύονται και στο εξωτερικό, δεν είναι μόνο για τη χώρα μας. Τώρα βλέπουμε η Μονέρα Καγκυράδη να έρθει προς το σημείο που βρισκόμαστε. Χαιρετάει και τους υπόλοιπους νέους επιχειρηματίες. Και όχι απλά τους χαιρετάει όπως βλέπετε, αλλά ανταλλάζει και λίγα λόγια με καθέναν από αυτούς. Ακολουθούμε πάντα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος επίσης χαιρετάει τους νέους επιχειρηματίες. Κυρίως τεχνολογία, δηλαδή πληροφορική και τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Ακριβώς και εταιρείες κόσμος στις οποίες δίνεται η έμφαση στην κοινοτομία. Δηλαδή είναι νέες ιδέες οι οποίες βρίσκουν τους αναγκαίους χρηματοδότες και αρκετοί από αυτούς τους επιχειρηματίες που βλέπουμε δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, βεβαίως όπως καταλαβαίνετε, για τη χώρα μας, ελληνικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται και έξω. Είναι νέο εισόδημα αυτό, βεβαίως. Το στίχημα της ανταγωνιστικότητας που ακούγαμε. Που ακούμε τόσα χρόνια, βλέπουμε κάποιους από τους πραγματικούς εκπροσώπους αυτού του στοιχήματος, τους νέους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι με τις δράσεις τους και τις ιδέες τους φιλοδοξούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και ανάπτυξη της οικονομίας μας. Γι' αυτό το λόγο, αυτοί επιλέγησαν να βρεθούν σήμερα εδώ και να ακούσουν αλλά και να πούν τις απόψεις τους στην Γερμανίδα Καγκελάριο και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Νέοι επιχειρηματίες, Σωτήρη, έτσι. Ηλικιακά, ναι. Το βλέπετε, το διακρίνεται άλλωστε και. Και από την εικόνα μας δεν ξεπερνάει οι περισσότεροι από αυτούς τα 35 χρόνια της ηλικίας τους. Βλέπουμε τώρα αυτή είναι η τελευταία, τους οποίους χαιρετάει η Γερμανίδα Καγκελάριος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα καθίσουμε στη μέση της αίθουσας και για τα πρώτα 5 λεπτά θα είμαστε και εμείς εδώ να παρακολουθήσουμε. Γνωρίζεις, Σωτήρη, αν θα γίνει ζωντανή αναμετάδοση? Για τα πρώτα 5 λεπτά η ζωντανή μετάδοση κόστος είναι η δική μας. Αυτή που βλέπουμε τώρα από την εικόνα μας. Μάλιστα, Σωτήρη. Έχουμε και ήχο. Στη συνέχεια όμως η συνάντηση θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Θα σας βγάλουμε έξω δηλαδή? Είμαστε έτοιμοι να το παρακολουθήσουμε, Σωτήρη. Από ό,τι βλέπουμε στα πλάνα μας. Θα πρέπει να βγούμε έξω. Πολύ έτοιμα λοιπόν. Περιμένουμε τα πρώτα λόγια, είτε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, είτε από την Γερμανίδα Καγκελάριο. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε. Σωτήρη. Όχι, 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 όχι. Μαζί με αυτά τα νέα παιδιά επιχειρηματίες, τους οποίους συναντήσαμε τώρα με την Καγκελάριο, την οποία υποδεχόμαστε στην Αθήνα, οραματιζόμαστε μια Ελλάδα η οποία στα επόμενα της βήματα, στα βήματα δηλαδή της ανάπτυξης, θα δείξει αυτό το οποίο είναι το μεγάλο ζητούμενο, ιδιαίτερα για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Εξωστρέφεια, καινοτομία. Και νέα αυτά με νέες φρέσκες ιδέες. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είμαστε σήμερα ανάμεσά σας. Έχει γίνει πολύ μεγάλη εργασία με τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού για να φτιάξουμε μια κοινωνία και μια αγορά η οποία θα παράγει αντί να καταναλώνει, όπως είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Αυτό πλέον, αυτή η νέα Ελλάδα είναι σχεδόν πραγματικότητα ή όπως εσείς το λέτε στη γλώσσα συνήθως είναι out of beta, και θεωρώ ότι η χώρα μας διαθέτει έμψυχο υλικό πολύ μεγάλης ακτινοβολίας και εμβέλειας και θα μπορούσε ως εκ τούτου να γίνει
με αυτή τη γνώση των νέων ανθρώπων της, κέντρο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, με σημάδια και προοπτική εξωστρέφειας. Εσείς ως φιλόδοξοι επιχειρηματίες έχετε και τις γνώσεις και τις ικανότητες. Εμείς έχουμε την ευθύνη να δημιουργηθεί το πλαίσιο για να υπάρχει αυτή η επιχειρηματικότητα. Και επομένως η υπέρβαση των εμποδίων στο να έχετε αυτή τη δυνατότητα είναι για μας πρώτη προτεραιότητα. Δουλεύουμε επομένως στοχευμένα για την οικοδόμηση ενός ευνοϊκού οικοσυστήματος για νέους τομείς ανάπτυξης όπως είναι η ψηφιακή οικονομία. Και περπατώντας με την Καγκελάριο άκουσα ανάμεσά σας ειδικότητες και προϊόντα τα οποία έχετε ήδη κάνει, τα οποία πραγματικά ακουμπάνε από τη γη και τα αγροτικά προϊόντα μέχρι τα πιο εξειδικευμένα ψηφιακά καινούργιες εφευρέσεις οι οποίες υπάρχουν. Και αυτός είναι ακριβώς και ο νέος, ο πραγματικός λόγος αυτής της συνάντησης, να ακούσουμε νέες ιδέες, νέες προτάσεις από νέους ανθρώπους που αποφάσισαν να τολμήσουν και που κάνουν τις ιδέες τους πράξεις όντας οι ίδιοι οι CEOs της δικιάς τους ζωής. Ο ρόλος επομένως των νεοφυών επιχειρήσεων, των startups, για την μετάβαση σε αυτή την καινούργια οικονομία που θέλουμε είναι πολύ σημαντικός. Η εποχή που μια εθνική οικονομία βασίζεται μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις ή στο κράτος έχει πια γίνει παρελθόν. Εδώ κυριαρχούν νέες προσεγγίσεις, αξιοποιούνται καινοτόμες τεχνολογίες, εξειδικευμένα δίκτυα παροχής υπηρεσιών. Τα startups δηλαδή είναι επιχειρησιακές μονάδες που συγκεντρώνουν όλες αυτές τις νέες τάσεις, αλλά κυρίως συνιστούν κόμβους αριστείας, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι για μας θεωρούμε ότι στην Ελλάδα είναι προς το συμφέρον όλων να αξιοποιηθούν άτομα, δυνατότητες, προοπτικές, όπως εσείς. Οι Έλληνες διαθέτουμε επιχειρηματικό πνεύμα, όταν τολμάμε τα καταφέρνουμε και πιστεύω ότι πιο απτή απόδειξη ότι τα καταφέρνουμε είστε εσείς οι ίδιοι. Και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα ανάμεσά μας και νομίζω ότι και η Καγκελάριος θα ήθελε να έχουμε μια συζήτηση μαζί σας με το τι έχει κάνει ο καθένας ή καθεμιά σας, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε ακόμα, τι ήταν εκείνα τα οποία θα θέλατε προκειμένου να πάμε ακόμα πιο μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ από πλευράς μου θα ήθελα να σας πω ένα ευχαριστώ. Χαιρέτησα τους περισσότερους από εσάς, εκτός από τους τέσσερις εδώ από την άλλη πλευρά, που λίγο τους έχασα, αν θέλετε, γιατί δεν μπορούσα να διακρίνω ποιοι είναι δημοσιογράφοι και ποιοι νέοι επιχειρηματίες. Άρα λοιπόν και σε εσάς, προς εσάς, καλώς ήρθατε. Ήρθα σήμερα εδώ για να μάθω κάποια πράγματα από εσάς, να ακούσω τις ανησυχίες σας, την πρόοδό σας και ήθελα πραγματικά να ρίξω μια ματιά στο μέλλον και να συζητήσω με νέους ανθρώπους που έχουν αναλάβει νέες πρωτοβουλίες, που ενδεχομένως έχουν επιτυχίες ή μπορεί να έχουν ακόμα κάποιες ανησυχίες και προβλήματα. Κάποιοι από εσάς προέρχονται από το DAAD και άρα γνωρίζετε και κάποια γύρω από την Ελλάδα. Ποια είναι τα συμφραζόμενα, γνωρίζω ποια είναι η δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνεται και η οποία διαρκεί ακόμα για την Ελλάδα, για αρκετούς ανθρώπους, γιατί σε αυτή τη χώρα υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες και τόσες ευκαιρίες που μπορεί κανείς να ανοικοδομήσει πράγματα. Αλλά βέβαια ο δρόμος είναι δύσκολος. Υπάρχουν οι παραδοσιακοί τομείς που είναι ο τουρισμός, που είναι η αγροτική οικονομία, όπου νέες μέθοδοι, νέες προσεγγίσεις μπορούν να αναπτυχθούν, μπορεί να στοχεύσει κανείς σε νέες ομάδες και μπορεί κανείς να ακολουθήσει νέους δρόμους. Αλλά σκέφτομαι και άλλους τομείς, όπως τον τομέα των υπηρεσιών, που μπορεί να δραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.
Γιατί σήμερα πια μπορεί, θέλει κανείς να επικοινωνήσει διεθνώς, θέλει να έχει επαφή με όλον τον κόσμο και το ίντερνετ αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για όλους. Και όταν κανείς κοιτάζει με νέες ιδέες να υποφεληθεί από αυτά τα νέα δίκτυα και όχι μόνον, μπορεί να προσεγγίσει νέες αγορές. Γνωρίζω ότι στη Γερμανία παραμένει το πρόβλημα πώς μπορεί κανείς να προσελκύσει την σωστή χρηματοδότηση. Μίλησαμε πάρα πολύ από αυτού με τον Υπουργό Οικονομικών Ανάπτυξης, με τον Πρωθυπουργό, με τους δικούς μας υπουργούς και επιθυμούμε να δώσουμε μία όθηση σε, σε αυτές τις νέες επιχειρήσεις όπου θα συμβάλλει τόσο η Γερμανία όσο και η Ελλάδα. Τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί νομίζω ότι το σημαντικότερο και πιο δύσκολο είναι πώς μπορώ να έχω κεφάλαιο, πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στο κεφάλαιο, πώς μπορώ να διευρύνω την επιχείρηση. Και έτσι λοιπόν φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε και για αυτό το θέμα, αλλά και για πολλά άλλα ζητήματα. Είμαι της άποψης ότι μετά από όλα όσα ήταν αναγκαία αναφορικά με μεταρρυθμίσεις, διορθωτικές μεταρρυθμίσεις και θα είναι αναγκαίες και στο μέλλον, η Ελλάδα αποκτά περισσότερες δυνατότητες. Περισσότερες δυνατότητες από ό,τι δυσκολίες που είναι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα μεγάλη υψηλή ανεργία και ίσως πολλοί άνθρωποι δεν διαβλέπουν ακόμα την ανάπτυξη και την εξέλιξη. Προσωπικά, προέρχομαι από μια εκλογική περιφέρεια στην Βορειοανατολική Γερμανία, όπου χαράχτηκε πραγματικά από αυτή την φάση της επανένωσης των δύο Γερμανιών, μια θαυμάσια υπόθεση από τη μία πλευρά, που αποκτήσαμε αυτή την ελευθερία που δεν είχαμε πρώην στην πρώην λαοκρατική δημοκρατία της Γερμανίας. Από την άλλη όμως ήταν και μεγάλο πρόβλημα αυτό. Γιατί ξαφνικά πάρα πολλά επαγγέλματα τα οποία ήταν απαραίτητα στην Ανατολική Γερμανία παλιότερα δεν είχαν πια κάποια χρήση, γιατί η αποτελεσματικότητα ήταν διαφορετική. Και έτσι πολλοί άνθρωποι βίωσαν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Για τον λόγο αυτό έχω μια απόλυτη εικόνα του βάρους και της επιβάρυνσης που ισχύει για πολλούς εδώ στη χώρα σας. Και παρόλα αυτά, στη βάση αυτής της εμπειρίας, μου επιτρέπετε να πω ότι πολλοί πήραν τον σωστό δρόμο με θάρρος και αποδείχτηκε ότι υπήρξαν πολλές ευκαιρίες στον επόμενο, στον καινούριο τους δρόμο, στη καινούριο τους πορεία. Και όταν βλέπω τώρα, κοιτώ τους νέους ανθρώπους, αυτούς που κινούνται πλέον και έχουν μεγαλώσει σε ολόκληρη τη Γερμανία, σαν ενωμένη Γερμανία, βλέπω ότι έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα. Και είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι ακριβώς αυτό θα συμβεί και στην Ελλάδα, παρά την δύσκολη πορεία στην οποία βρίσκεστε. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, αγαπητέ Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε εδώ. Δεν ξέρω τι θα πείτε προς τους φίλους σας και γνωστούς σας ότι πήγατε να μιλήσετε με την καγκελάριο. Δεν ξέρω αν σήμερα το βράδυ θα σας επιτρέψουν οι φίλοι σας να σας δεχτούν ανάμεσά τους. Πείτε το μου, γιατί όχι. Πείτε τους επίσης ότι μου μεταφέρατε κάποια θέματα. Μη φοβάστε, ζούμε όλοι μέσα στην ελευθερία, σε πλαίσιο ελευθερίας. Και έτσι λοιπόν ο καθένας έχει την ελευθερία να σκεφτεί και να πει αυτό που θέλει. Η εμπειρία μου είναι όταν κανείς το κάνει, το πράξει, τότε και για τις δύο πλευρές μπορεί να προχωρήσει. Γιατί έχει διδαχτεί ο ένας από τον άλλον. Ευχαριστώ. Μια που δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να χαιρετήσουμε τους τέσσερις νέους απέναντί μας, ίσως θα ήταν χρήσιμο να δώσουμε σε αυτούς πρώτα το λόγο και μετά να προχωρήσουμε σε γενίκευση της συζήτησης. Θα παρακαλούσα, ναι, τους δημοσιογράφους αν θέλανε να μας... Μάλιστα. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τις τοποθετήσεις. Σωτήρη, μας ακούς? Ναι, Κωνσταντίνα. Λοιπόν. Ακούσαμε λοιπόν. Θα πρέπει να μου δώσετε λίγο χρόνο, καθώς πρέπει ναι, να βεβαίως μετακινηθούμε με το συνεργείο μας. Η κυρία Μέρκελ μας είπε, ήρθε για να ρίξει μια ματιά στο μέλλον και να συζητήσει με νέους ανθρώπους με νέες ιδέες. Ο κύριος Σαμαράς ανέφερε πως η χώρα μας διαθέτει έμψυχο υλικό, αλλά πολύ μεγάλης εμβέλειας. Κώστα, η κυρία Μέρκελ είπε ακόμα ότι μπορείς να μου πεις ό,τι θέλεις, ακόμα και αν... Όταν τολμάμε τα καταφέρνουμε, είπε ο κύριος Σαμαράς. Ευχαριστώ, αγαπητέ Αντώνη. Και άμα δεις κάποιους φίλους και σου πούνε ότι... Ναι, αυτό ήταν πολύ παράξενο. Ότι δηλαδή, συναντήθηκες μαζί μου... Και γι' αυτό δεν θέλουμε να σου μιλήσουμε, δεν ξέρω τώρα. Τι ακριβώς ήταν πολύ περίεργο. Ή μπορούμε να πούμε για τα πάντα, δηλαδή ακόμα και για τις επανορθώσεις. Για να το δούμε αυτό. Ναι. Του πέταξε το μπαλάκι, να δούμε πώς θα το... Δεν ξέρω πόσο αθλητικός τύπος είναι ο Αντώνης.
Για να δούμε. Θα μιλήσουμε και με τον Σωτήρη να μας πει έτσι ακριβώς τι, τι κατάλαβε και ο ίδιος που ήταν ακριβώς απέναντι από την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σαμαρά. Έχουμε τον Λάμπρο στη γραμμή. Λάμπρο. Ναι, στη γραμμή είμαι. Άκουσα την κυρία Μέρκελ. Υπάρχει η δεύτερη φορά. Δηλαδή, είπε, μια οικειότητα. Είμαι πεπισμένη ότι θα ξεπεραστούν τα προβλήματα. Το τελευταίο θέλω να μας πεις. Που του είπε, αγαπητέ ναι, Αντώνη, γιατί, ευχαριστώ αυτό, αγαπητέ Αντώνη. Ναι, την οικειότητα λοιπόν, ναι. Που άρχισε να αναπτύσσεται η οικειότητα ανάμεσα στους δύο αρχηγούς, τον Αντώνη Σαμαρά και την κυρία Μέρκελ, τον αποκάλεσε Αντώνη. Και λέει χαρακτηριστικά ότι έχω την εμπειρία της Ανατολικής Γερμανίας, όπου το κομμάτι εκείνο, οι νέοι αγωνίστηκαν, γιατί ήταν κάποια στιγμή το επαγγελμά τους. Για την εκλογική της περιφέρεια μίλησε. Να μπαίνει σε ναι, ακριβώς, έχασαν τα επαγγέλματά τους, αλλά σήμερα λέει, εμείς στη Γερμανία ζούμε διαφορετικά, οι νέοι άνθρωποι μπορούν να χαίρονται αυτή την ανάπτυξη την οποία και εσείς θα δείτε σύντομα. Εγώ τι διαπιστώνω εδώ. Είπε η Ελλάδα αποκτά περισσότερες δυνατότητες. Ναι. Ο χρησμός είναι βέβαια, που είπε και ο Κώστας, πρέπει να δούμε το χρησμό της κυρίας Μέρκελ. Είναι σημαντικό αυτό που είπε στο τέλος. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό και χρειάζεται ερμηνείας και ανάλυσης. Ενδεχομένως να είναι προς εχθρούς και φίλους. Αντώνη σήμερα μίλησε με την κυρία Μέρκελ, θα τους πούνε. Άρα λοιπόν, τι γίνεται, ήρθε να σε ελέγξει, προτεκτοράτο είσαστε, θα το πούνε εχθροί και φίλοι. Εχθρός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ο οποίος είπε, έστειλε μήνυμα στη Μέρκελ ο Τσίπρας, ότι θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να σκέφτεται ότι θα επαναδιαπραγματευτεί με την Ελλάδα και θα επαναδιαπραγματευτεί με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Τα έλαβε αυτά τα μηνύματα η Μέρκελ και μπορεί να είναι προς αυτή την κατεύθυνση η πρώτη ερμηνεία του μηνύματος. Και δεύτερη μπορεί να είναι στο Μανώλη Γλέζο και στην ομάδα, την κοινοβουλευτική ομάδα, στη διάρκεια των Προέδρων, όπου αποφασίστηκε να συναντήσουν την κυρία Μέρκελ και να της μιλήσουν για τις λεγόμενες επανορθώσεις, για το κατοχικό δάνειο. Είναι η συγκυρία, αναρωτιέται ο Μανώλης Γλέζος σήμερα το πρωί. Αναρωτήθηκε σήμερα το πρωί. Αλλά δεν γίνεται, λέει, κάθε λίγο και λιγάκι να λέμε είναι η συγκυρία τώρα, είναι η συγκυρία τώρα. Να το θέσουμε το θέμα και από εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει πάνω σε αυτή την συμφωνία φιλίας που χτίζεται μεταξύ των λαών. Να θέσουμε και το θέμα του κατοχικού δανείου, είπε ο Γλέζος. Να δούμε, κυρία Μέρκελ, θα δεχτεί αυτή την ομάδα. Εγώ πιστεύω πως δεν θα δεχτεί. Θα πάρει το μήνυμα που τη στέλνουν όλοι, που τη στέλνει η Διακομματική Επιτροπή και λέει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει το θέμα των επανορθώσεων, γιατί η μόνη χώρα η οποία δεν έλαβε τις επανορθώσεις είναι η Ελλάδα μετά την επανένωση της Γερμανίας, γιατί υπάρχει και το σχετικό άρθρο, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν όλα αυτά, εγώ πιστεύω έστειλε σε εχθρούς και φίλους, εντός εισαγωγικών των εχθρούς πολιτικούς, η κυρία Μέρκελ μήνυμα, σε όλους δηλαδή, και στους φίλους του Αντώνη Σαμαρά, που του λένε ρε φίλε, ήρθε εδώ σαν την καθηγήτρια και σας έλεγχε. Δηλαδή μιλάει για τους νέους, όσοι νέοι απέμειναν, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί τους περισσότερους της κυρία Μέρκελ τους πήρε στη Γερμανία, είδε ότι ο Έλληνας είναι ο πολυμήχανος Οδυσσέας, ο ταξιδιώτης αυτός που δημιουργεί. Άρα λοιπόν όλοι οι Έλληνες απέμειναν εδώ, τους ελέγχει, είναι η ηγετική εμφάνιση της Γερμανίδας εν ώψη και των γερμανικών ευρωεκλογών, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Η ηγετική της εμφάνιση και σαν να έρθει να επιτηρεί, να επιτηρήσει, με συγχωρείτε, το τι δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό κατάλαβα εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δηλαδή έχει τη μορφή της ηγέτιδας, ναι, της προστάτητας που είναι από πάνω μας, έχει και το φιλικό Αντώνη μου, μπράβο, συνεχίζετε την προσπάθεια. Σας το λέω εγώ, η ανάπτυξη έρχεται γιατί το είδα στην Ανατολική Γερμανία, το είδα στους νέους μας, άρα λοιπόν και οι δικοί σας νέοι. Δίνει αυτή την ελπίδα στους νέους, αλλά δεν κατάλαβα γιατί. Αλλά υπάρχει ένα αλλά, Λάμπρο, το είπες μόνος σου. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό της Ανατολικής Γερμανίας η παρομοίωση. Μου θυμίζει ότι. Όχι. Εμένα μου θυμίζει ότι προσέξτε, μην έρθουν οι κομμουνιστές και σας πάρουν τα σπίτια. Όχι, Κώστα, δεν φαντάζομαι να είναι μέχρι εκεί, κύριε Μέρκελ. Όχι, φαντάζομαι ότι. Καταρχάς. Όχι, γιατί δεν ήρθαν οι κομμουνιστές να μας πάρουν τα σπίτια, ήρθαν οι καπιταλιστές. Εγώ δεν το ξέλαβα έτσι. Ενδεχομένως, επειδή ξέρεις περισσότερα και είσαι και πολύ ψηλιασμένος που τραβεί έκφραση, εγώ το εξέλαβα δηλαδή ότι ξέρετε κάτι, είδα και εγώ τα δύσκολα. Η Ανατολική Γερμανία με την Ένωση, παραδείγματος χάρη, την πλήρωσαν κυρίως οι νέοι, την πλήρωσαν τη γενιά, επαγγέλματα σε αχρηστία. Μέχρι χθες
έπρεπε να δείτε την τεχνολογία κατάματα. Έπρεπε κάποιες γενιές να το πληρώσουν. Όπως το πληρώνει αυτή τη στιγμή ο περισσότερο λαός στην Ελλάδα. Αυτό μας είπε η κυρία Μέρκελ. Δηλαδή, στην Ανατολική Γερμανία, Λάμπρο, με συγχωρείτε, στην Ανατολική Γερμανία το πληρώνουν ακόμα. Δεν έχουν φτάσει οι μισθοί στο ίδιο επίπεδο με τη Δυτική Γερμανία. Είναι β' κατηγορίας πολίτες οι Ανατολικογερμανοί. Μην κοιτάς που έχουν πρωθυπουργό Ανατολικογερμανό. Αλλά οι άλλοι όλοι δεν νομίζω ότι παίρνει μικρότερο μισθό από το Δυτικογερμανό προηγούμενο καγκελάριο. Αλλά οι άλλοι υπάλληλοι, οι πανεπιστημιακοί κτλ. Είναι δύο κλίμακες. Άμα είσαι Ανατολικογερμανός, παίρνεις ούτε λιγότερο από το 80% του Δυτικογερμανού μισθό. Ναι, γι' αυτό είναι η ένσταση. Αναμφισβήτητα, όμως αυτή η ένωση θα χρειάζεται και μια πορεία. Αναμφισβήτητα. Δηλαδή, μα εμείς είχαμε κάνει την ένωση. Την ένωση την είχαμε κάνει 10 χρόνια πριν. Όταν μπήκαμε στο ευρώ, 10 χρόνια πριν μπήκαμε. Δεν ήταν να περιμένουμε. Ναι. Τέλος πάντων, να δούμε τι εννοεί αυτή η ερμηνεία που θα δοθεί σε αυτή την. Σε αυτή τη φράση από τους κυβερνητικούς παράγοντες, αν θα το σχολιάσουν ή όχι. Εγώ πιστεύω πάει στον Τσίπρα πρώτα και κατά δεύτερον σε αυτούς που θα θέσουν θέμα γερμανικών επανορθώσεων. Εάν το θέσουν, βέβαια, όπως είπες και εσύ. Ναι. Το θέμα έχει τεθεί στη δημοσιότητα. Ούτως ή άλλως οι δημοσιογράφοι οι Γερμανοί, και να μην δουν την κυρία Μέρκελ και να μην τη δει αυτή η επιτροπή, ούτως ή άλλως οι Γερμανοί δημοσιογράφοι το ξέρουν το θέμα. Μα το ξέρει και ο πρόεδρος τους. Στον πρόεδρο Γκάουκ τέθηκε. Ναι, το είπε. Το ξέρει και ο πρόεδρος. Άρα λοιπόν θα δούμε τι θα γίνει. Αν και ο Σόιμπλε μας είπε ότι το θέμα για αυτούς έχει λήξει, κοιτάζουμε στο μέλλον σε συνεργασία των δύο λαών. Το Υπουργός Οικονομικών το θεωρεί τελεσμένο γεγονός. Τελείωσε αυτή η διαφωνία που έχουμε μαζί με τους. Μάλλον οικονομική διαφορά που έχουμε με τους Γερμανούς. Και η ηθική. Είναι πολιτικο-οικονομικο-ηθική. Είναι όλα τα. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ όμως τι γίνεται. Έχουμε μια αρχηγική εμφάνιση κυρίας Μέρκελ. Μιλάει για τις επενδύσεις στην Ελλάδα που είναι ένα κομμάτι που ενδιαφέρει πραγματικά τους Γερμανούς. Άρα λοιπόν εξού και το επενδυτικό πακέτο των 500 εκατομμυρίων ευρώ που έρχεται με 100 εκατομμύρια από τη Γερμανία, δηλαδή, και βοηθάει με να έχουν λιγότερο ρίσκο οι επενδυτές, οι Γερμανοί μικροπαιδευτές στην Ελλάδα. Βλέπουμε τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, οι Γερμανοί ποντάρουν πάρα πολύ σε αυτό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό ο Καραμαλής, πήγα να πω, ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε σήμερα για μια ακόμη φορά για τη νέα Ελλάδα. Μίλησε για το έμψυχο υλικό αυτό εμβέλειας, το έμψυχο υλικό των νέων. Παρά τα αυτά όμως πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και επιχειρηματίες, και να τονίσουμε αυτό, που κατέφυγαν σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά, και σήμερα είναι κατεστραμμένοι. Mm-hmm. Γιατί το κράτος φέρθηκε μπαταξίδικα. Α, το πούμε και αυτό. Άρα λοιπόν το κράτος αγκαλιάζει τα νέα παιδιά σήμερα, τα οποία εν τέλει αυτά θα πάρουν το ρίσκο. Άρα λοιπόν θα πρέπει το κράτος να είναι και αυτό συνεπής στις υποχρεώσεις του. Έτσι δεν είναι? Το κράτος δεν μας έχει συνηθίσει με συνέπεια, αυτό, δεν είναι συνεπές. Άρα λοιπόν μην πάθουμε. Θυμάστε το Σιμίτι επί Σιμίτι με τις βιολογικές ντομάτες που μετά από ένα χρόνο δεν είχε μείνει τίποτα. Έφαγε ο τέτοιος τις ντομάτες το. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό το έντομο της ντομάτες και έφαγε και το Πασόκ. Καταστράφηκε ο άνθρωπος με τη βιολογική καλλιέργεια. Μην είναι λίγο στη γραμμή σου να πάμε στον, ναι. Στον Σωτήρη Σκουλούδη. Σωτήρη, μας ακούς? Να, μεταφερθήκαμε λοιπόν έξω από τη. Σας ακούω, με ακούτε εσείς? Ναι, ναι. Και σε βλέπουμε. Με ακούτε? Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε λοιπόν είναι ότι μεταφερθήκαμε έξω από την αίθουσα. Από αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα η συνάντηση της Γερμανίδας Καγκελαρίου με τους νέους επιχειρηματίες. Θα σταθούμε λίγο σε κάποια σημεία που ξεχωρίσαμε, που είπε τόσο η ίδια όσο και ο Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς. Ο κ. Σαμαράς λοιπόν τόνισε ότι τη σπουδαιότητα που έχουν οι φρέσκες ιδέες, η καινοτομία, και ότι θέλουμε να δούμε τη νέα Ελλάδα που παράγει, και ότι αυτή η νέα Ελλάδα που παράγει είναι πλέον πραγματικότητα κατά την άποψη του Πρωθυπουργού και εκπροσωπείται σε μεγάλο βαθμό από τους επιχειρηματικούς φορείς. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, διαθέτουμε το έμψυχο υλικό για να γίνουμε κέντρο καινοτομίας. Η υπέρβαση των εμποδίων, και αναφέρθηκε βεβαίως ο Πρωθυπουργός στα εμπόδια τα οποία αποτελούν ανάσχεση για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, καθώς και για τις νέες ιδέες, ότι αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνησή του να ανασχεθούν τα συγκεκριμένα εμπόδια, έτσι ώστε να υπάρχουν πολλοί νέοι επιχειρηματίες σαν μέσα.
σημαντικό και για τον ίδιο να ακούσει νέες ιδέες από νέους ανθρώπους που τολμούν και τόνισε ότι, ότι είναι πόσο σημαντικός ο ρόλος των start-up επιχειρήσεων, των νέων επιχειρήσεων και ότι η εποχή κατά την οποία η οικονομία ενός έθνους βασιζόταν στο κράτος και στις μεγάλες επιχειρήσεις αποτελεί παρελθόν και πλέον η ρεχοκοκαλιά των οικονομιών θα είναι επιχειρηματίες σαν και αυτούς που βρίσκονται τώρα μέσα στην αίθουσα. Και όπως κατέληξε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στους επιχειρηματίες, είπε ότι είσαστε εσείς απόδειξη ότι η Ελλάδα τα καταφέρνει. Στη συνέχεια λοιπόν το λόγο το πήρε η κυρία Μέρκελ, η οποία τόνισε ότι είναι πολύ χαρούμενη που βρίσκεται εδώ, καθώς ήθελε να ρίξει μια ματιά στο μέλλον. Θέλει, όπως τόνισε, πολύ να ακούσει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των νέων επιχειρηματιών. Για ακόμη μια φορά, η Γερμανίδα Καγκελάριος τόνισε ότι γνωρίζει ότι οι Έλληνες βιώνουν πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά υπογράμμισε επίσης ότι στη χώρα μας αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες σε πάρα πολλούς τομείς, όχι μόνο σε αυτόν του τουρισμού, στον οποίο αναφέρθηκε ιδιαίτερα, αλλά και στον τομέα των υπηρεσιών, του διαδικτύου, της καινοτομίας, βεβαίως και στις νέες επιχειρήσεις. Αυτό που τόνισε επίσης και είναι και το πιο ουσιαστικό, είναι ότι πραγματοποιούνται συναντήσεις προκειμένου να δοθεί όθηση στην νέα επιχειρηματικότητα μέσω χρηματοδότησης κεφαλαίων με συνεργασίες Γερμανών και Ελλήνων. Πώς λοιπόν θα υπάρξει η αναγκαία χρηματοδότηση για νέους επιχειρηματίες προκειμένου να δουν τις επενδύσεις τους, τις εταιρείες τους να αναπτύσσονται με όλο το ωφέλη βεβαίως που έχει αυτό για την οικονομία. Τέλος, η Γερμανίδα Καγκελάριος τόνισε ότι είναι πεπισμένη, το είπε και ακόμη μια φορά αυτό, ότι η Ελλάδα θα ξεπεράσει τη δύσκολη κατάσταση και θα βρεθεί και πάλι στον δρόμο της ανάπτυξης με καλύτερα νούμερα από αυτά που έχει να επιδείξει τώρα στην πραγματική οικονομία. Ενώ κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση ήταν ένα αστιάκι το οποίο ανέφερε η Γερμανίδα Καγκελάριος προς τους συμμετέχοντες, λέγοντας ότι το βράδυ που θα δείτε τους φίλους σας και θα λέτε ότι ήσασταν με τη Γερμανίδα Καγκελάριο το μεσημέρι, εύχομαι να μην σας διώξουν, να σας συμπαθήσουν που ήσασταν εδώ μαζί μου σήμερα. Και το είπε αυτό βεβαίως αστευόμενη η κυρία Άγγελα Μέρκελ, θέλοντας να δείξει ότι γνωρίζει ότι δεν είναι και το πλέον συμπαθητικό άνθρωπο για τους Έλληνες. Συμπαθητικός άνθρωπος για τους Έλληνες τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς αυτό ήθελα να μας σχολιάσεις λίγο. Εσύ το κατάλαβες καλύτερα, γιατί εμείς. Δεν το καταλάβαμε, το καλαμπουράκι αυτό της κυρίας Μέρκελ. Ακριβώς ήταν ένα σαρκασμός, θα έλεγα, Κώστα, από την ίδια, γνωρίζοντας ότι και σήμερα θα υπάρχουν διαδηλώσεις σε λίγη ώρα με αφορμή την άφηξή της από διαδηλωτές οι οποίοι αντιτίθεται στην άφηξή της και γενικά στην γερμανική πολιτική απέναντι στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως θυμάται και πολύ καλά ίδια από την τελευταία της επίσκεψη το χειμώνα του 2012 ότι είχαμε διαδηλώσεις και βία επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Έχουμε παγώνει. Πάντως να πούμε, Κώστα, πως ήταν χαμογελαστή, αλλά ήταν και λίγο μαζεμένη. Εγώ την είδα λίγο μαζεμένη. Δεν ήταν έτσι πρόσχαρη και τα λοιπά. Βέβαια δεν περιμέναμε και να έρθει με χαρούλες και τα λοιπά, αλλά... Να δούμε πάλι το Σωτήρι, ναι. Έλα Σωτήρι, είχαμε ένα προβληματάκι. Θες κάτι άλλο να συμπληρώσεις? Ναι. Πες μας τι γίνεται τώρα στην αίθουσα, Σωτήρι. Θα διώξουμε να μιλήσουμε. Στην αίθουσα αυτή τη στιγμή η Γερμανίδα Καγκελάριος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ακούνε από τους Έλληνες επιχειρηματίες για την ιδέα που έχουν, τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες τους και οι ίδιοι θα προτείνουν κάποια πράγματα. Κυρίως όμως θα αφουγκραστούν τι ζητάει οι νέοι επιχειρηματίες προκειμένου να δουν την επιχείρησή τους να αναπτύσσεται και με το καλό θα φροντίσουν να βοηθήσουν, να τα κάνουν πράξη. Το ουσιαστικό που κρατάμε από την εναρκτήρια ομιλία της Γερμανίδας Καγκελαρίου είναι ότι δημιουργούνται κάποιοι μηχανισμοί, είμαστε στη συζήτηση για τη δημιουργία κάποιων μηχανισμών που θα χρηματοδοτούν τις νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σωτήρη, είχες την ευκαιρία να μιλήσεις με κάποιον από τους νέους επιχειρηματίες πριν βέβαια ξεκινήσει? Ναι, Κωνσταντίνα, είχαμε την ευκαιρία, ναι, οι οποίοι μας είπαν ότι είναι
ενθουσιασμένοι με την προοπτική έστω να συνεπάρξουν σε ένα φόρουμ της μιας ώρας με την Γερμανίδα Καγκελάρ και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Όλοι έχουν ένα προβληματισμό, μια ανησυχία, μια πρόταση να κάνουν και μια πρόταση από την πραγματική οικονομία, από την ουσία. Πολλοί από αυτούς αντιμετώπισαν πρόβλημα στη σύσταση της επιχείρησής τους, αντιμετωπίζουν και προβλήματα ρευστότητας στη συνέχεια. Είναι βασικό, το έδειξαν και οι ίδιοι πριν ακούσουμε, μας το είπαν, δηλαδή πριν ξεκινήσουν οι ομιλίες, ότι είναι βασικό το θέμα της χρηματοδότησης από επενδυτές, καθώς στην αρχή τουλάχιστον είναι πολλά και σημαντικά τα κεφάλαια τα οποία χρειάζονται προκειμένου να δούνε μια ιδέα να ανθίζει και να μετουσιώνεται σε επιτυχημένη επιχείρηση. Θα έχει ενδιαφέρον στη συνέχεια, Κωνσταντίνα και Κώστα, που θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με κάποιους από αυτούς τους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα μας πούνε τι feedback, τι απαντήσεις πήρανε από τη Γερμανίδα Καγκελάριο. Επίσης, να σου πω, Σωτήρη, ότι μιλήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Κορκίδη, ο οποίος μας είπε ότι θα συναντηθεί με την κυρία Μέρκελ και θα μιλήσει τρία λεπτά. Τρία λεπτά θα. Όχι, εννοεί ότι θα της υποβάλει, ναι, τρία λεπτά ερώτημα, ναι, στην επόμενη συνάντηση που θα έχει μετά με τους νέους, με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Θα είναι η δεύτερη συνάντηση, η δεύτερη ομάδα που θα έρθει εκεί. Ακριβώς. Ξεκινήσει στις 4:20, είναι περίπου 10 οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα έχουν και αυτή τη δυνατότητα να συζητήσουν με την Γερμανίδα Καγκελάριο για μία περίπου ώρα. Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Λάμπρο ακόμα στη γραμμή. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε ξανά με τον Λάμπρο Παναγιώτου. Εντάξει, ήταν ένα αστιάκι. Ένα αστιάκι, ναι, εντάξει. Ελπίζουμε βέβαια. Ότι έχει καταλάβει, έχει πάρει το μήνυμα δηλαδή. Το μήνυμα το έχει πάρει, γιατί οπωσδήποτε το μήνυμα είχε δοθεί και στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Γερμανίας όταν είχε έρθει πρόσφατα στο ταξίδι. Έκανε και αυτή την κίνηση που πήγε και προσκύνησε στον τύμβο των αφιερωμένων στα θύματα της γερμανικής, όχι της γερμανικής, να αποφεύγουμε το χαρακτηρισμό αυτό. Τότε ήταν ναζιστική θηριωδία. Τώρα ζούμε σε κάποιες άλλες καταστάσεις. Βλέπουμε ξανά την άφιξη της Καγκελαρίου, την έχουμε δει, είναι η εικονογράφηση, έρχεται και ξανάρχεται. Δεν πέτυχες ούτε εσύ πάντως το ταγεράκι, ούτε εγώ το πέτυχα το χρώμα. Αυτό το χρώμα υπάρχει στο σήμα της Προεδρίας μας. Ποιο χρώμα? Το κίτρινο. Όχι, μπλε, μπλε. Έχει και ένα κίτρινάκι μέσα το σήμα. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο αυτό. Μα, δεν, νομίζω, δεν είχε άλλα ρούχα να βάλει κακομοίρα. Εντάξει, όχι, όχι. Την προηγούμενη φορά μας έκανε εντύπωση το πράσινο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό έτσι, το λιαχανί. Στο γήπεδο που το είχε φορέσει. Ναι, το γήπεδο, ναι, και το ξαναφόρεσε και όταν ήρθε το 12. Ίσως έχει και μια προτίμηση σε αυτό το χρώμα. Δεν μπορώ να. Όπως κάποιοι έχουν προτίμηση στο μαύρο ή στο μπλε. Πάντως, ναι, πάντως μου έκανε εντύπωση. Ενώ αυτό που λέγαμε ήταν χαμογελαστή, ήταν λίγο έτσι. Ήταν λίγο μαγκωμένη. Ναι. Ίσως δεν ξέρει μαγκωμένη, τι ακριβώς θα συζητηθούν. Ποια θέματα ίσως δεν είναι, ή ίσως δεν είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει αυτά τα άλλα θέματα που είπαμε με την ΔΕΚΙΑ. Έχουμε επιτέλους το. Εντάξει, μίλησε για την ανεργία. Είπε ότι γνωρίζει το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας. Γι' αυτό το γνωρίζει. Έτσι, και ήθελε να μιλήσει για το θέμα και με νέους επιχειρηματίες και με νέους ανθρώπους, όπως είπε και η ίδια. Είναι προετοιμασμένη γι' αυτό. Δεν ξέρω αν είναι προετοιμασμένη για το άλλο που το έχουμε προβάλει και εμείς πάρα πολλές φορές, το θέμα των γερμανικών αποζημίωσεων. Γι' αυτό ίσως είναι λίγο μαγκωμένη. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει. Ίσως θα μας μιλήσει και κάποιος από την Επιτροπή. Σε λίγο υπάρχει περίπτωση, ναι, να επικοινωνήσουμε. Θα μιλήσουμε τώρα με τον Λάμπρο Παναγιώτου. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον πρόεδρο της Επιτροπής για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις. Λάμπρο! Μας ακούει ο Λάμπρος. Το κύριο Τζαβάρα, λέω. Ακριβώς. Τώρα τι σκεφτόμουν όση ώρα, τι φλασιά έφαγα. Σιγά μην καθόταν ο κάθε πρωθυπουργός να ακούσει τώρα 15-20 επιχειρηματίες να του λένε το μαγρίτσι το κοντό του. Κι όμως εδώ βλέπουμε τη μεθοδικότητα των Γερμανών. Βλέπουμε δηλαδή, η Μέρκελ τώρα θα κλέψει, εντός εισαγωγικών θα κλέψει. Η ΔΕ θα πάει στο Γερμανό επιχειρηματία να του πει και θα δει στην Ελλάδα κάνουν αυτό, μπορεί να συνεργαστεί κτλ. Εμάς τους έχουν σε ένα γυάλινο πύργο εδώ, υπουργοί, είναι το άλλος υπουργός και το μόνο που γνωρίζει είναι ωραίες κυρίες.
ας με μεταπεί λίγο η υπερβολή. Γερμανίδα καγκελάρης κάθεται τώρα για δύο ώρες, δηλαδή ενώ έχει τέσσερις ώρες στην Ελλάδα, δυόμιση ώρες έρχεται από Αμερική, όπου είμαστε συνάδελφοι το G7, γιατί... και θα κάτσει να ακούσει επιχειρηματίες Έλληνες. Φανταστείτε δηλαδή πόσο μπροστά είναι ο κόσμος. Εμείς δεν μπορούμε. Και ο Πρωθυπουργός χάνεται δύο λεπτά να μιλήσει με έναν γεροντάκο που θα του πει το παράπονό του και τον αρπάζουν οι φουσκωτοί και τον παίρνουν πέρα, μη τσαλακώσει το προφίλ. Το καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά των δύο λαών. Και σκεφτόμουν μια μέρα... Λάμπρο, πώς σου φάνηκε το αστιακί? Το άκουσες έτσι, αυτό που είπε ο Σωτήρης που μας είπε πριν από λίγο. Δεν το άκουσα. Είπε ότι... ευχαριστώ αγαπητέ Αντώνη. Ναι. Και μετά είπε απευθυνόμενη στους νέους επιχειρηματίες και τους είπε πιστεύω ότι όταν θα πάτε το βράδυ να μιλήσετε με τους φίλους σας δεν θα σας πούνε «Α, είσαστε με την Μέρκελ, φύγετε από εδώ». Αυτό ήταν αυτό. Δηλαδή. Και ναι. Εμείς δώσαμε άλλη έμφαση. Βέβαια στην αρχή τους μπέρδεσαι με δημοσιογράφους. Τους επιχειρηματίες. Και τους τέσσερις λες, εκεί που δεν τους χαιρέτησε. Ναι, ναι, τους... Αυτό που είπε και ο κύριος Σαμαράς. Ναι. Οπότε ναι, λέει θα ξεκινήσουμε από εσάς, μιας και δεν σας χαιρετήσαμε. Ναι. Για να σας πω και κάτι άλλο, γιατί το ξεχνάω τώρα. Ωραίο το αστείο, πολύ ωραίο. Έχει χιούμορ η κυρία Μέρκελ, όντως. Αρχίζει και γίνεται συμπαθή. Ήτανε λίγο μαγκωμένη, Λάμπρο. Αλλά τελικά. Ήτανε χαμογελαστή, αλλά τελικά ήτανε και λίγο μαγκωμένη. Δεν έχουμε τίποτα από το γερμανικό λαό, αλλά και αν τους αγαπήσουμε θέλουμε. Αλλά Λάμπρο, δεν φταίνε είναι... μόνο αυτοί. Λάμπρο. Είναι πέρα των δυνατοτήτων μας. Τώρα εδώ έχει καθαρισμό το φασίνα, τώρα βλέπω στο Μέγαρο Μαξίμου. Φασίνα φτιάχνουνε, πο καθαρίζουνε. Έχουν ανοίξει την πόρτα. Να σας πω και κάτι άλλο. Δεν ανοίγουν μόνο την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου. Ανοίγουν δευτεριάτικα, μεγάλη Δευτέρα βοηθιά μας, με τα πάθη του Χριστού που ξεκινάνε. Mm-hmm. Και τη Βουλή τα παιδιά. Ακούστε τώρα τι κάνουνε. Θα φέρουν νομοσχέδιο 400 σελίδων, όπου κάποιοι λένε ότι μπορεί να μην έχει φορολογικό μέσα δηλαδή για φόρους. Αλλά μπορεί να έχει διατάξεις κάποια στιγμή που θα αφορούν στα φορολογικά. Mm-hmm. Μεγάλη εβδομάδα. Mm-hmm. Και θα μας... και μέσα είναι εβδομάδα διατάξεις... των παθών, αλίμονα άμα δεν έχει φορολογικό. Και θα το λύσουμε τη μεγάλη εβδομάδα το θέμα. Πρώην υπουργός του Πασόκ που στυλίτευε την όλη διαδικασία μας είπε ότι ανάμεσα στις 400 σελίδες υπάρχει, λέει, που δεν την κατάλαβε ποτέ και ο ίδιος, υπάρχει, λέει, και μια διάταξη για τοξίδι. Για ταξίδια. Όχι τα ποτά. Ταξίδια είναι ξύδι εκλεκτό από τα φίλη διαλεκτό. Ναι. Διάταξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ξύδι. Πού τους πήραξε τώρα το ξύδι, μετά το γάλα μου το ξύδι τώρα. Να πιούν ξύδι όλοι να ησυχάσουμε. Ακούστε τι ανοίγουν τη Μεγάλη Δευτέρα, τι έμαθα σήμερα. Το ξέρω να σου το πω. Εδώ πάει η φασίνα σύννεφα μεταξύ στο Μέγαρο Μαξίμου. Λάμπρο, μείνε στη γραμμή. Εδώ. Έχουμε τον κύριο Τζαβάρα. Μείνε στη γραμμή, Λάμπρο. Να μιλήσουμε με τον. Κύριε Τζαβάρα. Με τον πρόεδρο της Επιτροπής για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις. Καλό απόγευμα. Επίσης. Πείτε μας τι ακριβώς αποφάσισε η Επιτροπή και πώς ακριβώς αν θα γίνει αυτή η συνάντηση. Η Επιτροπή δεν αποφασίζει. Η Επιτροπή πράγματι εξέτασε τη δυνατότητα να θέσει υπόψη της καγκελαρίου αυτό το ζήτημα. Αυτό λοιπόν επειδή δεν έχει αυθύπαρκτη εξουσία να εκφράζει τη Βουλή προς τα έξω, αλλά αυτό το κάνει μόνο ο Πρόεδρος. Χθες λοιπόν στείλαμε ένα έγγραφο στον Πρόεδρο της Βουλής και ο Πρόεδρος της Βουλής στα πλαίσια των δικών του αρμοδιοτήτων θα ενεργήσει. Βέβαια γνωρίζαμε ότι ίσως είναι και πολύ δύσκολο να μπορέσει να χωρέσει μια τέτοια συνάντηση, γι' αυτό και περιμένουμε το πρόγραμμα της κυρίας Καγκελάριου. Αλλά βέβαια το προέχον δεν είναι αυτό. Το προέχον είναι ότι για πρώτη φορά στην Ελληνική Βουλή λειτουργεί μια ειδική διακοινοβουλευτική επιτροπή η οποία έχει στόχο να μελετήσει και να διεκδικήσει το εθνικό αυτό ζήτημα που έχει να κάνει με τις οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα που προέρχονται τόσο από τις βλάβες τις πολεμικές που προξενήθησαν κατά τη διάρκεια της κατοχής όσο κυρίως και από τη μη εκπλήρωση ακόμα των υποχρεώσεων της Γερμανίας που στηρίζονται στο λεγόμενο αναγκαστικό δάνειο της κατοχής. Κύριε Τζαβάρα, στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση έχετε υπόψη σας να, σαν Επιτροπή και μέσω της Βουλής και επισήμως να στείλετε κάποια έγγραφα στην Γερμανική Καγκελαρία? Μα προφανώς αυτό θα γίνει σε επίπεδο κοινοβουλίων γιατί έχω προγραμματίσει επίσκεψη στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Ήδη όπως γνωρίζετε υπάρχει και μια
απόρριτη σχεδόν, εν πάση περιπτώσει, ήδη ξέρουμε το περιεχόμενο. Απόρριτη, είναι απόρριτη για μας. Ναι, αλλά το ξέρουμε, ήδη έχει δημοσιευτεί και στον τύπο μια έκθεση της νομικής επιτροπής του Γερμανικού Κοινοβουλίου και θα έχουμε συνεργασία και με τους συναδέλφους εκεί στη Γερμανία, ούτως ώστε να επαναθέσουμε αυτό το ζήτημα, γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν παραιτήθηκε από τις αξιώσεις που έχει κατά της Γερμανίας, και αυτό βεβαίως έχει λεχθεί επανειλημμένος και νομίζω ότι τώρα κανένας δεν αμφιβάλλει με αυτό. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς περιμένετε, βλέπετε με αισιοδοξία αυτή τη συνάντηση, περιμένετε κάποια αποτελέσματα εκτός από αυτά που έχουν επίσημα ανακοινωθεί για το πρόγραμμα αυτό της Τράπεζας των Επενδύσεων κτλ.? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι κάποτε, δηλαδή μπορεί στο άμεσο ή στο εκείς μέλλον, η Γερμανία δεν μπορεί να αποφύγει την πληρωμή του δανείου. Δηλαδή είμαι βέβαιος ότι αυτό το δάνειο θα εξοφληθεί. Όπως ακριβώς και εμείς μπήκαμε σε 1.200 ταλαιπωρίες για να εξυπηρετήσουμε δάνεια που το κράτος είχε συνομολογήσει σε προηγούμενο χρόνο, έτσι και κάθε κράτος που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι πολιτισμένο κράτος, που είναι κράτος που θεωρεί ως αυτονόητη υποχρέωσή του να εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, θεωρώ ότι και η Γερμανία θα ξεπληρώσει αυτό το χρέος που έχει απέναντι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Πριν από λίγο, κύριε Τζαβάρα, η κυρία Μέρκελ είπε πως είναι πεπισμένη ότι θα ξεπεραστούν τα προβλήματα. Το πιστεύετε κι εσείς αυτό? Μίλησε για την ανεργία, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Η χτεσινή ημέρα, όσο και αν κάποιοι θέλουν να την υποβαθμίσουν, είναι μια ημέρα που πραγματικά γεννάει όχι απλώς ελπίδες, αλλά δίνει το δικαίωμα στην Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες να αντιληφθούν ότι αυτός ο κύκλος της δυστυχίας, αυτός ο κύκλος της ανυποληψίας, αυτός ο κύκλος της αξιοπρέπειας έχει κλείσει. Και έκλεισε γιατί εδέχτηκαν οι αγορές, όσο κακές και όσο απαιτητικές και να είναι, να επανεντάξουν την Ελλάδα στην οικογένεια των ευυπόληπτων κρατών. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί από αύριο, από σήμερα, οποιαδήποτε μεγάλη ή μικρή επιχείρηση μπορεί χωρίς κανένα πρόβλημα να ζητάει δανεισμό από εκείνους τους πιστωτικούς παράγοντες του εξωτερικού και να παίρνει με πολύ φτηνό επιτόκιο χρήματα. Χρήματα που είναι απαραίτητα και αναγκαία για να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά και κυρίως για να αρχίσει να επανανεργοποιείται η πραγματική οικονομία. Μάλιστα. Δεν νομίζω. Έχετε κάτι να συμπληρώσετε, κύριε Τζαβάρα? Όχι, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, είμαι στη διάθεσή σας. Όχι. Από εδώ και πέρα τι βλέπετε εσείς, κύριε Τζαβάρα? Είστε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Με τα δικά σας της Επιτροπής και σύμφωνα με το μήνυμα που ακούσαμε χθες από τον κύριο Σαμαρά, τι βλέπετε από εδώ και πέρα? Περιμένουμε την έκθεση της Τρόικας μέχρι το καλοκαίρι. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την Επιτροπή, θα σου πω, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Εμείς είμαστε βουλευτές από όλα τα κόμματα. Μάλιστα. 19 των αριθμών. Έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι πρόεδρος αυτής της Επιτροπής. Στην Επιτροπή συμμετέχουν νομικοί, συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν αναλώσει πολλές δεκαετίες στη διεκδίκηση από πλευράς κοινωνίας των πολιτών της Επιστροπής του Δανείου, όπως είναι ο κύριος Μανώλης Γλέζος, και όλοι εκεί προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την εθνική υπόθεση με πολύ σοβαρότητα και ευθύνη. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η διαδικασία στην Επιτροπή σίγουρα θα δώσει καρπούς και τουλάχιστον αυτό που θα έχει επιτύχει πριν τελειώσει τις εργασίες της θα είναι να επανατοποθετήσει αυτό το ζήτημα σε τέτοιο βαθμό και με τέτοια ένταση, ώστε όποιος δεν θέλει να το αναγνωρίσει ή όποιος δεν θέλει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, να βρίσκεται ακριβώς σε ανάλογη θέση με εκείνη που βρισκόταν η Ελλάδα όταν κάποιοι λέγανε ότι ο καλύτερος τρόπος για να βγούμε από τα προβλήματά μας είναι να κηρύξουμε πτώχευση. Μάλιστα.
Όχι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η άποψη και αυτά που μας είπατε. Πότε σχεδιάζετε να πάτε το ταξίδι στη Γερμανία, αυτό που λέτε? Κοιτάξτε, ήδη έχουμε κάνει δεύτερη συνεδρίαση. Την επόμενη συνεδρίαση θα είναι μετά το Πάσχα. Εκεί θα ασχοληθούμε με τα οργανωτικά και με τον προγραμματισμό όλων αυτών των συγκεκριμένων δράσεων, επισκέψεις, συνεργασίες. Ήδη έχουμε καλέσει και έχουν ανταποκριθεί, και πρέπει να το τονίσω, προσωπικότητες του επιστημονικού χώρου, ο κύριος Μπρεδίβας, ο οποίος είναι καθηγητής του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, έχει ασχοληθεί με το θέμα, ήταν χθες στην Επιτροπή και μας έδωσε τις πρώτες, και μάλιστα δέχτηκε να είναι και μόνιμος σύμβουλος αυτή την Επιτροπή. Ήταν οι εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κύριος Μιχαλόπουλος, Πανεσιώτης, οι οποίοι πράγματι και μας έδωσαν πολύ σημαντικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και μια απόρριτη έκθεση που είχε συνταχθεί αμέσως μετά την κατοχή από την Τράπεζα της Ελλάδος, και όπου από αυτή την έκθεση προκύπτουν πολύ σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες η Επιτροπή θα τις αξιοποιήσει. Βρισκόμαστε λοιπόν πράγματι σε μια διαδικασία η οποία τουλάχιστον αυτό που περιμένουμε είναι ότι θα εμπλουτίσει το εθνικό οπλοστάσιο με επιχειρήματα και στα πλαίσια μιας προοπτικής που τελικώς της στόχος θα είναι η αποπληρωμή αυτής της υποχρέωσης που έχει απέναντί μας η Γερμανία. Μάλιστα. Κύριε Τζαβάρα, ευχαριστούμε σας πάρα ευχαριστούμε. Πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για την ενημέρωση, η οποία νομίζω ότι... Και είμαι στη διάθεσή σας πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Λάμπρο Παναγιώτου στη γραμμή. Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε τη σκυτάλη. Ήτανε... Βασίλη Ζέρβας, Χρήστος Μαζάνης, μείνετε συντονισμένοι εδώ, ζωντανά, συνεχίζεται στη ώρα της ζούγκλας, τηλεμαραθώνιος. Τηλεμαραθώνιος. Η Μέρκελ έφτασε και την ακολουθούμε. Να είστε καλά.